Θα ακούσετε σήμερα την κωμωδία του κορυφαίου Άγγλου δραματουργού William Shakespeare, η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Στον πρόλογο, Σαπφό Νοταρά, Μαριάννα Χάκετ, η Ταβερνιάρισα, Γιώργος Νάκος, Χριστόφορος Ζαβολής, ένας μεθυσμένος χαλκοματάς, Τάκης Βουλαλάς, ένας άρχοντας. Στην υπηρεσία του άρχοντα, Γιώργος Μάζης, πρώτος κυνηγός, Γιώργος Ζαχαριάδης, δεύτερος κυνηγός, Χρήστος Φράγκος, Βαρθολομαίος, η Θεατρίνη, Νίκος Μαριούκλας, ο Πάτερ Νόμπιλε, Μπάμπης Γιωτόπουλος, ένας κωμικός, Δημήτρης Ποταμίτης, ο νέος του θειάσου. Οι ηθοποιοί και οι ρόλοι στην κωμωδία: Σταμάτης Ράπτης, ο θεατρίνος που διαβάζει τις επιγραφές, Γιώργος Τζόρτζης, Λουκένδιος, νεαρός ευπατρίδης από την Πίζα, γιος του Βικένδιου, αγαπητός της Μπιάνκας, Δημήτρης Μαλαβέτας, Τράνιος, υπηρέτης και ακόλουθος του Λουκένδιου, Θόδωρος Έξαρχος, Μπατίστας, πλούσιος ευπατρίδης από την Πάδουα που έχει κόρες την Κατερίνα και την Μπιάνκα, Γιώργος Μοσχίδης, Γκρένιος, υποψήφιος μνηστήρας της Μπιάνκας, Γιάννης Βογιατζής, Ορτένσιος, άλλος υποψήφιος μνηστήρας της Μπιάνκας, Μέρι Αρώνη, Κατερίνα, η κακότροπη κόρη του Μπατίστα, η Στρίγκλα, Ξένια Καλογεροπούλου, Μπιάνκα, αδελφή της Κατερίνας, Πέτρος Λεοκράτης, Μπιοντέλος, παιδόπουλο στην υπηρεσία του Λουκένδιου, Τόνης Γιακοβάκης, Γκρούμιος, ακόλουθος και υπηρέτης του Πετρούκιου, Φραγκούλης Φραγκούλης, ένας υπηρέτης του Μπατίστα. Η μετάφραση του έργου «Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι» είναι του Καρθέου. Η μουσική επιμέλεια της Ειρήνης Σαλβαρλή. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία και ραδιοφωνική προσαρμογή είναι του Μιχάλη Μπούχλη. Έξω, έξω. Βρε φύγε από εδώ με το καλό να μη. Έξω σου είπα. Έξω. Να. Οπ. Μη σπρώχνεις κυρία Ταβερνιάρισα. Είπαμε έξω, έξω, έξω. Μπα. Ένα σου και θα σε συγυρίσω εγώ. Αμ' εγώ. Φάλαγγας που σου χρειάζεται παλιό σορτόκι. Αντε από εκεί παλιοθήλικο. Ο Χριστόφορος ο Ζαβολής δεν είναι σουρτού. Σουρτού, σουρτού. Σουρτούκης. Δεν είναι. Είσαι. Βρε άντε από εκεί. Οι Ζαβολίδες δεν είναι σουρτούκηδες. Διάβασε να δεις τη γράφη ιστορία για μας. Εμείς ήρθαμε μαζί με τον Ριχάρδο τον κατακτητή. Ώστε πάω κασπαλάβρης. Λίγα λόγια να αγαπιόμαστε και άφεσε τον κόσμο στην ησυχία του. Μπαστά! Δεν θα μου πληρώσεις τα ποτήρια που έσπασες! Ούτε πεντάρα! Πήγαινε, είπε ο Γερόνιμος. Πήγαινε να ζεσταθείς στο κρύο σου κρεβάτι. Ξέρω τι σου χρειάζεται σε ένα παλιό! Σουρτούκι, αμπός! Παλιομεθύστακα! Πάω να φωνάξω τον υπαστινόμο. Δεν πας να φωνάξεις και τον αστυνόμο και τον υπαστινόμο και τον αρχιυπαστινόμο. Θα το απαντήσω με τον νόμο. Δεν θα κάνω ούτε ένα βήμα πίσω, μικρούλα μου. Θα την αλλάξω στο γρασίδι εδώ και ας σκοπιάσει να με βρει με το καλό μου. Κάτω από μια νύχια. Ποιος δε θα έρθει να με βρει.
Κυνηγέρα, να φροντίσεις τα σκυλιά μου. Κοίτα να βάλεις μαζί με τον Μούργο τη Λαγωνίκα. Εδώ, σε τούτη την ταβέρνα που είναι σαν δική μας, θα περάσουμε τη νύχτα. Α, ωραία δεν τα κατάφερε ο Ασημής στη γωνιά εκείνου του φράχτη, εκεί που τα είχαμε όλοι μας χαμένα. Μα και ο Ξευτέρης, κύριε, δεν πάει πίσω. Άρχισε να γαυγίζει μόλις έκανε χάτι και ξαναβρήκε δύο φορές τα χνάρια που είχαν ξανεμιστεί. Μπα, τι βλέπω. Είναι τούτος ο άνθρωπος πεθαμένος εδώ για μεθυσμένος. Ανασένει, κυρία μου, μα είναι χορτάτος από μπύρα και γι' αυτό κοιμάται έτσι βαθιά. κυρί μου, μου ήρθε μια ιδέα. Με αυτό το μεθυσμένο θα κάνουμε ένα πείραμα. Τι λέτε, αν τον βάζαμε τώρα να κατήσει σε μια καλοστρωμένη πολυθρόνα, με δαχτυλίδια στα χέρια του, με πλούσιο γεύμα εκεί κοντά του, και ξυπνώντας δηλαδή γύρω του κάμπο στους υπηρέτες και υποτακτικούς, άραγε δεν θα ξέχναγε ποιος είναι. Το δίχως άλλο, κύριε. Σίγουρα θα τα χάσει άμα ξυπνήσει. Θα του φανεί σαν όνειρο γλυκό, πλάνερη φαντασία. Λοιπόν, σηκώστε τον και αρχίστε το παιχνίδι. Να λείψετε καλά το άθλιο κεφάλι του με μυρουδιές. Να του φορέσετε την πιο καλή μεταξωτή μου ρόμπα. Και άμα θα σας μιλήσει, να είσαστε έτοιμοι να κάνετε μια υπόκληση βαθιά και να του πείτε τι προστάζει η χάρη σου. Ο ένας θα πάει ευθύς να του κρατήσει μια λεκάνη αργυρή γεμάτη ανθόνερο. Ο άλλος θα του πει για τα σκυλιά του και τα άλογά του και πως η κυρά του είναι πολύ θλιμμένη που τον ξέρει έτσι άρρωστο. Και δώστε του με τρόπο να καταλάβει πως είναι τρελός. Και όταν θα σας πει ποιος είναι και πως λέγεται, θα του απαντήσετε πως ονειρεύεται και πως αυτός δεν είναι παρά μόνο ένας μεγάλος άρχοντας. Αυτό θα γίνει. Και πρέπει να γίνει με πολύ τέχνη, αγαπητή μου. Θα είναι μια ωραία διασκέδαση για μας αν γίνει με τη διάκριση που πρέπει. Κυριέ μου, θα παίξουμε το μέρος μας έτσι καλά που θα πιστέψει ο ίδιος πως είναι αυτό που θα του πούμε. Ποιος να έρχεται στην εξοχή μας, άραγε. Εσύ, παιδί Βαρθολομαίο. Στις προσταγές σου, αφέντη. Τρέξε να δεις ποιος έρχεται. Τρέχω, αφέντη. Και εσείς οι δυο πάρτε το μεθυσμένο από εδώ. Πηγαίνετε τον μέσα στην ταβέρνα να μυρωθεί και να ντυθεί. Και άμα ξυπνήσει, να βρεθεί ο καθένας και το κάθε τι στη θέση του, όπως είπαμε. Σηκώστε τον. Στο βορεινό δωμάτιο υπάρχει μια κασέλα. Έχει όλα τα χρειαζόμενα. Σιγά-σιγά! Προσεκτικά! Έτσι, μπράβο. Κυρία μου. Λέγε, παιδί, τι είναι. Με την άδειά σου, κύριε. Κάτι θεατρίνοι που ήρθαν να προσφέρουν στη χάρη σου τη δούλεψή σου. Ω, τύχη, αγαθή! Πες τους να έρθουν. Και εσύ στο μεταξύ φρόντισε το άλογο μου. Με τα χαρά, αφού το ορίζει η χάρη σου, αφέντη. Ελάτε, πλησιάστε, φίλοι μας. Ο αφέντη σας προσμένει. Ευχαριστούμε από καρδιά. Ευχαριστούμε. Κύριε, προσκυνούμε. Καλώς ορίσατε, άνθρωποι μου. Ευχαριστούμε, κύριε. Θέτε απόψε να μείνετε μαζί μας. Αν είναι ορισμός της ευγενίας σου να την υπηρετήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Α, αυτό το παλικάρι το θυμάμαι στο ρόλο κάποιου νέου που ζητούσε να κερδίσει κάποιες αριστοκράτησες στον έρωτα. Λησμονώ το όνομά σου, μα είχες παίξει πολύ καλά και φυσικά το ρόλο σου. Θέλει να πει το Σότο, ίσως η χάρη. Ναι, μπράβο, και τον έπαιξες περίφημα. Καλέ μου, κύριε, αν επιτρέπει η χάρη σου. Λέγε, τι ναι. Σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα, καλέ μου, κύριε. Θα μπει ο καθένας και το κάθε τι στη θέση του όπως πρόσταξες. Καλά, λοιπόν. Φίλοι, έρχεστε εδώ πάνω στην ώρα. Έχω σκοπό να κάνω ένα παιχνίδι όπου θα μου σταθείτε με την τέχνη σας πολύ χρήσιμη. Έχουμε εδώ έναν ξένο που σε λιγάκι θα σας δει να παίζετε. Φοβούμαι όμως πολύ μη δεν μπορέσετε να κρατηθείτε σοβαροί άμα δείτε τους παράξενους τρόπους του κύριου μου, μια που δεν έχει δει ποτέ του θέατρο και σας πάρουν τα γέλια. Γιατί θα πειραχτεί. Έγινε, Σοφέντη. Θα κρατηθούμε κι αν αυτός ο κύριος ήταν ο πιο αλόκοτος άνθρωπος που έχουμε δει ποτέ μας. Εσύ, παιδί! Βαλτάσαρ, οδήγησέ τους στην ταβέρνα για να τους φιλέψουν. Και πες να μην τους λείψει τίποτα. Καλή αντάμωση σε λίγο, άνθρωποι μου. Εσύ θα πας εκείνο το παιδόπουλο. Στο Βαρθολομαίο. Ναι, στο Βαρθολομαίο. Και να του πεις να βάλει γυναικεία, σαν καμιά αριστοκράτησα. Και έτσι ντυμένος να παρουσιαστεί σε αυτό το μεθυσμένο. Και να του πεις, αν θέλει να μην χάσει την αγάπη μου, πρέπει να του φερθεί με σεβασμό. Να του μιλεί με μαλακιά φωνή και ευγένεια μεγάλη, λέγοντάς του, τι προστάζει ο κυριός μου για να κάνει η κυρά του και η πάκο η γυναικούλα του το χρέος της και να δείξει απέναντί του όλη της την αγάπη. Και πέφτοντας αυτή στην αγκαλιά του, πες του να κλάψει από την πολύ χαρά που βλέπει τάχα πάλι τον κύριό της, να έχει βρει την υγειά του. Και ότι ολάκερα 14 χρόνια ζούσε με την ιδέα του πως δεν ήταν παρά ένα σάθι. Λιός και ελεϊνός ζητιάνος. Και αν το παιδόπουλο δεν έχει αυτή τη χάρη των γυναικών να χύνει άμα θελήσει ποτάμι δάκρυα, ας πάρει ένα κρεμμύδι να κάνει τη δουλειά του. Εσύ τρέξε να δεις αν οι άνθρωποι μας ετοιμάσανε το μεθυσμένο και φέρτε τον μου εδώ έξω. Τρέχω, αφέντη. Εσύ.
Πήγαινε στο Βαρθολομαίο γρήγορα και πρόσεξε να γίνουν όπως σου είπα. Να μην ήσυχος, αφέντη μου. Θα γίνουν όπως είπες. Είπαμε, συγκρατήστε το κέφι σας. Πρέπει να στέκεστε με σεβασμό. Μα αυτός αφέντη είναι ηλίθιος. Τίποτα δεν αισθάνεται. Κοιτάζει, μα δεν βλέπει. Ακούει, μα δεν ογά. Ραντίσετε τον με νερό. Με τα χαράς, αμέσως. Νερό, για το Θεό, ένα ποτήρι μπύρα. Δεν προτιμάω, αφέντης μου, σαμπάνια. Θα ήθελε ο εντυμότατος να πάρει από αυτές τις κομπόστες. Τι θα φορέσει σήμερα ο εντυμότατος? Είμαι ο Χριστόφορος Αβολής. Τι με λέτε αφέντη και εντυμότατο? Εγώ δεν έχω πει ποτέ σαμπάνια στη ζωή μου. Κι άμα θέλετε να μου δώσετε να φάω κάτι, δώστε μου λίγο βοδινό. Και μη ρωτάτε ποιο ρούχο θα φορέσω, γιατί δεν έχω. Ούτε περισσότερα σακάκια από τις πλάτες που έχω, ούτε περισσότερες κάλτσες από τα σκέλια μου και ούτε περισσότερα ποδήματα από τα δυο μου ποδάρια. Και μάλιστα πολλές φορές έχω περισσότερα ποδάρια παρά ποδήματα. Οι κάτι ποδήματα που τα δάκτυλα των ποδιών μου κοιτάζουν από πίσω από το πετσί των έξω κόσμων. Να σου βγάλει ο Θεός πια αυτή την άρρωστη φαντασία από τη χάρη σου. Πώς γίνεται ένας τρανός αφέντης από τέτοια σπουδαία γενιά με τόση περιουσία να μένει σκλαβωμένος σε ένα τέτοιο ολέθριο πνεύμα? Πώς? Έχετε λοιπόν βαθύ να με τρελάνετε? Όχι. Δεν είμαι ο Χριστόφορος Ζαβολής. Εγώ ο γιος του Ζαβολή από τον Μπόρτον Χιθ. Από γεννησιμιό μου ψιλικατζής του Πουδαριού. Από ανατροφή μου λαρανάς. Και ύστερα μεταπολιτεύτηκα για κάπως τον καιρό και έγινε αρκουλιάρι. Μάλιστα, τι γελάτε? Αρκουλιάρις. Και που η δουλειά μου τώρα είναι χαρκοματάς. Ρώτεξε τη Μαριάννα Χάκετ να δεις αν δεν με ξέρει. Άμα σου πει πως δεν με έχει γραμμένο στα Βερεσά γιατί για 14 δεκάρις που τη στέλνω για την βία που έχω πει. Γράψε πως είμαι ο πιο μεγάλος ψεύτης και παλιάνθρωπος μέσα σε όλους τους χριστιανούς. Αμπός. Εγώ το λέω δεν είμαι. Ναι. Αχ, αυτός είναι ο πόνος της κυράς σου. Πώς? Πώς? Αχ, αυτό μας συντρίβε μας τους δούλους σου. Πώς, τι? Ω, άρχοντα μου, συλλογήσου ποιος είσαι. Κάλεσε πίσω το παλιό σου πνεύμα από την εξορία και διώξε πέρα αυτά τα ντροπιασμένα όνειρά σου. Κοίτα, σε παραστέκουν οι άνθρωποι σου κρεμασμένοι από το στόμα σου, έτοιμοι όλοι να σε υπηρετήσουν. Θέλεις να ακούσεις μουσική? Να άκουσε. Ο Απόλλωνας σου παίζει με τη λύρα και οι Μύθεοι σου τραγουδούν. Εμπρός, παιδιά, όπως είπαμε. Κύριε, δεν θα μου πεις πως δεν σου άρεσε? Πώς. Τόντις ωραία μουσική, πολύ γλυκιά ήταν και βγαίνει αλία. Και το τραγούδι μια χαρά και τι ωραία λόγια. Πρέπει αυτοί θα με τρελάνουνε. Αν θες να σεργιανήσεις, θα σου στρώσουμε λουλούδια να πατήσεις. Αν είναι η όρεξή σου για ζωγραφιές, θα σου φέρουμε αμέσως μια εικόνα με τον Άδωνη. Ποιος είναι αυτό? Να κάθεται δίπλα σε ένα τερχούμενο ωριά. Και μιαν άλλη με την Κύπριδα κρυμμένη μες στον Καλαμιό. Και μιαν άλλη που μας δείχνει την Ιώ όταν ήταν Παρθένα. Ή τη Δάφνη. Αυτή την ξέρω. Ταιριάζει στο συμφάλλον. Το βούλωσα, δεν βγάζω άχνη. Ή τη Δάφνη να τρέχει χαμένη μες στο δάσος με ξεσκισμένα πόδια από τα αγκάθια, έτσι που να θαρρεί κανείς πως βλέπει να στάσει το αίμα και να κλαίει ο Απόλλωνας μπροστά σε αυτό το θέαμα. Με τέτοια σπάνια τέχνη αίμα και δάκρυα είναι γραμμένα. Του λόγου σου είσαι άρχοντας από την κορφή ως τα νύχια. Ποιος, εγώ? Ναι, και έχεις πλάι σου μια αρχόντισσα κυρά, ομορφότερη από όλες τις γυναίκες τούτης της ξεπεσμένης εποχής μας. Ποιος, εγώ? Ναι, και πριν χύσει εξαιτίας τόσα δάκρυα που έτρεξαν ολοζήλια σαν ποτάμια να πλημμυρίσουν το όριο πρόσωπό της, ήταν το πιο θεϊκό πλάσμα του κόσμου. Όμως και τώρα δεν την ξεπερνά στην ομορφιά καμιά γυναίκα. Είμαι άρχοντας και έχω στα αλήθεια τέτοια γυναίκα. Είσαι άρχοντας και έχεις στα αληθινά τέτοια γυναίκα. Μην ονειρεύουμε ή μην έβλεπα όνειρο ήσαμε τώρα. Δεν κοιμάμαι.
Βλέπω, ακούω, μιλώ, νιώθω να με μεθούν όμορφες μυρωδιές. Όπου αγγίξω είναι όλα μαλακά. Κάθομαι σε ένα θρόνο και φορώ με τα ξωτά. Ορκίζομαι ότι είμαι το της αρχοντάς. Και όχι χαλκοματάς. Ούτε ο Χριστόφορος Ζαβουλής. Τότε κράξτε να έρθει εδώ η κερά μου. Και σας λέω και πάλι ένα από την πύρα. Έχει ευχαρίστηση να ανοίξει, κύριε, η χάρη σου τα χέρια της. Και η Ανάνη, τα άνοιψα και χτες. Α, τι γιορτή που έχουμε που ήβρε η χάρη σου τα λογικά της πάλι. Που ξαναείδες ποιος πράγματι είσαι. 15 χρόνια τα έζησες μέσα σε όνειρο. 15 χρονάκια. Μα την πίστη μου καλά τον είχα πάρει. Όμως πέστε σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν μίλησα καθόλου. Ω ναι, αφέντη μου, μα έλεγες πάντα ασύστατες κουβέντες. Γιατί αν καλά ήσουν πάντα πλαγιασμένος μέσα στο όμορφο δωμάτιο, στο πλούσιο αρχοντικό σου, έλεγες και καλά πως είχαν διώξει από το σπίτι σου. Τα έβαζες αδιάκομα με την οικοκυρά και έλεγες πως τάχα θα την καταμηνούσες γιατί σου έφερνε την πύρα σε κανάτες. Και όχι σε σφραγισμένα κατοστάρια. Και κάθε λίγο φώναζες για να έρθει κάποια τσετσίλια χάκετ. Ναι. Η κόρη εδώ τη ταβερνιά. Του λόγου σου όμως, κύριέ μου, δεν ξέρεις καμιά ταβέρνα. Ούτε τέτοιο κορίτσι. Ούτε κανέναν άλλον που ονομάτιζε. Στέφανο Αβολή. Ναι. Ή Γιαννάκη Κόπανο. Ναι. Γέρο Σαπιοκυλιά, καθώς τον έλεγε. Ούτε Πέτρο Χορτάρι. Ναι. Ή Γιάννη Πριτσινέλο. Ναι. Όλους αυτούς. Τους ξέρω. Δεν τους ξέρεις. Δεν τους ξέρω. Ούτε κανένα από τα άλλα 20 πρόσωπα που ούτε τάδε κανένα, ούτε έζησαν ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ. 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 Εσύ δόξα ο Κύριος που βρήκα πάλι την υγεία μου. Αμήν. Ευχαριστώ. Δεν θα βγείτε ζημιωμένοι με όσα κάνατε. Κυρία μου, κοίτα να δεις ποιος έρχεται. Ο Βαρτολομαίος. Ντυμένος γυναικεία και με ξασμένο λινάρι για μαλλιά. Δεν έχω δει ποτέ μου θηλυκό τόσο άχαρο. Αρχόντισα, πλησίασε. Ο άρχοντάς μας έχει επιθυμήσει. Πώς είναι ο κύριός μου? Πώς είναι ο κύριός μου? Πολύ ωραία, μάτια είναι αλήθεια. Εδώ έχω αρκετή καλοπέραση. Πού είναι η γυναίκα μου? Εδώ είναι, αφέντη μου. Τι ορίζει η χάρη σου? Είσαι εσύ η γυναίκα μου και δεν με κράτης άντρα σου? Αφέντης είμαι μόνο για τους δούλους μου, όχι για σένα. Άντρα μου και αφέντη μου, αφέντρα μου και άντρα μου. Είμαι εδώ η γυναίκα σου, πιστή στο θέλημά σου. Ναι, το ξέρω. Εσύ. Πώς να την κράξω? Κράζε την κυρά σου. Κυρά Κατίνα, για κυρά Μαρία. Κυρά, κυρά και τίποτε άλλο. Έτσι όπως κράζουν οι αφέντες τις γυναίκες τους. Κυρά γυναίκα μου, όλοι εδώ μου λένε πως κοιμόμουν. Λέει και νηρευόμουν εδώ και 15 χρόνια. Εμένα αγάπη μου φάνηκαν πως ήταν άλλα τόσο πως με κράτες έξω από το κρεβάτι σου τόσο καιρό. Πολλά ήτανε. Οι πρέδες μου, αφήστε μας μονάχος. Εσύ, κυρία μου, βγάλε τα φουστάνια σου και λακάδες εδώ, στα γονατά μου. Τι έκανε, λέει? Θυμημένε και διενικέ μου, αφέντη, παρακαλώ σε, λάβε υπομονή για ένα-δυο νύχτες ή τουλάχιστον άφησε όσο που να νυχτώσει. Τι γιατροί σου πρόσταξαν αυστηρά, αλλιώς θα ήταν φόβος να κυλήσει πίσω η παλιά σου αρρώστια. Να μη ζυγώσω ακόμα στο κρεβάτι σου. Καταλαβαίνω. Ωστόσο, έτσι όπως είμαι αυτή την ώρα, μου έρχεται άσχημα να περιμένω τόσο. Μα θα ήταν πολύ μεγάλη συμφορά να άρχιζα πάλι να νορβόμουν πως είμαι κακομοίρης και φτωχός. Ώστε θα κάνω υπομονή όσο και αν τη στέκουν σάρκα και οστά. Κυρία, είναι η ώρα. Η θεατρίνη της χάρης σου. Τ' ακούς, κερά γυναίκα μου, σε μας τα λένε. Εγώ είμαι η χάρη μου. Άμα ακούσανε πως έγινες καλά, ήρθαν εδώ και θέλουν να σου παίξουν μια όμορφη κωμωδία. Γιατί οι γιατροί πιστεύουν πως το γέλιο είναι ό,τι χρειάζεται για την κατάστασή σου. Λένε πως θα ήταν καλό να δεις μια κωμωδία που να φέρει στο πνεύμα σου ευθυμία και χαρούμενη διάθεση. Η κωμωδία ξορκίζει τις αρρώστιες, διώχνει τις λύπες και τις στεναχώριες και μακραίνει τη ζωή. Εμπρός λοιπόν, πες τους να παίξουν. Και γυναίκα, κωμωδία δεν είναι αυτό που κάνεις σε την πάγκη τα Χριστούγεννα και η παλιά της στο παζάρι? Όχι, καλέ μου αφέντη, είναι άλλο πράγμα, πολύ πιο ωραίο και ευχάριστο. Σαν τι να πούμε, κανένα καλό τσιμπούσι? Μια νόστιμη ιστορία. Ας τη δούμε λοιπόν. Έλα, κυρία γυναίκα μου, κάτσε κοντά μου και άσε να τρέχει η ζωή.
Δεν θα είμαστε ποτέ έτσι νέοι. Ένας δρόμος στην Πάδουα. Τώρα τράνει υποθερμός πόθος σε μένα του Λουκέντιου να ειδώ την Πάδουα. Την ωραία πατρίδα της καθετέχνης μας έφερε εδώ, στο λιόκαλο περβόλι της τρανής Ιταλίας. Κι έχω βοηθό μου την ευχή και την άδεια του πατέρα μου. Και την καλή δική σου συντροφιά, παλιέ, πιστέ μου, ακόλουθε. Η ξακουσμένη πίζα μου έδωσε τη ζωή και τον πατέρα μου το Βικέντιο, ακουσμένο μέσα σε όλο τον κόσμο, μεγαλέμπορα. Του Βικέντιο γιος εγώ, καλέ μου τράνιε. Έχω τώρα υποχρέωση να δικαιώσω τις ελπίδες όλες που στήριξαν σε μένα και να μορφύνω την αρχοντιά του πλούτου με έργα της αρετής. Και γι' αυτό θέλω όλο τον καιρό που θα σπουδάζω να αφιερωθώ στην αρετή μονάχα και στη φιλοσοφία εκείνη που διδάσκει πως η ευτυχία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με την ενάρετη ζωή. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Μη υπερντονάτε, ευγενικέ μου κύριε, έχω κι εγώ τη γνώμη σου. Όμως, καλέ μου κύριε, η αγάπη μας για αυτή την αρετή και για αυτή την ενάρετη ζωή ας μη μας κάνει να γινούμε στοικοί και ανέστητοι. Ομόρφαινε με τη ρητορική της ομιλίας σου. Ζωντάνευε το πνεύμα σου με ποίηση και μουσική. Από μαθηματικά και μεταφυσική παίρνε όσο μόνο δέχεται το στομάχι σου. Δεν ωφελεί σε τίποτε ό,τι γίνεται έξω καρδιάς. Κοντολογής, κυριέ μου, σπούδαζε ό,τι αγαπάς πιότερο απ' όλα. Πολύ σε ευχαριστώ, καλέ μου Τράνη. Καλά με συμβουλεύεις. Αν ήταν εδώ τώρα και ο Μπιοντέλος, θα είχαμε αρχίσει κιόλας τη δουλειά μας. Θα πιάναμε ένα μεγάλο σπίτι για να καλοδεχόμαστε τους φίλους που θα αποκτήσω γρήγορα στην Πάδουα. Κατερίνα! Κατερίνα! Αστά σου λίγο. Ποιοι είναι τούτοι οι άνθρωποι? Τρεις άντρες, δύο γυναίκες. Πού να το ξέρω, κύριε, ας τραβηχτούμε παραπέρα. Έλα κοντά μου γρήγορα. Πίσω από εκείνη την κολόνα θα ακούσουμε, θα δούμε και θα μάθουμε το κάθε τι. Μα είναι σωστό. Σιωπή, παρακαλώ, μ' αρέσει το παιχνίδι. Να δούμε ποια είναι αυτή που τρέχει. Κατερίνα! Στάσου, Κατερίνα! Έλα κοντά μου, Μπιάνκα. Σιγιόρ Μπατίστα! Σιγιόρ Μπατίστα! Μη με στενοχωρείτε πια, κύριοι μου. Παρακαλώ, σιγιόρ Γκρένιο. Κι όμως, σιγιόρ Μπατίστα! Και εσύ, καλέ Μορτάνσια, μη με στενοχωρείς. Το ξέρετε και δυο πως είναι απόφασή μου να μην παντρέψω τη μικρή μου κόρη πριν να βρεθεί γαμπρός για τη μεγάλη. Αν ίσως από τους δυο σας αγαπάει κανείς την Κατερίνα, σας ξέρω και τους δυο τόσο καλά και μου είστε τόσο αγαπητοί, ώστε θα έχετε το λεύτερο από μένα να της δείχνετε όλο τον ερωτά σας. Την Κατερίνα! Χι. Ου, κάλιο να κρεμαστώ! Μου είναι πολύ άγρια! Θέλεις εσύ να παντρευτείς την Κατερίνα, Ορτένσιε? Μπαμπαμπαμπα! Μπάξινος! Κατερίνα, τι τρόπος είναι αυτός? Παρακαλώ, πατέρα μου. Θες να με ξεφτελίζεις προς αυτούς τους δυο γαμπρούς? Γαμπρούς, κοπέλα μου, τι θες να πεις? Για σένα γαμπρός δεν θα βρεθεί αν δεν αποκτήσεις πιο συμπαθητικούς και ήμερους τρόπους. Μα την αλήθεια, σιωρό Ορτένσιε, δεν πρέπει να φοβάσαι. Είσαι πολύ μακριά από την καρδιά μου. Αλλιώς να ξέρεις, το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να σου χτενίσω το κεφάλι με ένα σπασμέδο τρίποδο. Θεέ μου, φύλαγε με από ένα τέτοιο δαίμονα. Και να σου πω, γιατί σου εσένα τη μουτσούνα, σιωρ Γκρένιο, σαν του παλιάτσου. Ομοίως φύλαγε και μένα, θεέ μου. Μα πάψε, Κατερίνα, πια. Αυτή λοιπόν. Δεν έχουμε αφέντη Ιερόγλαιρα. Αυτή η κοπέλα είναι τρελή με τα όλα της. Είναι μεγάλη στρίγκλα. Όμως η άλλη, όπως σου παίρνει, φαίνεται κοπέλα με ήμερο χαρακτήρα και σεμνή. Ναι, αφέντη μου, Λουκέντιε, μα τώρα τι δουλειά. Κύριε, για να μπορέσω να εκτελέσω εκείνο που είπα. Μπιάνκα, πήγαινε μέσα σου. Και μην πικραίνεσαι. Γιατί δεν είναι η αγάπη μου λιγότερη και για σένα, ρε παιδί μου? Το ωραίο κουκλάκι. Θα έπρεπε καλύτερα να τη χώσει το δάχτυλο στο μάτι και αυτή θα καταλάβαινε γιατί. Αδερφή μου, μπορείς να διασκεδάζεις με τη δική μου στενοχώρια? Φτου! Οχ! Α!
άξινος. Όξης και ξερός. Μα Κατερίνα, δεν σε υποφέρω πια. Πήγαινε, πήγαινε μέσα, Μπιάνκα, εσύ. Υπομονή, παιδί μου. Πατέρα, ό,τι είναι επιθυμία σου, θα το κάνω με υπάκουο σεβασμό. Φεύγω. Για μένα θα είναι συντροφιά τα βιβλία και η μουσική μέσα στη μοναξιά μου. Κυρία μου, συνιόρ. Κάποιο καλεμουθάνη, ήταν η ίδια η Αθηνά που μίλησε. Και φεύγει. Κοίταξε με τη χάρη. Συνιόρ Μπατίστα, θα δειχθεί τόσο σκληρό. Θα την εκκλήσει μέσα, συνιόρ Μπατίστα, και αυτόν τον Σατανά. Θα ήθελα να μου Σατανά για να σε πάρω. Και θα πληρώσει η Μπιάνκα μα για τούτη την κακότροπη την Κατερίνα. Λυπάμαι που είναι αφορμή η αγάπη μα να νιώσει η Μπιάνκα αυτή τη στενοχώρια. Κύριε, ησυχάστε, κύριε, ησυχάστε. Το έχω αποφασίσει. Και επειδή έχει Μπιάνκα, όπως ξέρω, τόση αγάπη για μουσική και ποιήση, θέλω να πάρω σπίτι μου δασκάλους ικανούς για να μορφώσουν πιο καλά τα νιάτα της. Αν ξέρετε από αυτούς εσείς, Ορτένσιε και Σιορ Γκρένιε, φέρτε τους στο σπίτι μου. Γιατί με άξιους ανθρώπους θα είμαι πολύ καλός και γενναιόδωρος για να αναθρέψω καλά τα παιδιά μου. Τώρα σας χαιρετώ. Εσύ, Κατερίνα. Τι με θες? Μπορείς να μείνεις. Εγώ θέλω ακόμα να μιλήσω δύο λόγια με την Μπιάνκα. Μπα. Μου φαίνεται πως μπορώ να φύγω κι εγώ. Τι, θα μου κανονίζουν εμένα τις ώρες μου? Σαν πως να μην ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνω και τι να μην κάνω. Κακή σας μέρα, κύριε. Φεύγω κι εγώ. Μπορείς να πας του διαόλου τη μάνα. Έχεις τόσες χάρες ώστε κανένας δεν έχει όρεξη να σε εμποδίσει. Έφυγε οριστικά, Ορτένσιε. Οριστικά, σινιόρ Γκρένιε, και ελπίζω αμετακλήτως. Μια και τα λέμε, Ορτένσιε, ο έρωτας και των διονών μας για την Μπιάνκα δεν είναι ακόμη τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι. Το γλυκισμά μας ακόμη είναι άψητο και από τις δυο μεριές. Έχε γεια. Έχε γεια. Όμως. Όμως. Όμως, για την αγάπη που έχω της γλυκιάς μου Μπιάνκας, θα κοιτάξω να βρω κανένα κατάλληλο άνθρωπο για να της μάθει αυτά που της αρέσουν και θα τον στείλω στον πατέρα της. Και εγώ το ίδιο, σινιόρ Γκρένιο. Έχε γεια. Έχε γεια. Όμως. Όμως. Όμως, θα ήθελα ακόμα να σου έλεγα ένα λόγο. Μόνο που το είδος του ερωτικού ανταγωνισμού μας δεν μπόρεσε ως τα τώρα να δεχθεί συμβιβασμό, είναι ανάγκη σήμερα να δειχθούμε πιο φρόνιμοι. Αν θέλουμε να βλέπουμε πάλι την ωραία κυρία της αγάπης μας και να είμαστε η ευτυχισμένη αντίζηλη για την καρδιά της Μπιάνκας, πρέπει να πετύχουμε κάτι και για τον δυο μας το καλό. Τι θες να πεις, παρακαλώ? Μα την αλήθεια, κύριε, να βρούμε, λέω, κανέναν άντρα για την αδερφή της. Άντρα? Ένα διάβολο καλύτερα. Άντρα, σου λέω. Διάβολο, σου λέω. Θα ρίξει Ορτένσιε πως μόνο τα πλούτη του πατέρα της θα βρεθεί ποτέ άνθρωπος τόσο τρελός ώστε να παντρευτεί με μια δαιμονισμένη. Έννοια σου, Γκρένιε, αν η δική σου και η δική μου υπομονή δεν μπορούν να υποφέρουν τους τρομερούς της συναγερμούς, υπάρχουν όμως άνθρωποι που θα την έπαιρναν με όλες τις κακίες της και με μια καλή πρίκα. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Έλα όμως, αφού τώρα αυτό το οικογενειακό εμπόδιο μας έχει κάνει φίλους, ας κρατήσουμε αυτή τη φιλία μας ώσπου να βρούμε κανέναν άντρα για τη μεγάλη κόρη του Μπατίστα και έτσι να μείνει ελεύθερη η μικρή για παντριά. Και τότε ξαναρχίζουμε τον πόλεμο οι δυο μας. Σε χαιρετώ. Αχ, γλυκητά την Μπιάνκα. Κι εγώ σε χαιρετώ. Αχ, Μπιάνκα γλυκητάτη. Γλυκητάτη, Μπιάνκα. Μπιάνκα γλυκητάτη. Γλυκητάτη. Μπιάνκα γλυκητάτη. Αχ. Αφέντη μου Λουκέντη, ακούω και βαριά να στενάζεις. Για πες μου, γίνεται η αγάπη να κυριέψει έναν άνθρωπο έτσι γρήγορα? Ο Τράνιε, πριν το δοκιμάσει ο ίδιος, αυτό ήταν ένα πράγμα που το νόμιζα δύνατο και απίστευτο. Μα όπως στεκόμουν εδώ και διασκέδαζα, με κυρίεψε πάνω στη διασκέδαση της αγάπης η δύναμη. Και τώρα κι εγώ, Μετράνια, χάνομαι. Πεθαίνω αν δεν κερδίσω αυτή τη σεμνή κόρη. Πες μου, καλέ μου, Τράνια, τι να κάνω? Δεν είναι τώρα η στιγμή να σε μαλώσω. Και ο έρωτας δεν διώχνεται με λόγια από την καρδιά του ανθρώπου. Αν σε έχει αγγίξει ο έρωτας, τότε κοίτα να αγοράσεις, όπως λέει και ο ποιητής, τη λευτεριά με όσο λιγότερα μπορείς. Ευχαριστώ, καλέ μου. Ξακολούθησε. Με γλυκένουν τα λόγια σου, γιατί πολύ σοφή είναι η συμβουλή σου. Κύριε, κοίταζες έτσι αποχαμένος που δεν μπόρεσες ίσως να προσέξεις το πιο σπουδαίο. Ω, πώς. Είδα στην όψη της μια ομορφιά σύγκριτη. Δεν είδες άλλο τίποτα? Είδα, Τράνια, τα κοραλένια χείλη της που σάλευαν και ένιωσα τον αέρα που τον μύρωνε η ανάσα της. Ξύπνησε, κύριε. Αν στα αλήθεια αγαπάς αυτή την κόρη, βάλε όλη τη σκέψη σου και όλη την εξυπνάδα που χρειάζεται για να την αποκτήσεις. Να τι γίνεται. Η μεγάλη αδερφή της είναι τόσο κακιά και διεστρεμένη, πως να γλιτώσει από εκείνην ο πατέρας της, η αγάπη σου θα ζει, καλέ μου κύριε, παρθένα μες στο σπίτι. Και γι' αυτό την έχει κλείσει το κλουβί της, ώστε να μην τον ενοχλούν όλη την ώρα οι άντρες που τη θέλουν. Αχ, Τράνιε, τη σκληρός πατέρας.
Δεν άκουσες ωστόσο πως γυρεύει να τις πάρει στο σπίτι του δασκάλου να τη μορφώσουμε? Βέβαια κύριε, το άκουσα. Και έχω ετοιμάσει κιόλα το σχέδιό μου. Κι εγώ το ίδιο. Βάζω στοίχημα κύριε πως έχουμε και δυο την ίδια ιδέα. Πες τη δική σου πρώτα. Θα γίνεις η ευγενία σου τάχα δάσκαλος και θα ζητήσεις να της κάνεις μάθημα. Αυτό είναι το σχέδιό σου. Αυτό. Μπορεί κανείς να το εφαρμόσει? Αδύνατο. Τι ποιος θα μπει στη θέση σου για να είναι τότε του Βικέντιου ο γιος εδώ στην Πάδουα? Σταμάτα και μην ανησυχείς. Το σχέδιό μου όλα τα έχει κανονίσει. Ακόμα δεν μας έχουν γνωρίσει την Πάδουα σε κανένα σπίτι. Κι ούτε κανένας θα μπορεί να ξεχωρίσει από τα πρόσωπά μας ποιος είναι το αφεντικό και ποιος ο ακόλουθος. Το συμπέρασμα είναι ότι εσύ, Τράνιε, θα γίνεις τώρα ο Λουκέντιος αντί για μένα. Τράνιε, γδύσω αμέσως. Ε? Γδύνομαι κι εγώ. Πάρε το χρωματιστό μου μανδύα, το χρυσό φαρδί μου και τούτο το καπέλο και δώσε μου την κάπα και το σκούφο σου. Έτσι, μπράβο. Άμα θα έρθει ο Μπιοντέλος, θα επακουήσει τις διαταγές σου. Μα είναι ανάγκη πρώτα να τον εμάθω να κρατάει τη γλώσσα του. Αυτό πρέπει να γίνει. Τέλος κύριε, αφού είναι η επιθυμία σου, εμένα είναι χρέος μου να υπακούσω. Έτσι μου είπε όταν φεύγαμε ο πατέρας σου. Να υπηρετείς το γιο μου πρόθυμα, είπε. Αν και θαρώ, ήταν άλλο το νόημά του. Πολύ ευχαρίστως θα γίνω ο Λουκέντιος, τι αγαπώ το Λουκέντιο. Κάντο γιατί ο Λουκέντιος, αχ, αγαπά. Σκλάβος θα αναγεννώ για να αποκτήσω αυτή την κοπελίτσα που μου σκλάβωσε τα θαμπωμένα μάτια. Χάνα και ποιον τέλος. Μάγκα, για έλα πιο κοντά και πες που ήσουν ακριμένος. Πού ήμουν ακριμένος? Πέστε μου καλύτερα που έχετε εσείς κρυφτεί. Μπα 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 μπα, τι βλέπω? Σου κλέψε αφέντη τη φορεσιά ο συνάδελφός μου ο Τράνιος? Ή έκλεψε η ευγενία σου τη δικιά του? Ή και οι δυο σας? Τι τρέχει? Άκουσε φίλε. 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 Δεν είναι η ώρα του για παιχνίδια. Ο σύντροφος ο Τράνιος από εδώ για να μου σώσει τη ζωή έχει πάρει τη φορεσιά μου και την όψη μου. Και εγώ για να ξεφύγω πήρα τη δική του. Γιατί μόλις φτάσαμε εδώ πέρα, χτύπησα σε ένα τσακωμό έναν άνθρωπο. Σώπα! Και δεν σου φαίνεται? Και φοβούμαι πως με είδανε ποιος είμαι. Γι' αυτό εγώ θα φύγω αμέσως από εδώ για να σωθώ, κατάλαβες? Κατάλαβα, λέει. Μήτε λέξη. Η λέξη Τράνιος να μην βγει από το στόμα σου. Ο Τράνιος είναι τώρα πια Λουκέντιος. Καλύτερα γι' αυτόν. Μακάρι να είχα κι εγώ την ίδια τύχη. Άκου ποιον τέλο. Για το χατήρι του κυρίου σου πρέπει να προσέχεις από εδώ και μπρος το φέρσιμό σου. Όταν θα είμαστε μόνοι, θα είμαι για σένα ο Τράνιος. Μα στον κόσμο θα είμαι ο Λουκέντιος και κύριός σου. Ας πηγαίνουμε, Τράνιε. Σου μένει κάτι ακόμα για να κάνεις. Πρέπει και εσύ να παίξεις του μνηστήρα το ρόλο. Γιατί? Γιατί? Σου φτάνει τούτο. Έχω λόγους σπουδαίους. Πηγαίνουμε. Μας φτάνει τούτο. Έχει λόγους σπουδαίους. Πηγαίνουμε. Μιλόρδε, 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 κοιμάσαι και δεν βλέπεις το παιχνίδι που σου παίζουνε. Ε, πώς, μα την Αγία Άννα βλέπω. Είναι αλήθεια πολύ όμορφη ιστορία. Αυτό ήταν όλο? Όχι, μιλόρδε, μόλις τώρα αρχίζει. Πολύ σπουδαίο κομμάτι, κυρία μαντάμα μου. Θα ήθελα να είχε κιόλα τελέψει. Μπροστά στο σπίτι του Ορτένσιου, στην Πάδουα. Βερόνα, θα σ' αφήσω για ένα διάστημα να δω τους φίλους που έχω εδώ στην Πάδουα και ιδίως τον πιο παλιό και εμπιστεμένο από όλους, τον Ορτένσιο. Και νομίζω πως τούτο είναι το σπίτι του. Άντε, γκρουμίε, χτύπα γρήγορα. Να χτυπήσω, κυριέ μου. Ποιον να χτυπήσω, αφέντη μου, Πετρούκιε? Πρόσβαλε κανείς την ευγενία σου. Χτύπαμε εδώ, κανάγια, και με δύναμη. Κύριε, τι λες? Να σε χτυπήσω εδώ, κύριε. Μα κύριε, ποιος είμαι εγώ να σε χτυπήσω εδώ, κύριε? Κανάγια, χτύπα, λέω, γιατί θα σου τσακίσω το κεφάλι. Α, ο κύριος, βλέπω, πάει γυρεύοντας καυγά. Να χτυπήσω πρώτος εγώ και ύστερα ξέρω ποιος θα πάει στα χειρότερα. Δεν θα χτυπήσεις, άθλιε, τότε να. Θα στο βγάλω το αυτί. Βοήθεια, κόσμε, ο αφεντικός μου είναι τρελός. Να μάθεις, ορίστε. Να μάθεις να χτυπάς άλλη φορά όταν μπροστάζω εγώ. Γελίε, κανάγια. Τι βλέπω? Ο παλιός μου φίλος ο Γκρούμιος και ο καλός μου φίλος ο Πετρούκιος. Πώς περνάτε εκεί κάτω στη Βερόνα? Σινιόρ Ορτένσιο, ήρθες να μας χωρίσει τον καυγά μας. Con tutto il cuore ben trovato. Alla nostra casa benvenuto, molto onorato signor mio Petruccio. E la grumia, πρέπει να φιλιώσετε. Όχι, με αυτά τα λατινικά δεν διορθώνει την κατάσταση. Πες μου, signor Ορτένσιο, αν δεν μου δίνει αυτό το πράγμα το δικαίωμα να φύγω από την υπηρεσία του.
Για δες, κύριε. Μου λέει να το χτυπήσω. Και να του τη δώσω γερά, κύριε. Μα για πες μου, ήταν σωστό για έναν υπηρέτη να μεταχειριστεί με τέτοιο τρόπο τον αφέντη του? Ωστόσο, αν ήταν θέλημα Θεού να τον χτυπήσω πρώτος εγώ, να ξέρεις πως δεν θα πάθαινε ο Γκρούμιος την πιο βαριά ζημιά. Είναι ένας μασκαράς, καλέ Μορτένσιε. Του είπα να χτυπήσεις την πόρτα του σπιτιού σου και δεν ήθελε να με υπακούσει με κανένα τρόπο. Να χτυπήσω στην πόρτα? Κύριε Λέισον, δεν μου πες καθαρά. Χτύπαμε εδώ, χτύπαμε γρήγορα, χτύπαμε καλά, χτύπαμε δυνατά. Και τώρα κάθεσαι και μου λες για την πόρτα. Φύγε από εδώ, κανάγια, ή κλείς το στόμα σου το καλό που σου θέλω. Σώπα, Πετρούκιε, μπαίνω εγγύτης για τον Γκρούμιο εγώ. Και τώρα πες μου, φίλε μου, ποιος αέρας καλόβολος σε φέρνει εδώ στην Πάδουα από την παλιά Βερόνα? Ο αέρας που σκορπίζει μες στον κόσμο τους νέους για να γυρέψουν την τύχη τους μακριά από την πατρίδα. Ο Αντώνιος, ο πατέρας μου, είναι λίγος καιρός που έχει πεθάνει. Και είπα να επιχειρήσω τη δύσκολη δουλειά να παντρευτώ και να προκόψω όσο μπορώ καλύτερα. Να παντρευτείς? Λοιπόν, Πετρούχιε, δίχως πολλά λόγια, θέλεις να σου συστήσω μια στριμμένη κακόθροπη γυναίκα? Τι? Φοβάμαι δεν θα πεις ευχαριστώ για αυτή την πρότασή μου. Όμως σου ορκίζομαι πως θα είναι πλούσια. Πολύ πλούσια μάλιστα. Μα πάλι αφού είσαι έτσι στενός μου φίλος, δεν πρέπει να το κάνω. Σινιόρ Ορτένσιο, ανάμεσα σε φίλους όπως είμαστε εμείς, δεν έχουν θέση τα πολλά λόγια. Και γι' αυτό, αν γνωρίζεις καμιά που να έχει αρκετή περιουσία για να γίνει γυναίκα μου, γριά σαν τη Σίβυλα, ή στριμμένη κι άγρια σαν την Ξανθήπη του Σοκράτη, ή και χειρότερα ακόμα, δεν θα με τρόμαζε. Εγώ ήρθα για να κάνω πλούσιο γάμο εδώ στην Πάδουα. Και όταν είναι πλούσιος ο γάμος, θα είμαι τυχερός και που ήρθα. Να βλέπεις, κύριε, σου λέει καθαρά εκείνο που θέλει. Κοίταξε να του βρεις λοιπόν αρκετούς παράδες και πάντρεψέ τον με καμιά κούκλα ή με καμιά πανούκλα ή με καμιά γιώσα χωρίς ούτε ένα δόντι μες στο στόμα της. Τίποτα, τίποτα δεν θα του έρθει άσχημα. Φτάνει να έρθουν μαζί με αυτό και χρήματα. Μα αν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι και χειρότερα. Σκάσε γομάρι. Άστον, και έλα κοντά μου να σου πω. Αν είναι έτσι τα πράγματα, μπορώ, Πετρούκια, να σε φέρω κοντά σε μια γυναίκα με περιουσία, με νιάτα και ομορφιά και καλονεθρεμένη, όπως ταιριάζει σε μια αρχοντοπούλα. Το μόνο ελαττωμά της είναι πως είναι ανυπόφορα κακιά. Κακιά και πεισματάρα. Σε σημείο που αν τα οικονομικά μου ήταν χειρότερα, παρότι πράγματι είναι, δεν θα την έπαιρνα, ακόμη κι αν μου δίνανε για πρίκα ένα σωστό χρυσορυχείο. Σόπενε, Ορτένσιε, βλέπω πως δεν ξέρεις τη δύναμη του χρήματος. Πες μου το όνομα μόνο του πατέρα της και αυτό με φτάνει. Θα πέσω κοντά της και ας βαλθεί να βρουχέται δυνατότερα από τα μπουμπουνιτά όταν το φθινόπωρο παίρνουν φωτιά τα σύννεφα. Πατέρας της κοπέλας είναι ο Μπατίστας Μινόλας. Ένας άρχοντας καλός και ευγενικός. Εκείνη λέγεται Κατερίνα Μινόλα. Ναι. Ξακουσμένη στην Πάδουα για την άσχημη της γλώσσα. Ως να αντικρίσω αυτή την κόρη, Ορτένσιε, δεν θα βρω ύπνο στο κρεβάτι μου. Ώστε συγχώρεσέ με αν από την πρώτη μέρα που ανταμώνουμε και πάλι παίρνω κιόλας το θάρρος να σ' αφήσω. Εξών, αν θες να έρθεις κι εσύ μαζί μου. Παρακαλώ, σινιόρ Ορτένσι, άφησε τον να πάει όσο βαστάει αυτό το κέφι του. Σου ορκίζομαι πως αν τον γνώριζε εκείνη τον Πετρούκιο όπως τον ξέρω εγώ, θα μάθαινε πως τα καμώματά της πολύ λίγο αποτέλεσμα θα είχαν απάνω του. Τι μουρμουρίζεις, Γκρούμιε? Εγώ, τίποτα, τίποτα, κύριε. Λοιπόν, σινιόρ Ορτένσιο, έρχεσαι. Ή θα μείνεις? Θα έρθω κι εγώ μαζί, Πετρούκιε. Γιατί ο Μπατίστας φυλάει μες στο σπίτι του το θησαυρό μου. Αχ, την όμορφη Μπιάνκα, τη μικρότερη κόρη του. Την κρύβει μακριά από μένα και από όλους τους άλλους άνδρες που την θέλουν και είναι αντιζηλοί μου, ως να βρει, λέει, γαμπρό για την κακιά την Κατερίνα. Γι' αυτό, φίλε Πετρούκιε, σου ζητώ να μου κάνεις τη χάρη να με πας ντυμένο με απλά ρούχα στον Μπατίστα και να με παρουσιάσεις πως είμαι τάχα δάσκαλος σπουδαίος της μουσικής. Καλός για να διδάξω την κόρη του την Μπιάνκα. Έτσι τουλάχιστον θα έχω την ευκαιρία κοντά της να της ομολογήσω την αγάπη μου και ανυποψίαστα ίσως να την κάνω κι αυτήν να μ' αγαπήσει. Μη μου πεις πως δεν είναι κατεργάρης. Για δείτε πως οι νέοι τα βολεύουν μεταξύ τους για να γελάσουν τους γερόντους. Κύριε, κύριε, για κοίταξε. Ποιοι είναι τούτοι που έρχονται? Σοπέλη Κρούμιε, είναι ο αντισλός μου ο Κρένιος. Και ο νερός που τον συνοδεύει. Σαν δάσκαλος μου φαίνεται. Τώρα θα δούμε. Έλα, Πετρούκι, από εδώ. Από εδώ να ακούσουμε κρυμμένοι. Κρούμιε, κρύψου κι εσύ. Για κοίτα, κοίτα. Έρχεται ένα ορνήθι και ένα κουτορνήθι. Κρούμιε, βγάλε το σκασμό και κρύψου γρήγορα. Τον έβγαλα και κρύφτηκα. Πολύ καλά, την είδα τη σημείωση. Άκουσε, κύριε. Κοίτα να τα δέσεις πολύ όμορφα όλα και όλα να μιλούνε για την αγάπη. Αυτό να το προσέξεις. Και αυτά να είναι το μόνο διάβασμά σας. Για την αγάπη, έννοια σου, κύριε.
Έννοια σου και δεν μας κρέφτηκε ο Λουκένδιος, δάσκαλο, παρά μόνο γι' αυτό. Τι λες? Τίποτα, τίποτα, θα το προσέξω, λέω. Α, καλά. Και θέλω τα χαρτιά σας που θα γράφετε να είναι αρωματισμένα, γιατί εκείνη η γλυκυτάτη Μπιάνκα μυρίζει πιο γλυκά και από τα αρώματα. Τι λες να τις διαβάσεις? Ό,τι και αν τις διαβάζω θα είναι πάντα μια φορμή να τη φέρνω πιο κοντά σε μένα. Σε σένα ήθελα να πω, τον κύριό μου, να σε βέβαιος με τέτοιο ζήλο, σαν πως να ήσουν ο ίδιος στη θέση μου. Ίσως μάλιστα με λόγια πιο κατάλληλα ακόμα, εξών αν είσαι φιλόλογος, κύριε μου. Αχ, μάθηση, τι πράμα που είσαι. Αχ, γάιδαρε, τι βλάκας που είσαι. Σοπανοείτε, παψικούμιε. Ο Θεός με σένα, σινιόρ Γκρένιε. Και εγώ καλώς σε βρίσκω, σινιόρ Ορτένσιε. Ξέρεις που πάω, στον Μπατίστα Μινόλα. Του είχα πει πως θα φρόντιζα να βρω της μικρότερης κόρης του ένα δάσκαλο. Καλά το λέγα εγώ. Και η καλή τύχη μου φέρε στο δρόμο μου τούτο το νέο. Έχει σπουδάσει σοβαρά την ποιήση και άλλα βιβλία σπουδαία, σε βεβαιώνω. Περίφημα! Κι εγώ είδα ένα γνωστό μου που έχει να μου συστήσει κάποιο γνωστό του που έχει γνωστό ένα μουσικό πολύ κατάλληλο για να διδάξει την κυρά μας. Κι έτσι δεν θα μείνω κι εγώ πίσω στο χρέος μου απέναντι στην Μπιάνκα που αγαπώ. Κι εγώ την αγαπώ. Θα το αποδείξουν τα έργα μου. Και τα λεφτά του. Μίλησες? Εγώ δεν μίλησα καθόλου. Ας μην χάνουμε καιρό, Γκρένιε, μιλώντας για την αγάπη του ο καθένας. Άκουσε, θα σου πω κάτι ευχάριστο. Ο κύριος από εδώ, έλα κοντά, Πετρούκιε, που τον συνάντησα σήμερα τυχαία, βρέθηκε μαζί μου σύμφωνος να πάρει από κοντά την Κακοκατερίνα. Ω! Μάλιστα! Κι αν βρει αρκετή για αυτόν την πρίκα της και να την παντρευτεί. Θαυμάσια σύμφωνη! Μα του είπες, Ορτένσια, τα ελαττώματά της? Ξέρω πως είναι καυγατζού, ανυπόφορη και πεισματάρα. Αν είναι αυτό μονάχα, κύριε, δεν με πειράζει. Δεν σε πειράζει? Όχι. Δεν σε πειράζει? Όχι. Δεν τον πειράζει? Δεν τον πειράζει, μα. Ποιος είναι αυτός? Ο Γκρούμιος, ο ακολουθός μου. Α. Και πόθεν είσαι, φίλε μου? Άκουσα, Πετρούκιος, πως είναι το όνομά σου. Σωστά άκουσες. Κι είμαι από τη Βερόνα, γιος του Αντώνιου. Ο πατέρας μου πέθανε. Όμως η περιουσία του ζει για μένα. Και ελπίζω πως θα δω πολλές ημέρες ακόμα ευτυχισμένες. Ω, κύριε μου, ευτυχισμένες μέρες με τέτοια γυναίκα. Μαν, το λέει, όρεξή σου τότε εμπρός και ο Θεός μαζί σου. Θέλεις λοιπόν αλήθεια για γυναίκα σου αυτήν την αγριόγατα? Όσο θέλω να ζήσω. Ή θα την πάρει αυτός ή θα την πάρει ο διάολος. Σου είπα, σινιόρ Γκρένιε, ότι θα μοιραστούμε οι δυο μας όλα τα έξοδα που ήθελε του χρειαστούν για να περιποιηθεί καλά την ύφη. Σύμφωνη, φτάνει να μην πάνε χαμένα. Αχ, να με παίρναν στο φαΐ και εμένα. Πλατεία, κοντά στο σπίτι του Ορτένσιου στην Πάδουα. Hey, Βιοντέλο, πού τρέχεις? Πού τρέχω, Τράνιε? Τρέχω να βρω το αφεντικό μας, το Λουκέντιο. Έτσι δεν μου είπες? Σου είπα ξεχασμένο ότι αφεντικό σου και Λουκέντιο θα είμαι εγώ από εδώ και μπρος, το ξέχασες? Να το ξεχάσω, λέει. Μα μπορώ έτσι που σε θωρώ ντυμένον άρχοντα. Με άλλη κοπανοφόρη, βελούδινο βρακί, με ταξωτό σοκάρδι και στο πλευρό σπαθί. Είσαι στα αλήθεια άρχοντα φτιστό. Πού να μη σε ματιάσω. Έλα, άφησε τις ανοησίες και όπως είπαμε, για σένα και για όλους είμαι από εδώ και μπρος ο Λουκέντιος και κύριό σου. Τα πάμε, Τράνιε. Βιοντέλο. Λουκέντιε ήθελα να πω. Τι να τα ξαναλέμε. Πηγαίνουμε. Ή μάλλον όχι. Τι μάλλον όχι? Δεν πηγαίνουμε. Έρχονται άλλοι κατά εδώ. Και είναι κάμποση. Χαχα, για δες. Είναι μαζί το αφεντικό μας, ο αληθινός Λουκέντιος, διμένος δασκαλάκος. Κρατά δε μάτι τα βιβλία παραμάσκαλα, αυτός που δεν εσήκωνε ούτε φτερό. Χα, φαίνεται είναι βαριά η αγάπη. Θα τους μιλήσω και ό,τι βγει. Πάμε, εσύ το νου σου. Εγώ το νου μου. Και ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί σας, κύριοι. Έχω το θάρρος να σας ρωτήσω ποιος είναι ο δρόμος που βγάζει ίσια γραμμή στο σπίτι του σινιόρ Μπατίστα του Μινόλα. Εκινούμε τα δυο όμορφα κορίτσια. Αυτόν θέλεις να πεις? Ναι, ακριβώς. Μπιοντέλο, πάρ τα γάντια μου. Ναι, κύριε. Αμέσως, κύριε. Άκουσε, κύριε. Δεν θες να πεις πιστεύω εκείνη που... Μπορεί και αυτόν και εκείνη, κύριε. Τι σε νοιάζει? Δεν λες για εκείνη βέβαια που καυγαδίζει όλη την ώρα, παρακαλώ? Δεν αγαπώ τους καυγατζίδες, κύριε. Καλή η αρχή, Τράνιε, μπράβο. Μπιοντέλο, φέρ τα γάντια μου. Αμέσως, κύριε. Ερε Γλέντι, σκασμός. Και πάμε. Μάλιστα, κύριε. Κύριε, ένα λόγο πριν να φύγεις. Θες να τη ζητήσεις για γυναίκα τη μικρή κόρη, ναι ή όχι? Και αν την γυρέψω, κύριε, είναι κακό. Ο,
Όχι. Όχι. Αν ήθελες χωρίς καμιά άλλη πια κουβέντα να φύγεις από εδώ. Παρακαλώ, δεν είναι κύριε οι δρόμοι για όλους, όπως και για σένα. Ναι, μα όχι και η κοπέλα. Και για ποιο λόγο σε παρακαλώ? Για το λόγο, αφού θέλεις να το μάθεις, πως είναι η αγαπημένη μου. Η αγαπημένη τίνος? Του σινιόρ Ορτένσι. Τι έκανε, λέει, εσένα? Και του σινιόρ Γκρένιο. Μπράβο, Λουκίνδιο Τράνιε, τους πήρες στον αέρα. Ησυχάστε, κύριοι μου, ησυχάστε. Αν είστε αρχόντι, κάνετε μου τη χάρη να με ακούσετε με λίγη υπομονή. Την ωραία θηκατέρα της Λίδας την αγάπησαν χίλιοι άντρες, ώστε μπορεί να είναι ένας παραπάνω για την όμορφη Μπιάνκα. Και αυτός θα είμαι εγώ, ο Λουκέντιος, που κι αν είχε για αντίπαλό του τον ίδιο τον Μπάρι, θα έλπιζε να είναι αυτός ο νικητής. Κύριε, συγχώρεσέ μου την ερώτηση. Είδες ποτέ την κόρη του Μπατίστα? Όχι, κύριε, όμως άκουσα πως έχει δυο. Η μια τόσο γνωστή για τους κακούς της τρόπους, όσο η άλλη για τη σεμνή της ομορφιά. Η πρώτη είναι για μένα, αυτή παρακαλώ να την αφήσεις ήσυχη. Αν είναι αλήθεια αυτό, κύριε, και είσαι ο άντρας που θα σταθεί σε όλους μας τόσο χρήσιμος, ξέρε πως όποιος από εμάς θα την κερδίσει δεν θα είναι τόσο αχάριστος, ώστε να μην στο ξεπληρώσει κάποτε. Κύριε, μιλείς σωστά και πολύ φρόνημα αντικρίζεις τα πράγματα. Και αφού έρχεσαι για υποψήφιος γαμπρός όπως και εμείς, πρέπει να ευγνωμονείς τούτο τον κύριο που του είμαστε κι εμείς όλοι υποχρεωμένοι. Κύριε μου, δεν θα λείψω. Και για απόδειξη σας προσκαλώ να μαζευτούμε απόψε να αδειάσουμε κάμποσα ποτήρια στην υγειά της κυράς μας. Όπως κάνουν οι δικηγόροι, που τσακώνονται άγρια στο δικαστήριο και ύστερα πηγαίνουν μαζί και τρών και πίνουν σαν φίλοι. Έξοχη ιδέα! Εμπρός, παιδιά! Ας πηγαίνουμε! Πάδουα, στον κήπο του Μπατίστα. Έλα εδώ, κυρά μου Μπιάνκα. Έλα μου εδώ που μου στολίστηκες πρωί με δαχτυλίδια και βραχιόλια. Αδερφή μου Κατερίνα, γιατί αδικείς και εμένα και τον εαυτό σου? Να μου φέρνεις έτσι σαν πως να ήμουν δούλα σου και σκλάβα σου. Αυτό μου κακοφαίνεται. Όσο για τούτα που φορώ, άφησέ μου τα χέρια μου και τα βγάζω μόνη μου. Μπα! Κατερίνα, με φωνάς! Άφησέ με και αν θέλεις βγάζω όλα μου τα φορέματα. Και ό,τι άλλο με προστάξεις θα το κάνω. Καλά λοιπόν, σ' αφήνω. Μα θα μου πεις, μέσα από όλους τους άντρες που σε θέλουν, ποιος σου αρέσει καλύτερα? Μα κοίταξε καλά, να μην πεις ψέματα. Πίστεψέ με, αδερφή μου. Μέσα από όλους τους άντρες που έχω δει, ακόμη δεν ξεχώρισα κανέναν που να μου άρεσε πιότερο από τους άλλους. Ψέματα, λες, κυράτσα μου. Είναι ο Ορτένσιος. Αν το θες, αδερφή μου, στορκίζομαι τούτη δά τη στιγμή να του μιλήσω εγώ ίδια για σένα. Τότε θα θες τον Γκρένιο να μου περνάς σαν πριγκιπέσα. Πες μου λοιπόν. Απάντησε! Είναι ο Γκρένιος, λέγε. Ούστε γι' αυτό μου κακοθέλεις τόσο. Όχι, θα χωρατεύεις, αδερφή μου. Τώρα βλέπω καλά πως έπαιζες μαζί μου όλη την ώρα. Έπαιζα, ε! Να και τούτο, να και εκείνο. Να δεις πως έπαιζα. Αν τούτο ήταν παιχνίδι, ήταν και πάνω. Να, για να μάθεις. Πώς παίζω τα παιχνίδια εγώ, να. Τι χαμόματα είναι αυτά? Μπιάνκα, έλα εδώ. Δόλιο κορίτσι, κλαίει. Άμε στο ραψιμό σου, άφησε την. Τροπή σου, Κατερίνα, δίστροπο πλάσμα του διαβόλου. Τι την παιδεύεις έτσι αυτήν που δεν σε πείραξε ποτέ? Πότε σου έχει υπομένει ο άσχημο λόγο? Η σιωπή της με βρίζει. Θα της δείξω εγώ. Τι, και μπροστά μου ακόμα. Άμε, Μπιάνκα, να πας στην καμαρή σου. Εγώ σου φταίω λοιπόν. Το βλέπω τώρα. Αυτή είναι ο θησαυρός σου. Και πρέπει βέβαια αυτή να παντρευτεί. Και εγώ να πάω να χορέψω τσιμπόλητη την ημέρα του γάμου της. Και χάρη στην αγάπη σου για αυτήν, εγώ να απομείνω στο ράφι. Μη μου μιλείς, σου λέω. Πάω να καθίσω μέσα. Και θα κλαίω, ώσπου να έρθει για μένα η ώρα να εκδικηθώ. Πάω, τ' άκουσες? Φεύγω. Δεν θέλω πια καμιά κουβέντα από σένα. Μη μου μιλείς. Στάθηκε άλλος πατέρας τόσο δυστυχισμένος σαν και εμένα.
Α, ποιος έρχεται εκεί? Καλημέρα, σιόρ Μπατίστα! Καλημέρα, σιόρ! Καλημέρα, σιόρ Μπατίστα! 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 Καλή σου μέρα, κερκίτορα Γκρέγε! Ο Θεός μαζί σας, κύριε! Επίσης, κύριε, δεν έχει η Ευγενία σου μια κόρη που την λένε Κατερίνα, ωραία και πενεμένη? Έχω, κύριε, μια κόρη που την λένε Κατερίνα. Πολύ χοντρά τα λες, Πετρούκια, μίλα καλύτερα. Παρακαλώ, μην με ενοχλείς, σιόρ Γκρένιε. Είμαι από τζάκι της Βερόνας, κύριε, και ακούγοντας να λένε για τα κάλλη της, το πνεύμα της, την άφταστη σεμνότητα και τους γλυκούς της τρόπους, πήρα το θάρρος να έρθω ίδιο σπίτι σου. Και ως αντιπληρωμή της καλοσύνης σου και της φιλοξενίας σου, σου παρουσιάζω εδώ έναν άνθρωπό μου, βάρε τα δυνατά σου, Ορτένσιε, που είναι δάσκαλος τέλειος στη μουσική. Και δυνατός στα μαθηματικά. 3-3-9, 3-4-12, 3-7-21, 3-8. Αμ' όπως ο Ράσο δεν κάνει τον παπά Ορτένσιε, έτσι ούτε τα ρούχα όπου φόρεσες και τα γυαλιά κάνουν το δάσκαλο. 3-8, 48. Τι? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όπως βλέπεις, είναι πολύ κατάλληλος να διδάξει την κόρη σου ως το βάθος σε αυτές τις επιστήμες. Σινιόρ Μπατίστα, μη μου αρνηθείς γιατί θα με προσβάλεις. Τον λένε Λύκειο και είναι από τη Μάντουα. Καλώς όρισες, κύριε. Και ευγενία του ο δάσκαλος για δικό σου χατήρι. Μα η Κατερίνα, η κόρη μου, το λέω με πολύ θλίψη μου, το ξέρω πως δεν είναι αυτή που θέλεις. Το βλέπω πως δεν θες να την αφήσεις να φύγει από κοντά σου ή δεν με θες εμένα για το σπίτι σου. Μη με παρεξηγείς, σου λέω ό,τι πιστεύω. Πες μου, κύριε, πώς θα κρατήσεις, πώς είναι το όνομά σου? Πετρούκιος ονομάζομαι. Πατέρας μου είναι ο Αντώνιος, άρχοντας γνωστός όλη την Ιταλία. Α, είναι πολύ γνωστός μου. Λοιπόν, αφού είσαι γιος του, καλώς όρισες. Τώρα, παρακαλώ, Πετρούκι, δώσε την άδεια και σε εμάς, τους ταπεινούς προσκυνητές, να πούμε κάτι. Ω, να με συγχωρείτε, σινιόρ Γκρένιο, βιαζόμουν να τελειώσω. Το βλέπω, κύριε, μα θα μετανιώσεις για αυτή σου τη βιασύνη. Γείτονα, παίρνω κι εγώ το θάρρος να συστήσω στην ευγενία σου αυτόν τον νεαρολόγιο. Πού είναι? Αφεντικό, Λουκέντιε, τράβα μπροστά για σένα, λέει. Τι? Α, ναι. Παρόν, αυτόν το νεαρολόγιο που έχει σπουδάσει πολλά χρόνια στο Ρέντς. Χα, νόστιμος δασκαλάκος ο Λουκέντιος. Του πάνε τα γυαλιά και η βελάδα. Ξέρει τόσο καλά τα ελληνικά και τα λατινικά και τα, και τα, και τα, όσο εκείνος ο άλλος μουσική και μαθηματικά. Το όνομά του είναι Κάμπια. Κάμπιος. Κάμπος. Κάμπιος. Α, Κάμπιος. Παρακαλώ να δεχτείς την προσφορά. Σε ευχαριστώ πολύ, σινιόρ Γκρένιο. Καλώς όρισες, καλέ μου Κάμπιο. Μα η ευγενία σου, ευγενικέ μου κύριε, μου φαίνεται πως περπατείς σαν ξένος εδώ μέσα. Οχ, ήρθε η σειρά του Τράνιου να παραστήσει το Λουκέντιο. Θα γίνει Γλέντι. Για έλα πιο κοντά. Έχω το θάρρος να σε ρωτήσω. Ποια είναι η αιτία που σε φέρνει στο σπίτι μου? Συγχώρεσέ με, κύριε. Δικό μου είναι το θάρρος που, όντας ξένος σε αυτή την πολιτεία, έρχομαι εδώ να γυρέψω την κόρη σου, την όμορφη και περεμένη Μπιάνκα. Λουκέντιος ονομάζομαι και ζητώ την άδεια να προσφέρω κι εγώ στη μόρφωσή της ετούτο το λαγούτο και τα λίγα αυτά λατινικά και ελληνικά βιβλία που τα κρατάω υπηρέτης. Με λένε Μπιοντέλο με την άδειά σας. Αν τα δεχτείς θα έχουν μεγάλη αξία. Είπες πως λέγεσαι Λουκέντιος. Και πόθεν είσαι? Από την Πίζα, κύριε, είμαι γιος του Βικέντιου. Ω, μεγάλος άρχοντας της Πίζας ο πατέρας σου. Έχω ακούσει πολλά γι' αυτόν, κύριε μου. Σου λέω το καλωσόρισε στο σπίτι μου. Λύκειε, πάρε αυτό το λαούτο και εσύ, νεαρέ μου, κάμπιε, πάρ τα βιβλία. Ας έρθει εδώ κανείς. Τώρα θα δείτε τις μαθήτριές σας. Τι αγαπάς, αφέντη? Πήγαινε τους κυρίους της κόρης μου και πες τους πως είναι οι δάσκαλοι τους και πως παρακαλώ να τους φερθούν καλά. Να πάω κι εγώ με τους δασκάλους, σιόρ Μπατίστα? Και δεν πας? Πήγα. Σινιόροι, προφεσόροι, πάμε. Θα κάνουμε μια βόλτα εμείς στον κήπο και κατόπι θα φάμε. Είστε καλόδεκτοι στο σπίτι μου. Η δουλειά μου είναι, σιόρ Μπατίστα, βιαστική και δεν μπορώ να έρχομαι κάθε μέρα για γαμπρό εδώ μέσα. Ήξερε τον πατέρα μου. Από αυτόν ξέρει και εμένα. Μόνο κληρονόμο στα χτήματά του και σε όλο το άλλο γιος του, ώστε πες μου, αν με θελήσει η κόρη σου, τι πρίκα θα μου φέρει άμα την πάρω? Ύστερα από το θάνατό μου θα έχει τη μισή περιουσία μου. Και τώρα αμέσως 20.000 κορώνες μετρητές. Κι εγώ για αυτή την πρίκα θα τη γράψω για να έχει σαν κληρονομιά, αν τύχει και χειρέψει, όλα μου τα χτήματα και τα εισοδήματά μου. Ώστε ας βάλουμε τώρα στο χαρτί τη συμφωνία μας, με όλα τα καθέκαστα, για να είμαστε και οι δυο ασφαλισμένοι. Σωστά. Μα πρώτα πρέπει να πετύχουμε κάτι άλλο, την αγάπη της. Γιατί αυτό είναι το πρώτο και το κυριότερο. Μπα, αυτό να μην σε ανησυχεί, πατέρα. Γιατί κι εγώ είμαι τόσο πεισματάρης όσο είναι αυτή περήφανη. Αν το αεράκι κάνει να φουντώνει μια αδύνατη φωτιά, ο άγριος αέρας της σβήνει τη φωτιά με ένα του φύσημα. Έτσι θα είμαι κι εγώ για αυτήν. Και γρήγορα θα νικηθεί από μένα. Τι, εγώ είμαι σκληρός άντρας.
Και δεν φέρομαι σαν κανένας μπεμπέκος στις γυναίκες. Προχώρησε λοιπόν και καλή τύχη. Μα τι συμβαίνει? Τι έγινε? Κοιτάξτε κυριοί μου κατά εκεί. Έρχεται ο δάσκαλος της μουσικής με το λαμπούτο φορεμένο τραχυλιά και με σπασμένο το κεφάλι. Τι τρέχει αγαπητέ μου Λίκη, γιατί είσαι αχνός? Αν δεν είμαι, σίγουρα είμαι από το φόβο. Για πες μου κύριε, η Κατερίνα έχει κλείσει στη μουσική? Θαρόπος είναι πιότερο για χοροφύλλα και έχει κλείσει τη. Ώστε δεν μπόρεσες να φέρεις την καρδιά της στο λαούτο? Όχι, μου φέρε εκείνη το λαούτο στο κεφάλι. Της είπα πως δεν κράταγε τα δάχτυλα σωστά και μόλις έκανα πιάνοντάς της το χέρι να της δείξω πως πρέπει να κρατήσει, αυτή ξεσπώντας το δαίμονα φωνάζει: έτσι λες τα κρατάνε? Στάσου τώρα να δεις πως τα κρατάνε. Και ευθύς μου κατεβάζει στο κεφάλι με τούτο το όργανο ένα τέτοιο χτύπημα που το κρανίο μου πέρασε από μέσα. Τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Όπως θα ήθελα να κουβεντιάσω μια σταλιά μαζί της. Έλα μαζί μου Λίκη, μη στενοχωρείς. Και συνέχισε πάλι το ίδιο μάθημα με τη μικρή μου κόρη, με την Μπιάνκα. Αγαπάει να μαθαίνει και υποχρεώνεται όταν της δίνουν ευκαιρία γι' αυτό. Σινιόρ Πετρούκιο, θα έρθεις μαζί μας ή θα σου στείλω εδώ την Κατερίνα? Ω ναι παρακαλώ, την περιμένω εδώ. Πολύ καλά, στη στέλνω ευθύς. Πάμε κύριοι. Θερθώ με κάποια ενέδεια. Ας πούμε πως με βρίζει. Εγώ θα πω χωρίς καμιά ντροπή πως κελαϊδεί γλυκύτερα από τα ειδόνια. Ας πούμε πως μου ρίχνει άγριες ματιές. Εγώ θα πω πως τα μάτια της είναι λαγαρά σαν τριαντάφυλλα που τα έχει λούσει η δρόσο της αυγής. Ας πούμε πως μου βαίνεται. Εγώ θα αρχίσω να πενεύω την έξυπνη λαλιά της. Κι αν μπει να της αδειάσω τη γωνιά, θα την ευχαριστήσω, σαν να μου λέει να καθίσω κοντά της μια εβδομάδα. Αν πει πως δεν παντρεύεται, θα αρχίσω να τη ρωτάω επίμονα πότε θα αναγγείλουμε τους γάμους μας. Αχα, μανά την κιόλα έρχεται. Εμπρός λοιπόν Πετρούκια. Καλή σου μέρα Κέτη. Α, έτσι άκουσα πως είναι το όνομά σου. Καλά άκουσες, μα όχι πολύ σωστά. Με λένε Κατερίνα όταν μιλούν για μένα. Στην πίστη μου λες ψέματα. Τι? Λέγεσαι Κέτη απλά ή η καλή Κέτη. Και επίσης κάποτε η κακίστρα η Κέτη. Μα είσαι η Κέτη, η πιο χαριτωμένη Κέτη μες στη χριστιανοσύνη. Η Κέτη, η Κέτο, το χρυσό κουφέτο. Κουφέτο. Γι' αυτό Κέτη άκουσέ με. Κέτη, μοναδική παρηγοριά μου. Ακούγοντας να πενεύουν παντού την καλή σου καρδιά, να κουβεντιάζουν για τις πολλές σου χάρες και να υμνούν τη μεγάλη σου ομορφιά, ξεκίνησα να έρθω να σε γυρέψω. Ξεκίνησες. Καλά. Τότε ξεκίνα να φύγεις από εδώ το γρηγορότερο. Σε κατάλαβα αμέσως μόλις σε είδα πως είσαι σωστό μόμπιλο. Τι μόμπιλο? Ένα τρίποδο. Το βρες. Τότε κάθισα πάνω μου. Οι γάιδαροι πλαστήκαν για να σηκώνουν βάρη. Και εσύ είσαι γάιδαρος. Α, όχι. Οι γυναίκες πλαστήκαν για να σηκώνουν βάρη και εσύ είσαι γυναίκα. Όχι. Για να σηκώνουν τέτοια κοθόνια σαν του λόγου σου. Έννοια σου Κέτη, και δεν θα σε βαρύνω εσένα. Ξέρω πως είσαι τόσο νέα, τόσο ελαφριά και δεν... Αν θα σε πιάσω, πού θα πας? Με πολύ ελαφριά για να με πιάσει ένας άχαρος μπούφος σαν και εσένα. Έλα, έλα, σφίγγα, έλα. Είσαι πολύ κακιά. Πρόσεξε, γιατί η σφίγγα έχει κεντρί. Α, τότε θα χρειαστεί να της το βγάλουμε. Α, αν ξέραν οι κουτί που είναι κρυμμένοι. Ποιος δεν το ξέρει, στην ουρά? Όχι, στη γλώσσα. Σε ποια γλώσσα? Τη δική σου, αφού μορολογάς για ουρές.
Αντίο. Σ' αφήνω για. Πώς? Και θα μείνει η γλώσσα μου μες στην ουρά σου? Όχι, δεν κλειδεύεις. Μη φεύγεις, Κέτη. Είμαι αρχοντόπουλο. Αυτό θα το δούμε. Να! Μα την ψυχή μου. Θα σε δείρω αν κάνεις πως με ξαναχτυπάς. Τότε θα χάσεις πια το οικοσιμό σου. Αν βάλεις χέρι απάνω μου, δεν θα είσαι, καθώς είπες, αρχοντόπουλο. Κι ούτε οικόσιμο θα έχεις. Μα καταγίνεσαι με τα οικόσιμα, Κέτη. Ω, τότε γράψε με και μένα στα βιβλία σου. Μα, και ποιο είναι το στέμα σου? Ένα λυρί κοκόρου? Ένας κόκορας χωρίς λυρί, αν η Κέτη γίνει η κότα μου. Όχι για μένα, κόκορας. Λαλίσαμε την άρη μαδημένο. Αχ, Κέτη, γιατί φέρνεις έτσι άγρια? Το έχω σύστημα όταν βλέπω γουρούνια. Γουρού? Γουρούνι. Μα εδώ δεν είναι κανένα τέτοιο ζώο. Πώς, είναι, είναι. Δείξε μου το. Αν είχα έναν καθρέφτη, θα σου το δείχνα. Τι? Θες να πεις το πρόσωπό μου? Μπράβο! Είσαι αρκετά ξυπνός στην ηλικία σου. Βλέπω με τον Αγιώργη πως είμαι πολύ νέος για σένα. Κι όμως σε βλέπω γερασμένο. Είναι από τις έγνοιες. Φαντάζομαι τις έγνοιες σου. Άκου, Κέτη. Σου λέω αλήθεια. Σου λέω αλήθεια. Σου λέω αλήθεια. Σε τσάκωσα και δεν θα μου ξεφύγει. Όχι, θα τσακωθούμε αν μην εδώ. Άφησέ με να φύγω. Τώρα που σε κρατώ, ούτε ιδέα. Σε βρίσκω τρομερά χαριτωμένη. Είχα ακούσει να λένε πως είσαι άγρια, σκουντούφλα και ακατάδεχτη. Τώρα βλέπω πως όλα αυτά είναι ψέματα, γιατί σε βρίσκω ευχάριστη και αστεία. Εγώ? Μα γιατί λένε πως η Κέτη είναι κουτσή? Κουτσί εγώ? Άπιστε κόσμε. Η Κέτη είναι σαν δέργα φουντουκιάς, λιγνή και λιγερή. Μελαχρινή στην όψη σαν φουντούκι. Περπάτησε να δω. Μα δεν κουτσένεις. Άμε κουτέ να δίνεις προσταγές στα κοπέλια σου. Ομόρφη είναι ποτέ κανένα δάσος η Άρτεμη, όπως η Κέτη αυτό εδώ το πάρκο με τη βασιλική περπατησιά της. Αχ, η Άρτεμη λοιπόν ας είσαι εσύ. Κι ας είναι εκείνη η Κέτη. Και τότε ας είναι η Κέτη η Αγνή. Και η Άρτεμη ας είναι η Παιχνιδιάρα. Πού τα έχεις μάθει αυτά τα όμορφα λόγια? Τα λέω εξ υπογείου. Είναι το πνεύμα της μάνας μου. Αδίμονο. Τι ξυπνή μάνα και τι ανόητος γιος. Δεν είμαι, λες, ξυπνός? Πώς, μόνο όσο φτάνει για να μην κοιμάσαι. Αυτό θέλω να γίνει στο κρεβάτι σου. Στο κρεβάτι μου? Στο κρεβάτι σου. Στο κρεβάτι μου. Στο κρεβάτι σου, καλή μου Κατερίνα. Εγώ είμαι το ντικέτη ο άντρας που σου ταιριάζει. Τιμά το φως που με αφήνει να βλέπω την ομορφιά σου. Δεν πρέπει εσύ να πάρεις άλλο άντρα από μένα. Γιατί είμαι ο μόνος που έχω γεννηθεί να σε μερώσω, Κέτη. Και από την άγρια κατσούλα που είσαι τώρα, να σε κάνω κετούλα. Γλυκιά, σαν όλες τις γατούλες των σπιτιών. Από εδώ κύριε μου. Να που έρχεται ο πατέρας σου. Κοίτα μη μαρνηθείς. Πρέπει και θέλω να γίνει η Κέτη εξάπαντος γυναίκα μου. Λοιπόν, σινιόρ Πετρούκη, πώς τα πήγατε με την κόρη μου? Πώς μπορούσε, κύριε, να μην τα πάμε καλά? Άκου τι λέει. Ήταν αδύνατο να τα πηγαίναμε άσχημα. Κόρη μου, είσαι ακόμα στις κακίες σου? Με λες κόρη σου? Αλήθεια, είναι μεγάλη η πατρική σου αγάπη. Και θες να παντρευτώ με ένα μισότρελο, ένα ζαβό τραμπούκο, ένα γελίο παλάβρα που γυρεύει να με πάρει από κάτω με βρισιές. Θεέ μου τι γλώσσα. Κα, γυναίκα αυτή η οχιά. Κατερίνα, τι τρόπος πατέρα, είναι αυτός? Πατέρα, η ευγενία σου και εσείς οι άλλοι που μιλάτε για αυτή την αδικείτε. Αν το όντι είναι στριμμένη, αυτό είναι μόνο πολιτική. Γιατί είναι ειρηνική σαν Περιστέρα. Η υπομονή της φτάνει το παράδειγμα της Πινελόπης και η αγνότητά της τη Λουκριτία της Ρώμης. Το συμπέρασμα τέλος είναι τούτο. Οι δυο μας τόσο καλά ταιριάξαμε που κιόλα αποφασίσαμε να κάνουμε τους γάμους μας αυτή την Κυριακή. Θα ήθελα αυτή την Κυριακή να σε έβλεπα πιο καλά κρεμασμένο. Ακούς, Πετρούχη, θα ήθελε κρεμασμένο να σε δει. Τόσο καλά λοιπόν τα πάτη δυο σας. Ησυχάστε, κύριε μου, εγώ τι θέλω για μένα. Κι αν είμαστε η κοπέλα κι εγώ ευχαριστημένοι, σε εσάς τι λόγος πέφτει? Εμείς θα συμφωνήσαμε εδώ μόνοι πως θα εξακολουθήσει να είναι δίστροπη όταν βρίσκεται με άλλους. Μα σας λέω πως δεν μπορεί να φανταστεί κανένας σας πως μ' αγαπά η χρυσή μου η Κέτη. Για θράσος μια φορά δεν σ' απολύπη. Είχε πιαστεί σφιχτά από το λαιμό μου και με χίλια φιλιά και χίλιους όρκους κέρδισε αμέσως την καρδιά μου. Εγώ είχα πιαστεί σφιχτά? Άκουσε, κύριε, αν ήταν να πιανόμουν σφιχτά από το λαιμό σου,
Καθώς λες, θα ήταν μοναχά για να σε πνίξω. Εσείς δεν το ξέρετε ακόμα. Είναι ένα θαύμα όταν γυναίκα και άντρας βρεθούν μόνοι. Τι ήμερη που μπορεί να κάνει ακόμα και ο δειλότερος άντρας και την πιο άγρια και στριφνή γυναίκα. Θα το δούμε αυτό. Εγώ θα πάω στη Βενετία για να αγοράσω τα νηφιάτικα. Τι θέλω να είναι ωραία η Κατερίνα δίχως άλλο στο γάμο μας. Δεν έχω λόγια. Δώστε μου τα χέρια σας. Κατερίνα. Κατερίνα. Καλά. Έτσι, μπράβο. Ο Θεός να σε έχει πάντα ευτυχισμένο, Πετρούκη. Είμαστε σύμφωνοι. Αμήν. Θα είμαστε εμείς οι μάρτυρες. Έλα τώρα να με φιλήσεις, Κέτι. Δεν έρχεσαι. Τι, φεύγεις? Πάω να το σκεφτώ. Αν και ξέρω πως όποιος γελάσει τελευταίος, εκείνος θα γελάσει πιο καλά. Πετρούκε. Την Κυριακή θα κάνουμε τους γάμους μας. Ως τότε σας αφήνω γεια. Έγινε ποτέ γάμος έτσι γρήγορα? Μα την αλήθεια, κύριε, τώρα βρίσκομαι στη θέση ενός εμπόρου που τολμάει απελπισμένα μια τρελή επιχείρηση. Τώρα, σινιόρ Μπατίστα, που η αζήτητη παρτίδα σου, η Κατερίνα, βρήκε αγοραστή. Και όπως μου φαίνεται και δαμαστή. Είναι ώρα να κοιτάξεις και τη μικρή σου κόρη. Ναι, έφτασε πια η στιγμή που την προσμέναμε από καιρό. Είμαι γείτονας και ο πρώτος που τη ζήτησα. Εγώ αγαπώ την Μπιάνκα πιότερο από ό,τι λέγεται με λόγια και από όσο φτάνει ο νους του ανθρώπου. Θεέ μου, δεν μπορείς να αγαπάς όπως εγώ. Μπάρμπα, η αγάπη σου παγώνει. Η αγάπη σου καψαλίζει, μικρέ μου, κάνε πίσω. Αυτή η ηλικία καρπίζει. Νιώτι όμως των γυναικών τα μάτια λουλουδίζει. Συχάστε, κύριοι. Εγώ θα αποφασίσω σε τούτο τον αγώνα σας. Την νίκη θα την κερδίσουν τα έργα. Και από τους δυο σας, όποιος θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο αντιπρίκι στην κόρη μου, αυτός θα έχει την αγάπη της Μπιάνκας. Πες μου, σιορ Γκρένιο, τι μπορείς να δώσεις? Τα σπίτια που έχω εδώ στην Πάβουα, που είναι γεμάτα από χρυσαφικά και ασημικά, λαγίνια και λεγένια, όπου φανίβει τα μικρά της χέρια. Τα σπίτια είναι ντυμένα με ανατολίτικα χαλιά. Έχω κάσες φιλτισέλιες γεμάτες χρυσές κορώνες. Και έχω σε σεντούκια από κυπαρισόξυλο ταπέτα, παπλώματα, πολύτιμα φορέματα και τέντες και κουρτίνες. Λινά φίνα, τουρκικά μαξιλάρια και ντυμένα με το μαργαριτάρι. Βενετσιάνικες στόφες χρυσοκέντητες, χαλκώματα και διάφορα άλλα χρήσιμα από καλάρι. Και τέλος, το κάθετι που χρειάζεται ένα σπίτι και ένα νοικοκυριό. Έχω 100 αγελάδες, έχω 120 βόδια, έχω κι όλα τα άλλα ζωντανά στην ίδια αναλογία. Εγώ είμαι ο ίδιος βέβαια, περασμένος κάπως τα χρόνια, και αν αύριο πεθάνω θα είναι όλα αυτά δικά της. Φτάνει μόνο να μείνει αυτή δικιά μου ενώ ζω. Αυτό το μόνο μου άρεσε πολύ. Άκουσε, Μαρχοντά μου. Εγώ είμαι ο μόνος του πατέρα μου γιος και κληρονόμος. Αν το δεχτείς να παντρευτώ την κόρη σου, θα της παραχωρήσω 3 ή αν θες και 4 σπίτια στην πλούσια Πίζα. Τόσο ωραία, όσο το πιο καλό που μπορεί να έχει ο γέρος σινιόρ Γκρένιο μες στην Πάδουα. Και 2.000 ακόμα δουκάτα εισόδημα το χρόνο από το τσιφλίκι μου. Τώρα τι λες, την έφερα, σινιόρ Γκρένιο? 2.000 δουκάτα. Τα δικά μου δεν δίνουν τόσο εισόδημα. Όμως έξω από αυτά, θα έχει από μένα και ένα μπάρκο που αυτή την ώρα βρίσκεται αραγμένο στο πόρτο της Μαρσίλιας. Τώρα τι λες, στην έφερα κι εγώ με το καράβι μου. Γκρένιε, το ξέρουν όλοι ότι ο πατέρας μου έχει δικά του 3 μεγάλα μπάρκα και ακόμα 2 τρικάταρτα και 12 καλώδετες γαλέρες. Όλα αυτά της τα δίνω και ό,τι άλλο ακόμα εσύ θα της προσφέρεις, το δίνω εγώ διπλό. Τα πρόσφερα όλα, δεν έχω τίποτα άλλο. Σαν είναι έτσι, η κόρη είναι δική μου, σιορ Μπατίστα, κατά το λόγο που δώσες. Ο Γκρένιος το χάσε το παιχνίδι. Ομολογώ, εσένα η προσφορά σου είναι η καλύτερη. Κι αν επικυρωθεί από τον πατέρα σου, η κόρη είναι δική σου. Αλλιώς λυπούμε. Και αν πεθάνεις εσύ πριν από εκείνον, τι θα απογίνει η πρίκα της? Σοφίσματα, εκείνος είναι γέρος, εγώ νέος. Μη δεν πεθαίνουν τάχα τι και νέοι το ίδιο όπως και οι γέροι. Ακούστε, κύριοι, να ποια είναι η απόφασή μου. Την Κυριακή παντρεύεται, όπως ξέρετε, η μεγάλη κόρη μου η Κατερίνα. Την άλλη Κυριακή θα ραβωνιάσω, σινιόρ Λουκέντιο, την Μπιάνκα μαζί σου. Αν δώσεις την ασφάλεια που σου γύρεψα, αλλιώς γαμπρός μου θα είναι ο Γκρένιος. Τώρα σας χαιρετώ και ευχαριστώ. Χαίρε, καλέ μου γείτονα!
Τώρα δε σε φοβούμε, λιονταρί μου. Ο πατέρας σου θα ήταν τρελός να σου δώσει ό,τι έχει και δεν έχει και να έρθει να καθίσει σαν ζητιάνο στα γερατιά του κάτω από το τραπέζι σου. Αστείο πράγμα. Μια τέτοια ιταλική αλεπού δεν πιάνεται εύκολα, κορόιδο παλικάρι μου. Ο διάβολος να σε πάρει, παλιωτόμαρο. Όμως αντίκρισα με πιο γερό χαρτί. Το έχω πάρει απόφαση να υπηρετήσω τα σχέδια του κυρίου μου. Πρέπει, λέει, η προσφορά μου να επικυρωθεί από τον πατέρα μου. Από τον πατέρα μου. Και γιατί όχι? Ο ψεύτικος Λουκένδιος είναι ανάγκη να φτιάξει έναν πατέρα. Ένα ψεύτικο Βικένδιο. Και αυτό είναι βέβαια κάμποσο περίεργο. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, οι πατεράδες φτιάχνουν τα παιδιά τους. Μα σε τούτη την ερωτοδουλειά μας είναι ανάγκη ένα παιδί να φτιάξει ένα πατέρα. Δωμάτιο. Στο σπίτι του Μπατίστα. Αγαπητοί μου δάσκαλοι, κάμπια της φιλοσοφίας και λύκεια της μουσικής, είμαι στη διάθεσή σας. Ας αρχίσουμε το μάθημα. Ναι, Μπιάνκα, γλυκιτάτη, αρχίζω. Ε, κύριε Λαουτιάρη, εγώ θα αρχίσω. Όχι εγώ. Ντο. Αχ, γλυκιτάτη Μπιάνκα. Ρε μη φα σολ. Μπιάνκα, δεν με προσέχεις. Φασόλ, φασόλ, φασόλ. Κύριε Φασόλη. Ορίστε. Βιάζεσαι πολύ. Ξέχασες κιόλα τι όμορφα σε δέχτηκε η Κατερίνα. Όμως γκρινιάρη δάσκαλε. Η κοπέλα αυτή είναι η θεά της ουράνιας αρμονίας. Γι' αυτό πρέπει να δώσεις το προβάδισμα σε μένα. Και όταν κάνει με μένα πρώτα μια ώρα μουσική, θα έχεις κι εσύ άλλη μια ώρα στη διάθεσή σου για το δικό σου μάθημα. Πού είσαι, Μπιάνκα? Τι μαθαίναμε? Α, ναι! Φασόλ, φασόλ! Αγράμματο μπουβάλι! Τι είπες? Είπα αγράμματο μπουβάλι! Θέλεις τίποτα? Άμπα καλέ, τι λόγος? Είσαι λοιπόν αγράμματο μπουβάλι! Να το πάλι! Και δεν ξέρεις για ποιο σκοπό έχει γίνει η μουσική. Δεν έχει γίνει για να δίνει ανάποψη στου ανθρώπου την ψυχή, σαν κουραστεί από την πολλή μελέτη ή από τη δουλειά του κάθε μέρα. Ώστε άφησε να κάνω πρώτα εγώ φιλοσοφία με την κοπέλα και όταν, σταματήσουμε, έχεις καιρό για μουσική. Για πρόσεξε και μην μου κάνεις το σπουδαίο! Φασόλ, φαλά, φαλά, φαλά. Μα εσύ να υποφέρεσαι. Πρέπει να βουλωθεί το στόμα σου μια και καλή. Τώρα θα δεις. Κύριε Κάμπια, θα τον πλήξει. Τι ήταν τούτο το κακό? Το ξέρεις, κύριε δάσκαλε, πως έτσι που μου φράξες στο στόμα παραλίγο να πνιγώ. Το ξέρω, αφού εγώ το έκανα. Και έχεις το θράξος να το λάχει. Έχε χάρη που με ελευθέρωσε η Μπιάνκα, αλλιώς! Τι αλλιώς? Θα πνιγόμουν! Εγώ λέω πως και τώρα ακόμα είναι ώρα. Γιατί πράγμα! Να πνιγείς! Τώρα θα δεις! Κύριε μου, είναι διπλή για μένα προσβολή να τσακώνεστε μπρος μου για ένα πράγμα που θα το κρίνω εγώ. Και για να σταματήσει αυτή η συζήτηση, ας καθίσουμε κάτω. Μάλιστα, ας καθίσουμε. Όχι, όχι εσύ. Όχι εγώ. Όχι. Εσύ πάρ το λαγούτο σου και πήγαινε πιο εκεί να το κουρδίσεις. Εμάς το μάθημά μας θα τελειώσει προτού ετοιμαστείς. Θα το αφήσεις το μάθημά του μόλις κουρδιστώ? Έννοια σου, αυτό δεν θα γίνει ποτέ, άντε. Άντε κούρδισε το όργανό σου. Θα το κουρδίσω, μα θα παρακολουθώ. Πού είχαμε μείνει? Εδώ, κυρία. Χακ ήμπατ σιμόης. Χικ εστ συγκέια τέλους. Χικ στέτερατ πρίαμι. Ρέγγια κέλσα σένης. Εξήγησέ μου το. Χαγ ήμπατ, όπως σου είπα, σιμόης είναι ο Λουκένδιος. Χικ εστ, γιος του Βικένδιου από την Πίζα. Συγκέια τέλους, και έχω φορέσει τούτα τα ρούχα για να κερδίσω την αγάπη σου. Χικ στέτερατ, και εκείνος ο Λουκένδιος που πάει τάχα για γαμπρός. Πρίαμι είναι της ακολουθίας μου. Λέγεται Τράνιος. Ρέγγια, και έχει μπει στη θέση μου. Κέλσα σένης, για να γελάσουμε το γέρο. Έτοιμο το όργανο, κυρία. Για να τα ακούσω. Ντο, ντο, ρε, μη, ρε, μη, ρε, μη, ρε, μη, ρε, μη, ρε, μη, ρε.
Μου φαίνεται πως οι απάνω νότες είναι φάλτσες. Αντεχώ σου στην τρύπα σου, ανθρωπέ μου, και κλείνεις εδώ ακόμη. Άντε, άδειασε μας τη γωνιά. Λοιπόν, κυρία, το κατάλαβες το μάθημα? Έτσι και έτσι. Ας δούμε αν τα ξέρω. Χακ ήμπατ σιμόης, δεν σε γνωρίζω. Χικ εστ σιγκέια τέλους, δεν σε εμπιστεύομαι. Χικ στέτερατ πρίαμι, πρόσεξε μη μας ακούσει. Ρέγγια, μην παραπέμπεις θάρρος. Κέλσα σένις, μην απελπίζεσαι. Τώρα, κυρία, είναι σωστά? Εξώ μόνο οι κάτω νότες. Οι κάτω? Οι χοντρές. Οι χοντρές? Ναι, οι χοντρές, άντε και κουρδίσε το πάλι. Θα πάω να τον κουρδίσω κι άλλη μια φορά. Μπιάνκα, σου είπα όλη την αλήθεια και θέλω μια αναπάντηση. Δεν είναι εντάξει, οι χοντρές? Οι χοντρές είναι πως πρέπει. Αυτός μόνο ο χοντράνθρωπος φαλτσάρει. Μα την αλήθεια αυτός ο μασκαράς τολμά να κάνει κόρτες στην αγάπη μου. Α, τώρα που το δάσκαλε θα σε προσέχω ακόμα περισσότερο. Σου είπα και το αρχίζω. Είμαι ο Λουκέντιος, του Βικέντιο, ο γιος από την Πίζα. Με τον καιρό μπορεί να σε πιστέψω, αλλά ακόμη δυσκολεύομαι. Πρέπει να με πιστέψεις. Πρόσεξε, μας ακούει. Εακίδης ήταν ο Αίας και λεγόταν έτσι από το όνομα του πάπου του. Είναι χρέος μου να πιστεύω τον δάσκαλό μου. Αλλιώτικα θα συζητούσα ακόμη, στορκίζομαι γι' αυτό το δισταγμό μου. Μας τα αφήσουμε αυτά. Και τώρα, Λυγία, είναι η σειρά σου. Μάλιστα, κυρία. Κοιτά την Μπιάνκα. Εσύ, κυρία δάσκαλε, τώρα μπορείς να πας μια βόλτα και να μας αφήσεις. Τα μαθήματά μου δεν είναι μουσική για τρεις. Α, κυρία, είσαι τόσο αυστηρός. Τότε πρέπει να περιμένω και να έχω το νου μου. Τι αν δεν γελιούμε, ο ωραίος μας μουσικός αρχίζει να ερωτεύεται. Ε, κύριε, τι κάθεσαι και μουρμουρίζεις. Άντε λοιπόν πιο εκεί. Μάλιστα, πάω πιο εκεί. Μα θα τα ξαναπούμε. Κυρία, πριν να πάρεις στα χέρια σου τούτο το όργανο και σου δείξω πώς πιάνουν τις χορδές, πρέπει να γίνει αρχή από τη θεωρία και να μάθεις τις νότες με ένα σύστημα πιο σύντομο και πιο διδακτικό από όσα εφάρμοσαν ως τώρα οι άλλοι δάσκαλοι της τέχνης μου. Και να το εδώ, γραμμένο ωραία και απλά. Εγώ τις έχω μάθει πια τις νότες. Ποια διάβασε όμως πως τις έχει ο Ορτένσιος? Ο ποιος? Πώς είναι? Τέλος πάντων, μουσική κλίμακα. Με εδώ δεν γράφει μόνο νότες, είναι γραμμένα και στιχάκια. Για διάβασε. Διάβασε εσύ. Τα γράμματα είναι τόσο καλλιγραφικά που δεν τα βγάζω. Έστω. Αρχίζω. Προσοχή. Ντο. Είμαι η βάση της κάθε αρμονίας. Ρε. Για να υπερασπιστώ του Ορτένσιου τον έρωτα. Μη, Μπιάνκα, πάρτονε για άνδρα σου. Θα που σ' αγαπά μόνη του την καρδιά. Σολ ρε, ένα κλειδί που έχω για δύο νότες. Λα μη, λυπήσουμε ή δεν μη πεθαίνω. Μουσική κλίμακα είναι αυτό, ας μου λείψει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Προτιμώ την παλιά που μου είχαν μάθει. Κυρία, ο πατέρας σου είπε αν θες να αφήσεις τα βιβλία σου και να έρθεις να βοηθήσεις που θα φτιάσουν την κάμαρα της νύφης. Γιατί αύριο, καθώς ξέρεις, είναι η γάμη της αδερφής σου. Έχετε γεια λοιπόν και δυο καλοί μου δάσκαλοι. Πρέπει να σας αφήσω. Σαν είναι έτσι, εγώ δεν έχω λόγο πια να μείνω. Ναι, μα έχω λόγο εγώ να τον προσέχω αυτόν τον δασκαλάκο. Μου φαίνεται πως είναι ερωτευμένος. Όμως αν είναι Μπιάνκα, έτσι φτηνή στο χασμί σου, ώστε να στρέφεις πρόθυμα τα μάτια σου στον πρώτο που θα τύχει, ο Ορτένσιος ξοφλά μαζί σου, αλλάζοντας το δρόμο του. Σινιόρ Λουκέντιο, σινιόρ Λουκέντιο. Παρόν, ορίστε. Και ορίστε και παρόν, Λουκέντιο είπα, δεν είπα κάμπιο. Έρχομαι, Σκορμπατίστα. Αφέντη, μην ξεχνάς, δεν είσαι εσύ ο Λουκέντιος, μια και είμαι εγώ. Πρόσεχε. Εντάξει, Τράνια, με συγχωρείς. Με φώναξε, σινιόρ Μπατίστα. Σινιόρ Λουκέντιος, σήμερα παντρεύονται η Κατερίνα και ο Πετρούκιος. Και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ. Ελόγου σου, ελόγου μου, ο Γκρένιος, η κόρη μου η Μπιάνκα, οι δύο δασκαλοί της, ο Λύκειος και ο Κάμπιος, και η νύφη Κατερίνα, και προσμένουμε. Μα ακόμα δεν φάνηκε ο γαμπρός. Βγήκαμε στον δρόμο και βυγλίσουμε, μα εκείνος έγινε άφαντος. Τι θα πει ο κόσμος, τι μεγάλο σκάνδαλο να μας λείπει ο γαμπρός και να προσμένει μέσα ο ιερέας για να ευλογήσει το μυστήριο. Τι λες, Λουκέντιε, για αυτή μας την ντροπή? Η ντροπή είναι δική μου.
που με ανάγκασαν να πω το ναι χωρίς τη θέλησή μου σε ένα ζαβό τραμπούκο που ήταν βιαστικός να ζητήσει το χέρι μου και εννοεί να έρθει στο γάμο όταν του αρέσει. Σου το είπα εγώ πως ήταν ένας ξέφρενος λολός που κρύβει το άσχημο παιχνίδι του με απότομα καμώματα. Ένας που για να κάνει τάχα το λεβέντι θα ζητούσε να πάρει 1.000 γυναίκες. Θα κανόνιζε την ημέρα των γάμων, θα καλούσε τους φίλους, θα φτάνε ως την εκκλησία χωρίς ποτέ να έχει σκοπό να κρατήσει το λόγο του. Και τώρα θα δείχνει ο κόσμος με το δάχτυλο τη Δόλια Κατερίνα και θα λέει: «Να, αυτή θα είναι η γυναίκα του Παλαβο Πετρούκιου, όταν αυτός ποτέ αποφασίσει να την πάρει». Υπομονή, καλή μου Κατερίνα, και εσύ, σινιόρ Μπατίστα. Στη ζωή μου η σκοπή του Πετρούκιου είναι καλή. Όποια και αν είναι η αιτία που τον εμπόδισε να κρατήσει το λόγο του. Αγκαλάκι είναι απότομος, είναι όμως τίμιος άντρας. Θα ήθελα να μην τον είχαν δει ποτέ τα μάτια μου. Πάμε, παιδί μου. Τώρα δεν σε κατηγορώ που κλαις. Η αλήθεια, μια τέτοια προσβολή θα πλήγωνε και μια άγια. Όχι μονάχα μια ιδιότροπη γυναίκα με τον αψί δικό σου χαρακτήρα. Κυρία! Τι τρέχει πιόντερ. Κυρία, νέα! Νέα παλιά, παλιά νέα. Κάτι νέα που δεν τα ματάκουσες ποτέ σου. Είναι νέα και παλιά μαζί. Πώς γίνεται. Δεν είναι νέο πως έρχεται ο Πετρούκιος. Ήρθε ο Πετρούκιος. Όχι, δεν ήρθε, κύριε. Τότε. Δεν ήρθε, αλλά έρχεται. Πότε θα φτάσει εδώ. Άμα θα στέκεται εδώ που βρίσκομαι εγώ και θα σε θωρεί αυτού που βρίσκεσαι η ευγενία σου, τότε θα έχει φτάσει εδώ. Τι. Α, βέβαια, πολύ σωστά. Όμως πες μας τώρα τα παλιά σου νέα. Να, ο Πετρούκιος έρχεται με ένα καινούριο καπέλο και ένα παλιό σοκάρδι. Με κάτι παλιά παντελόνια τρεις φορές γυρισμένα. Ένα ζευγάρι μπότες που θα τις είχαν άλλοτε για να βάζουν μέσα τα κεριά. Η μία με τοκάδες, η άλλη με λουριά. Ένα παλιό σκουριασμένο σπαθί που πρέπει να το έχει πάρει από το μουσείο. Με σπασμένη φυλάχτρα, με ξεπατωμένο θικάρι και σπασμένα σπαθόλουρα. Το άλογο του είναι ξεγοφιασμένο και φορεί μια παλιά σκοροφαγωμένη σέλα με παράτερες σκάλες. Και ακόμα είναι αρρωστημένο από το σακαί, με τη ράχη ψωριασμένη, γεμάτο σαρατζά, πληγιασμένο από το μαγιασίλι, με νερά στα πόδια, φανισμένο από το καρακούσι, ελεϊνό από την κιτρινάδα, σκονταψιάρικο, κοψομεσασμένο και με βγαλμένες πλάτες. Του φορούν ένα χαλινό με τα μισά λουριά και μια λεμαριά από προβιά που από το πολύ σφίξιμο που τις κάνουν για να μη σκουντουφλάει τ' άλογο είναι σπασμένη και πάλι δεμένη σε χίλιες μεριές. Του έχουν μια νίγκλα ματισμένη από 6 διαφορετικά κομμάτια και μια πισινέλα παρμένη από γυναίκια σέλα με 2 γράμματα από το όνομα της γυναίκας που την είχε σχηματισμένο όμορφα-όμορφα με καρφιά και δεμένη σε διάφορα μέρη με χοντρό σπάγκο. Ποιος έρχεται μαζί του. Ω κύριε, μαζί του έρχεται ο δούλος του, ο εμπιστός του, ο γκρούμιος. Συγκυρισμένος κι αυτός όπως και τ' άλογο. Με μια πάνινη κάλτσα στον αποδάρι και μια βλαχόκαλτσα στο άλλο. Κάτι καλτσοδέτες από κόκκινες και γαλάζιες τσιμούχες. Ένα παλιό καπέλο με τα κέφια των 40 τραγουδιών καρφωμένα απάνω αντί για φτερά. Τέλος πάντων, ένα τέρας. Ένα σωστό τέρας με στολή που δεν μοιάζει ούτε με χριστιανό υπηρέτη, ούτε με λακέ κανένας άρχοντα. Ποιος το ξέρει τι ιδέα να του κατέβηκε για να έρχεται στο γάμο του έτσι αλόκοτα ντυμένος. Εγώ χαίρομαι που έρχεται και ας έρχεται όπως θέλει. Όμως κύριε, δεν έρχεται. Εσύ δεν είπες τώρα δά πως έρχεται. Ποιος. Πως έρχεται ο Πετρούκιος. Ναι, πως έρχεται ο Πετρούκιος. Όχι κύριε. Ο λόγος μου είναι πως έρχεται τα λογό του. Και αυτός κάθεται πάνω. Το ίδιο κάνει. Όχι μα τον Άγιο Ιάκωβο. Στοίχημα βάζω μια πεντάρα. Ένας άνθρωπος με ένα άλογο δεν είναι μοναχά ένας άνθρωπος. Μόλο που δεν είναι δυο. Πού είναι αυτή η ώρα οι κύριοι. Κανείς δεν είναι μες στο σπίτι. Πού είναι η Κέτη. Η γλυκιά μου είναι η Φούλα. Και τι κάνει ο αγαπητός μου ο πατέρας. Κύριοι, φαίνεστε σαν μουτρωμένοι. Και γιατί όλη τούτη η τιμημένη συντροφιά. Κοιτάζει σαν να βλέπει κανένα περίεργο θέαμα ή κανένα κομίτι ή τίποτα υπερφυσικό. Όμως κύριε, το ξέρεις πως σήμερα είναι η γάμη σου. Ναι, βέβαια, η γάμη μου. Ποιος τώρα ανησυχούσαμε όλοι, μην δεν έρθεις. Μα τώρα ανησυχούμε ακόμα περισσότερο γιατί μας ήρθες ντυμένος με κουρέλια. Είδατε τι σας έλεγα. Αλήθεια και απαλήθεια, το ντύσιμό σου ξεπερνά προς το χειρότερο και εκείνο που μας έλεγε ο Πιοντέλος. Αφήστε τον κόσμο, κύριε, να λέει. Μα πού είναι η Κέτη. Έλειψα τόση ώρα από κοντά της. Η μέρα φεύγει. Θα έπρεπε να είχαμε κιόλα πάει στην εκκλησία. Μην πας στην ύφη έτσι άσχημα ντυμένος. Έλα στην καμαρή μου να φορέσεις από τα δικά μου ρούχα. Αυτό δεν γίνεται και να είσαι βέβαιος πως θα πάω όπως είμαι. Μα δεν θα παντρευτείς, φαντάσουμε όπως είσαι, με τούτο το τσουβάλι για παλτό και αυτή την κατσαρόλα για καπέλο. Έτσι ακριβώς. Και φτάνουν πια τα λόγια. Εμένα παίρνει η άντρα, όχι τα ρούχα μου. Αν ήταν τρόπος να διορθώσω πάλι τη ζημιά που θα κάνει στο άτομό μου η Κέτη, όπως μπορώ να αλλάξω τούτα τα άσχημα ρούχα, θα ήταν μέγα ευτύχημα για αυτήν και μεγαλύτερο για μένα. Όμως τι ανόητος που είμαι να μένω εδώ και να φλιαρώ τόση ώρα, ενώ έπρεπε να πάω να χαιρετήσω την καλή μου, σφραχίζοντας γλυκά με ένα φιλί τα δικαιώματά μου. Γρούμιε! Ακολούθα! Ακολουθώ, τι μου το λες. Ακόλουθος δεν είμαι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ελάτε, σινιόρ Γκρένιο, Μπιάνκα με τους δασκάλους σου, ακολούθα μας κι εσύ. Πάμε από κοντά να δούμε πού θα βγάλουν όλα αυτά. Καλή μου Μπιάνκα, μην ανησυχείς. Σίγουρα κάποιο νόημα πρέπει να έχει αυτή η τρέλα του για να έρθει έτσι ντυμένος. Μα ας δούμε αν είναι τρόπος να τον πείσουμε για να φορέσει τίποτα καλύτερο πριν πάει στην εκκλησία. Ας πηγαίνουμε. Σινιόρο Λουκέντιε, έρχεσαι κι εσύ. Αργότερα, έχω να τα μιλήσω εδώ με τον Πιοντέλο. Έρχομαι εγώ μαζί σας, μην ανησυχείς. Τι θα ρίσεις ψευτοφιλόσοφε, πως θα σε αφήσω μόνο με την Μπιάνκα. Κυρία Γλυκητάτη, στηρίξου στον βραχιονά μου και πηγαίνομεν. Αχ, τι να γίνει. Ελίκη, πηγαίνουμε. Αχ, αν έλειπε τούτος ο καταραμένος δάσκαλος που από τόσο κοντά παραμονεύει τα βήματα της Μπιάνκας,
Θα ήταν ίσως καλό να παντρευόμαστε κλεφτά. Και τότε πιάσαν ήθελε μπορούσε όλος ο κόσμος να λέγει όχι. Η Μπιάνκα μια φορά θα ήταν δική μου. Ναι, όμως κύριε, εξώνα την αγάπη της, είναι για μας ανάγκη ακόμα να έχουμε και του πατέρα της το θέλημα. Και του πατέρα της το θέλημα. Γι' αυτό, καθώς είπα και πριν στην ευγενία σου, πρέπει να βρω έναν άνθρωπο. Ποιος θα είναι, δεν μας νοιάζει και πολύ. Που θα του μάθουμε ό,τι μας χρειάζεται. Για να γίνει η δουλειά μας. Αυτός θα είναι ο Βικέντιος. Από την Πίζα. Και θα παρουσιαστεί να δώσει εγγύηση. Εδώ στην Πάδα. Για ποσά γενναιότερα από όσα έτεξα εγώ. Και τότε θα χαρίσει αυτό που ελπίζεις και θα την πάρεις την ωραία σου. Μπιάνκα με του πατέρα της την ευλογία. Κάμε λοιπόν ως τότε. Υπομονή. Βιοντέλο! Εσύ δεν υποφέρεσαι. Εγώ υποφέρομαι. Γιατί τα αφεντικά και μου Λουκέντιος υποφέρει. Πάψε, Βιοντέλο. Έπαψα. Αφέντη μου, θα δούμε αγάλια-γάλια πώς θα κάνουμε ώστε να βγούμε εμείς οι κερδισμένοι σε τούτη τη δουλειά. Αυτός ο τραγωγέννης Γκρένιος. Τρανίε, Σύρμα. Τι, Σύρμα, τι μου λες. Λέω πως έρχεται αυτός που λες. Ο Γκρένιος. Ω, σινιόρ Γκρένιο! Πώς από εδώ! Περνούσε κατά τύχη. Έφυγες κιόλας από την εκκλησία. Ναι, και έτσι γρήγορα όπως δεν έφυγα ποτέ από το σχολείο. Τι! Μη μου πεις, σινιόρ Γκρένιο, πως τέλειωσε ο γάμος και χάσαμε το πανηγύρι. Ωρα! Να ήταν κι άλλος. Τέλειωσε και δεν πήγαμε. Τι κρίμα. Και τι θα πούνε οι νεόνυφοι και ο σινιόρ Μπατίστας για την απουσία μας. Τίποτα δεν θα πει κανείς. Ούτε θα το κατάλαβαν πως θλίψατε. Εκεί γίνηκαν τόσα που είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μα αφού τέλειωσαν, θα έρχονται τώρα κατά εδώ οι νύφοι και ο γαμπρός. Ο γαμπρός, λες. Ναι. Ο λαμπρός και περίλαμπρος γρουσούζης που από αυτόν η άμερη νύφη πολλά έχει να τραδείξει. Τι, και από αυτήν είναι χειρότερος αδύνατον. Αυτός είναι ένας διάολος. Ένας διάολος. Ένας. Διάολος. Και αυτή είναι ο διάολος. Διάολος. Τι διαβόλου η μάνα. Τι λες. Αυτή μπροστά του είναι ένα αρνί. Ένα. Αρνί. Όχι. Τι όχι, μόνο σου το πες πριν. Αυτή μπροστά του δεν είναι αρνί, είναι ένα. Πιτσούνι. Ναι. Το βρήκαμε. Άκουσε, σιόρ Λουκέντια, να στα πω. Άμα τον ρώτησε ο παπάς αν ήθελε την Κατερίνα για γυναίκα, αυτός φώναξε. Ναι, που να πάρω διάβολος! Και ξέσπασε σε κάτι τέτοιες φοβερές βλαστήμιες που του παπά του ξέφυγε από τα χέρια το βιβλίο που κρατούσε. Και καθώς έκανε ο ψάλτης του να σκύψει να το πάρει, εκείνος ο θεότρελος του δώσε με το χέρι του ένα τέτοιο χτύπημα στο κεφάλι. Μπαμ! Που ψάλτης και βιβλίο βρεθήκαν κατά γης. Μπουμ! Και τώρα είπε, ας το σηκώσει αυτόν και το βιβλίο του όποιος του αρέσει. Και πριν καλά-καλά τελειώσει η τελετή, άρπαξε την ύφη από το λαιμό και τη κολλά ένα τέτοιο σκαστό φιλί στα χείλια που με το χωρισμό τους αντιλάλησε ολάκερη εκκλησία. Τέτοιος γάμος τρελός όσα γι' αυτόν δεν έχει ματαγίνει. Ακούστε, 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 έρχονται, έρχονται. Ευχαριστώ, αρχοντάδες μου και φίλοι μου, για τους κόπους σας. Ξέρω πως έχετε έτοιμο πλούσιο φαγωπότη για τη γιορτή του γάμου μας. Ωστόσο, κάποια σπουδαία δουλειά με υποχρεώνει να φύγω αμέσως. Και είμαι αναγκασμένος να σας αφήσω γεια. Τι είπε. Μα πως γίνεται. Θα φύγεις κιόλα απόψε. Πρέπει να φύγω πριν νυχτώσει. Μα. Μην απορείς. Αν ήξερες πόσο είναι η δουλειά μου βιαστική, σίγουρα θα με έσπροχνες να φύγω πιο καλά παρά να μείνω. Και έντιμοι μου κύριοι, ευχαριστώ σας όλους που θελήσατε να μου σταθείτε μάρτυρες πως δόθηκα σε τούτη εδώ την πιο γλυκιά, πιο ενάρετη και υπομονετική γυναίκα. Ο Θεός μαζί σας. Παρακαλούμε, μείνε ώσπου να φάμε. Δεν γίνεται. Παρακαλώ κι εγώ. Αδύνατον. Παρακαλώ κι εγώ. Ναι, Κατερίνα, έτσι με ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να μείνεις. Όχι, με ευχαριστεί που με παρακαλείς εσύ να μείνω. Εγώ όμως δεν θα μείνω κι ας με παρακαλέσεις όσο θες. Αν μ' αγαπάς, θα μείνεις. Γρούμιε, τα άλογα! Μάλιστα, κύριε, είναι έτοιμα. Το κρυθάρι έφαγε τα άλογα σου. Καλά τότε. Κάνε όπως θες. Εγώ δεν φεύγω σήμερα. Ούτε αύριο. Εγώ θα φύγω όταν μου αρέσει. Η στράτα είναι ανοιχτή, κύριε. Μπορείς να τρέξεις όσο θες με τα λογό σου και όσο βαστούν οι μπότες σου. Εγώ θα φύγω μόνο όταν μου αρέσει. Βλέπω καλά πως θα σταθείς για μένα ένας άντρας πολύ χυδαίος και βάρβαρος. Έτσι που δείχνεσαι από την πρώτη μέρα. Και τι να ζήσεις, μη θυμώνεις. Θυμώνω! Τι σε μέλει εσένα. Μα κόρη μου, είναι ο άντρας σου. Ησύχασε, πατέρα. Δεν θα φύγει όσο δεν θέλω εγώ. Εμπρός άρχοντες, περάστε στο τραπέζι. Τώρα το βλέπω πως μπορεί η γυναίκα να γίνει το αναγέλασμα του ανδρός, αν δεν έχει ψυχή να αντισταθεί. Ναι, γιατί όλοι θα έρθουν όπως προστάζεις. Όλοι εσείς, υπακούστε στη γυναίκα μου. Σύρτε στο φαγωπότη, ξεφαντώστε, χαροκοπήστε.
Αδειάστε τα γιωμάτα κροντήρια, χαιρετώντας την παρθενιά της. Μεθύστε, χαρείτε ή πηγαίνετε αν θέτε όλοι στο διάολο. Ναι, μα η Κέτη μου θα έρθει μαζί μου. Ναι, και μη μαγριοκοιτάτε. Ναι, ναι, μην απορείτε, μην ταράζεστε. Θέλω να είμαι ο κύριος σε ό,τι μου ανήκει. Και η Κέτη είναι γυναίκα μου. Έλα κοντά μου στο πλευρό μου, Κέτη. Άφησε τα χέρια μου. Δεν τα αφήνω. Είσαι ιδιοκτησία μου, κατάλαβε το μια για πάντα. Περιουσία μου, σπίτι μου, νοικοκυριό μου, χωράφι μου, αχαιρώνας μου, άλογό μου, βόδι μου, γαϊδαρός μου. Όλα πάντα μου. Την ευλέπετε εδώ? Μη με τραβολογάς, βάρβαρε άντρα. Για να σε δουν όλοι, Κέτη. Τη βλέπετε λοιπόν εδώ? Και όποιος τολμάει ας βάλει χέρια πάνω της. Είμαι έτοιμος να συγυρίσω και το πλέον απόκοτο που θα θελήσει να σταθεί στο δρόμο μου. Γκρούμιε, σύρε το σπαθί σου. Μάλιστα, θέλει. Μα σε ζώσαν κλέφτες. Γλίτωσε τη γυρά σου, αν είσαι άντρας. Μη φοβάσαι, μικρή μου. Κανείς δεν θα σ' αγγίξει, Κατερίνα. Θα σου γίνω ασπίδα και αν ακόμα ήταν η εχθρή μας, 1 εκατομμύριο. Α, δεν είσαι και πολύ βαριά. Γκρούμιε, ακολούθα. Ακολουθώ. Κάνω και τίποτα. Είδες πώς την σήκωσε στους ώμους? Θανάτανε σακί με σίκαλη. Την εζαλώθηκε ο Πετρούχιος. Ζαλίστηκε η Κατερίνα. Κύριοι μου, κύριοι μου, κύριοι μου, αφήστε τους να φύγουν. Μα την αλήθεια, ειρηνικό ζευγάρι. Καλά που φύγαν γρήγορα, τι αλλιώτικα θα πέθαινα από τα γέλια. Από όλους τους τρελούς γάμους δεν στάθηκε κανένας σαν αυτόν. Τι λες, κυρία, για αυτή την ιστορία της αδερφής σου? Τρελή ήταν η ίδια και τρελά παντρεύτηκε. Ο εγγυούμε, κύριοι, ο Πετρούχιος υποκατερινώθηκε. Γειτονές μου και φίλοι μου, αν καλά και λείπουν από εδώ ο γαμπρός και η νύφη, ωστόσο δεν θα λείψουν τα καλά φαγητά από τη γιορτή μας. Λουκέντιε, εσύ θα πάρεις τη θέση του γαμπρού και ας κάτσει η Μπιάνκα στη θέση της νύφης. Ελάτε, κύριοι, πάμε. Σάλα, στο εξοχικό σπίτι του Πετρούκη. Ο διάολος να πάρει όλα τα ψοφάλογα, όλους τους παλαβούς αφεντάδες και όλους τους βρώμικους δρόμους. Είδε κανείς ποτέ άνθρωπο έτσι δαρμένο, έτσι λερωμένο, έτσι πεθαμένο από την κούραση? Με στείλανε μπροστά, σαν να μου προσκοπάκι. Εμέ το Γκρούμιο. Με στείλανε μπροστά η Στριγκλοκατερίνα και ο Παλαβοπετρούκιος. Με στείλανε μπροστά να ανάψω, λέει, τη φωτιά. Και αυτοί έρχονται από πίσω για να ζεστοκοπηθούνε. Μα την αλήθεια, αν δεν ήμουν μικρό τσουκάλι που όπως λένε ζεσταίνεται γρήγορα, θα είχαν και όλα παγώσει τα χείλια μου στα δόντια μου, η γλώσσα μου στον ουρανίσκο μου και η καρδιά μου στα σωθικά μου πριν να βρεθώ κοντά σε φωτιά να ζεστοκοπηθώ. Μα εγώ θα ζεσταθώ τώρα φυσώντας τη φωτιά. Γιατί με έναν τέτοιον καιρό, ένας άλλος με μεγαλύτερο ανάστημα από μένα σίγουρα θα είχε πουντιάσει. Ου, μωρέ, τι γίνεται εδώ σε αυτό το ρημαγμένο σπιτικό του Ρημαδοπετρούκιου? Χαθήκαν όλοι τους. Άνα κάποιος νάτος. Γεια σου, Κούρτη. Ποιος είναι αυτός που κράζει έτσι κρύα? Ένα κομμάτι πάγος. Αν δεν το πιστεύεις, μπορείς αν θες να γλιστρήσεις από τις πλάτες μου ή με τις φτέρνες μου, έτσι όπως θα γλιστρούσεις από το κεφάλι μου ή με το λαιμό μου. Φωτιά, καλέ μου, Κούρτη. Ώστε έρχονται ο αφέτης με την κύρα. Και βέβαια, Κούρτη, έρχονται. Και γι' αυτό φωτιά, φωτιά το καλό που σου θέλω. Αλήθεια, είναι αυτή η γυναίκα μια τέτοια ψιά στρίγκλα, όπως τη λένε? Ναι, ήτανε, καλέ μου, Κούρτη, πριχού να πες τούτη παγωνιά. Μα όπως λένε, άντρες, γυναίκες, ζωντανά χειμώνα στα μερώνει. Γιατί το κρύο έχει μα τον εμερώσει και τον παλιό μου αφεντικό και την καινούρια κυρά μου και εμένα τον ίδιο, καλέ μου συνάδελφε. Άιντε βρε, τρισπιθαμή τη βλάκα. Εγώ δεν είμαι κανένα ζωντανό. Τι? Μόνο τρεις πιθαμές είμαι εγώ. Εσένα το κέρατό σου είναι μια πύχη. Και δεν μπορεί να πέφτω εγώ λιγότερο? Όμως θα ανάψεις φωτιά ή θα σε μαρτυρήσω στην κυρά μας για να σε δροσίσει λίγο με το χέρι της, που είσαι έτσι χλιαρός σε αυτή τη ζεστή δουλειά που έχεις να κάνεις. Πες μου, σε παρακαλώ, Γκρούμιε, τι γίνεται ο κόσμος? Ο κόσμος είναι κρύος, Κούρτη μου, σε όλες τις άλλες δουλειές εξών από τη δική σου. Και γι' αυτό φωτιά γρήγορα. Κάνε ό,τι πρέπει και θα λάβεις ό,τι πρέπει. Γιατί ο αφέντης και η κυρά μου κοντεύουν να πεθάνουν από το κρύο. Έτοιμη φωτιά. Τι είναι αυτό? Φωτιά. Φωτιά το λες εσύ αυτό? Ένα λιγνό κεράκι της πεντάρας? Αυτό ούτε ζεσταίνει ούτε καν φωτίζει. Καλύτερα στα κρύα και στα σκοτεινά. Θα με ζεστάρεις και θα με φωτίζεις με τα νέα σου. Έλα, καλέ μου, Γκρούμιε, πες μου τα νέα σου. Λοιπόν, αχιανακή μαχ, παιδί μου, κι όσα νέα ζητάει η καρδιά σου. Έλα, άσε τις πονηριές. Ανάψε πιο πολύ φωτιά, γιατί είμαι όλος παγωμένος.
Πού είναι ο μάγειρας? Είναι έτοιμο το δείπνο. Και πες μου, συγυρίστηκε το σπίτι, στρωθήκαν οι ψάθες, καθαρίστηκαν οι αράχνες, φόρεσαν οι καμαριέρδες τις καινούριες τους φορεσιές και τις άσπρες τους κάλτσες και κάθε πρόσωπο της υπηρεσίας την επίσημη στολή του γάμου. Να είναι οι κούπες καθαρές από μέσα και οι κοπέλες απ' έξω. Να στρωθούν τα τραπεζομάντιλα και να είναι το καθετή στη θέση του. Όλα έτοιμα. Φώναξε τον Αθαναήλ. Το Γαβριήλ. Το Σύφη. Το Νικόλα, το Φίλιππα. Φώναξε το Βάρτερο, το Ζαχαρή. Φώναξε το Βενιαμίν, τον Αδάμ και τους άλλους. Φρε, τι βελάζεις? Άκου εδώ, τα μαλλιά τους να είναι καλά στρωμένα, οι γαλάζιες στολές τους καλά βουρτσισμένες και οι καλτσοδέτες τους ολωνώνε το ίδιο δεμένες. Να κάνουν υπόκληση με το αριστερό τους πόδι και να μην κοτίσει κανένας τους να αγγίξει μήτε μια τρίχα από την ουρά στο άλογο τα φέντη μου πριν χού να τους φιλήσουν τα χέρια. Είναι όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι. Κράξε τους να έρθουν. Ακούτε εσείς? Πρέπει να έρθετε να χαιρετήσετε τον αφέντη μας και να αποδώσετε τιμή στην κυρά μας. Καλέ μου Κούρτη, τι έπαθες? Και να αποδώσετε τιμή στην κυρά μας. Μπα, αυτή έχει ήδη αρκετή τιμή. Καλώς τον Γκρούμιο. Τι γίνεσαι, Γκρούμιε? Φίλιππα, βρε τον Αθαναήλ. Γεια σου, Γκρούμιε. Τι κάνεις, Γαβρίλ? Καλώς τον συνάδελφο. Γεια σου, Άνταμ. Τι έχεις εσύ, πονόδοντο και είσαι μπουμπουλωμένος? Τι γινόμαστε, παλικάρι μου? Εσύ τι γίνεσαι, παλικάρά μου, Βενιαμίν? Εμείς καλά. Και εσύ καλώς μας ήρθες, Γκρούμιε. Εσείς καλώς ήρθατε. Τι γίνεσαι εσύ και εσύ και εσύ? Και φτάνουν τα καλωσορίσματα. Λοιπόν, λεβέντες μου, είναι όλα έτοιμα? Είναι όλα όπως πρέπει? Αυτό το μουγκριτό τι πάει να πει, πως είναι ή πως δεν είναι? Όλα εντάξει, όλα έτοιμα. Και τώρα πες μας νέα, 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 νέα. Τι είπε αυτός? Είπε πως θέλει να μας πει τα νέα. Μια ώρα, σε παρακαλώ. Γκρουμιάκι μας, τι νέα? Γκρουμιάκι. Τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα μάθετε πως το άλογο μου είναι ψόφια από την κούραση και πως ο αφέντης και η κυρά μου έπεσαν ο ένας απάνω στον άλλον. Ο ένας απάνω στον άλλον? Τι θες να πεις? Να, έπεσαν από τη σέλα τους ο ένας απάνω στον άλλο, μέσα στις λάσπες. Και από εδώ αρχίζει μια ιστορία. Ας την ακούσουμε λοιπόν, καλέ μου Γκρούμιε. Φέρε πιο κοντά τα αυτή σου. Ορίστε. Να. Έτσι μου δίνεις να την αισθανθώ την ιστορία και όχι να την ακούσω. Και γι' αυτό λέγεται ιστορία αισθηματική. Και αυτό το χτύπημα ήταν μόνο για να ανοίξεις την πόρτα του αυτιού σου και να ακούσεις τι θα σου πω. Τώρα αρχίζω. Πρίμο, κατεβαίναμε μια λασπερή κατηφοριά, ο αφέντης μου καβάλα πίσω από την κυρά μου. Σε ένα άλογο οι δυο τους. Τι έχει να κάνει αυτό για σένα? Κάνει ένα άλογο λιγότερο. Τότε πες την εσύ την ιστορία. Αν δεν μου έκοβες την κουβέντα, θα σου έλεγα πώς έπεσε το άλογο της κυράς μου και αυτή κάτω από το άλογο της. Θα σου έλεγα πώς βρεθήκανε μέσα στη λασπουριά, πώς αυτή λασπόθηκε ολάκερη, πώς εκείνος την άφησε να κοίταται χάμω με το άλογο από πάνω της και πώς άρχισε να με δέρνει γιατί είχε σκοντάψει το άλογο της. Θα σου έλεγα πώς εκείνος βλαστιμούσε, πώς αυτή παρακαλούσε, πώς εγώ τσαλαβουτούσα, πώς το άτυχλι μητρούσε και χίλια δυο άλλα σπουδαία πράγματα άξια να μείνουν στην ιστορία, θα σου έλεγα, αν δεν με έκοβες. Μα με έκοψες και δεν σου τάπα. Από όσα λες, αυτός είναι πιο στριμμένος κι από εκείνη. Σίγουρα! Και αυτό θα το μάθει και ο πιο αψιλομύτης από εσάς άμα θα έρθει εκείνος. Πού είναι αυτό το σκυλολόγι που φυλάει το σπίτι μου? Διάτανε να τον, ήρθε ο αφέντης. Πού είναι εκείνος ο αχρίος, ο Γκρούμιος? Παρακαλώ, έλα κοντά, μην ενοχλείσαι διόλου, Κατερίνα. Πώς δεν περίμενε κανείς την πόρτα να έρθει να μου πιάσει τη σκάλα να κατεβώ, να πάρει τα λογό μου? Πού είναι εκείνος ο Ναθαναήλ, ο Γρηγόρης, ο Φίλιππας? Εδώ κύριε. Εδώ κύριε. Εδώ κύριε. Εδώ κύριε. Εδώ κύριε. Εδώ κύριε, εδώ κύριε, εδώ κύριε. Βλακό μου τραρό κάνεις τη χαμάλιδες. Ούτε καμιά φροντίδα, ούτε συνείδηση, ούτε καθόλου σέβας. Βόδια μου λάρια άλογα. Παρακαλώ μην ενοχλείσαι διόλου, Κατερίνα. Να μην ενοχληθώ? Σε λίγο από τις φωνές θα κουφαθώ και έτσι δεν θα έχω πια καμιά ενόχληση. Μίλησες, Κατερίνα? Λέω. Πού είναι εκείνος ο παλιοβλάκας που στείλα μπροστά? Εδώ είμαι, αφέντη μου, και το ίδιο βλάκας όπως και μπροστήτερα. Παλιοχωριάτη, πατιμισμά να σγε, αραμπόβοηδο. Μην ενοχλείσαι, Κατερίνα. Βρε, Γιάκουδο! Σου είχα πει, βρε, να έρθεις να μανταμώσεις μαζί με όλους αυτούς τους παλιανθρώπους όταν θα έφτανα στο πάρκο. Η φορεσιά του Ναθαναήλ δεν ήταν Κυριακό ετοιμασμένη. Οι γόβες του Γαβρίλη ήταν και δυο ξυλωμένες στις φτέρνες. Δεν είχαμε καπνιά για να μαυρίσουμε το καπέλο του Κούρτη και του Φίλιππα δεν του είχαν φέρει ακόμα το θικάρι για το κοντό σπαθό του από το Μάστορι. Στολή της προκοπής δεν φοράει άλλος από τον Αδάμ. Πού είναι ο Αδάμ? Γιατί μου γκρίζει έτσι αυτός? Έχει πονό. Ωστόσο, κι έτσι που είναι, ήρθαν εδώ να σε καλοδεχτούν εκεί. Βγάτε αχρή και σύρτε να μου φέρετε το δείπνο. Το δείπνο,
Πού είναι τα χρόνια τα παλιά? Πού είναι αυτοί οι μασκαράδες? Κάθισε γιατί και καλώς ήρθες. Να καθίσω, πού να καθίσω? Βλέπεις εσύ κανένα κάθισμα? Α, δίκιο έχεις. Τότε κάθισε ορθή. Ε, πού χάθηκατε εσείς? Έρθε μου γρήγορα ένα σκαμί. Πού είναι τα χρόνια τα παλιά? Α, όλοι εγώ και το σκαμί αφέντη. Α, μπράβο, έτσι θέλω. Κάθισε να ξεκουραστείς, γλυκιά μου Κέτη. Ευχαριστώ. Ή μάλλον όχι. Θα σε πείραζε να κάτσεις λίγο ακόμα ορθή για να καθίσω στο σκαμνί εγώ να μου τραβήξουνε τις μπότες? Μα τραβήξτε μου τις μπότες, παλιωτόμαρα, εμπρός ακόμη! Παρόν, εγώ είμαι ο μπότε, ο τραβηχτής αυτός. Άντε λοιπόν, ένας μαύρος καλόγερος το δρόμο του τραβούσε. Ένας κούρτης ταλέπορος την μπότα του τραβού. Όρτσε! Ή από εκεί, βρε μασκαρά, θα μου βγάλεις το πόδι. Άρτη για αυτήν. Τράβω την άλλη πιο καλά. Κάνε καλή καρδιά, χετούλα. Εσείς, φέρτε μου γρήγορα λίγο νερό, που είναι ο σκύλος μου ο τροήλος. Εσύ τρέχα στον ξαδερφό μου ευθύς, το Φερδινάνδο, και πες του να έρθει εδώ. Θα φέρτε λοιπόν λίγο νερό. Παρώ με το νερό. Ήψου Κέτη, και πάλι καλώς όρισες. Βρε παλιωμούλε, το άφησες να πέσει? Μα! Ησύχασε παρακαλώ, δεν το θέλω καημένος, δεν το θέλε. Εδώ θέλε είπες. Ο μούλος το βουβάλι ο γαϊδουράφτης. Έλα κάθισε Κέτη, θα πεινάς δίχως άλλο, ή μήπως δεν πεινάς? Άκουσε κόσμα διατροπιά, ρωτάει αν πεινώ, αφού έχω δυο μερόνυχτα να φάω. Ή μουρμουρίζεις Κέτη, θέλεις να πεις εσύ την προσευχή ή θες εγώ να την επώ? Έλα εδώ, έλα εδώ, καλώς τον, τι είναι αυτό που κουβαλάς? Αρνή! Μάλιστα κύριε. Ποιος το σερβίρισε? Εγώ κύριε. Είναι καμένο. Καλέ όχι, είναι μια χαρά. Μοσκοβολάει, σκόρδο, πιπέρι και κανέλα. Είπα είναι καμένο. Τα φαγιά είναι καμένα. Τι βρωμόσκυλα. Που είναι αυτός ο παλιάνθρωπος ο μάγερας? Πως τολμάτε κανάγες να μου σερβίρετε το φαγητό καμένο? Πάρτε γρήγορα πιατέλες και ποτήρια και όλα τα άλλα και φύγετε από εδώ. Τι? Δεν κουνιέστε? Ώρα θα δείτε. Όλα τα βρωμόφαγά σας στο πάτωμα! Όλα μαζί! Αχ, Θεέ μου! Κρίμα το φαγάκι! Όλα! Μαζεύτετε και δρόμο! Ένας μαύρος καλόγερος το δρόμο του τραβούσε. Βρε διάφορα χτίνι! Παλιά σκιοραπελέκι το τι τρέχει! Μουρμουρίζετε κιόλα! Έρχομαι τώρα αμέσως να τα πούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην ερεθίζεσαι άντρα μου. Το φαγητό δεν ήτανε κακό, αν είχες λίγη καλή θέληση. Όχι και τούλα, το... ήτανε καμένο και ξερό. Τέτοια φαγιά πειράζουν τη χολή και κάνουν ευερέθιστο τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα ήταν καλύτερο να μείνουμε και οι δυο μας νηστικοί. Πάλι? Παρά να ερεθιστούμε με καμένα φαγητά. Ω, μη σε νοιάζει, αύριο θα τα διορθώσουμε όλα. Αύριο. Ωστόσο, απόψε θα νηστέψουμε μαζί. Και τώρα θέλω πια να σε οδηγήσω στην ηφική σου κάμαρη. Δώσ' μου το χέρι σου και πάμε. Χωρίς να φάω! Χωρίς να φάω! Έχεις δει ποτέ σου τέτοιο πράγμα? Τη σκοτώνει με το ίδιο της το σύστημα. Να, έρχεται ο Γκρούμιος. Πού είναι? Πού είναι? Στην κάμαρή της. Και της κάνει μάθημα διδάσκοντας την μετριοπάθεια. Μετριοσπάθεια? Σκασμός! Βρίζει, φωνάζει, βλαστημά. Εκείνη η δύστυχη δεν ξέρει πώς να σταθεί, που να κοιτάξει, τι να πει. Μου κάθεται εκεί σαν ένας που ό,τι έχει ξυπνήσει από όνειρο. Φεύγατε! Να το σπάει! Έτσι άρχισα λοιπόν τη βασιλεία μου με σοφή πολιτική. Και πιστεύω να φτάσω στο σκοπό μου με επιτυχία. Το γεράκι μου τώρα είναι αψωμένο και άγρια πεινασμένο. Και όσο που να με ρώσει, θα χρειαστεί να μην παραχορταίνει, γιατί αλλιώς δεν θα υπακούει στον κυνηγό του. Σήμερα δεν έχει βάλει τίποτα στο στόμα της, ούτε θα βάλει. Χτες τη νύχτα δεν κοιμήθηκε, ούτε θα κοιμηθεί και απόψε. Το ίδιο όπως και στο δείπνο. Θα βρω πάλι κάποιο τάχατε λάθος το κρεβάτι και όλο με μιας θα πάει εδώ το στρώμα και εκεί το μαξιλάρι. Μια μεριά το πάπλωμα, στην άλλη τα σεντόνια. Και βέβαια σε όλη αυτή την αναστάτωση θα παρουσιάζω πως αυτά όλα γίνονται από ευλαβητική για αυτήν φροντίδα. Κοντολογής θα μείνει όλη τη νύχτα χωρίς να κοιμηθεί. Αν δω να κλείνουν μια στιγμή τα μάτια της από την ίστα,
Εγώ θα βάζω αμέσως τις φωνές και θα κάνω φασαρία ώστε να την κρατήσω αδιάκοπα άγρυπνη. Αυτός είναι ένας τρόπος να σκοτώνει κανένας μια γυναίκα με τη μεγάλη περιποίηση. Και έτσι θα δαμάσω κι εγώ την άγρια και σκληρή της γνώμη. Αν ξέρει κανένας από εσάς που έχετε την καλοσύνη να μ' ακούτε πώς να ημερώσει καλύτερα μια στριμμένη γυναίκα, ας μου το πει. Θα είναι φιλανθρωπία. Πάδουα, μπροστά στο σπίτι του Μπατίστα. Μπορεί ποτέ, φίλε μου Λύκιε, μελωδικέ διδάσκαλη της μουσικής, να ερωτεύει την κυρία Μπιάνκα άλλον από εμέ, τον Δράνιο? Πώς, τι? Από εμένα το Λουκέντιο, ήθελα να πω, το Λουκέντιο. Μπορεί λοιπόν να ερωτεύεται άλλον από το Λουκέντιο η γλυκυτάτη Μπιάνκα? Σε βεβαιώνω πως μου δίνει πάντα πολλές ελπίδες. Αν θέλεις να πιστείς γι' αυτό που σου είπα, κύριε, κρύψου εδώ και πρόσεξε αυτόν τον κουτοδάσκαλο της αμπελοφιλοσοφίας πως κάνει μάθημα στην Μπιάνκα μας. Θα τους έρχονται και είναι και οι δυο τους ανυπνοτισμένοι. Και ο Κάμπιος έχει περάσει τον μπράτσο του στη μέση της και την κρατεί σφιχτά. Έλα από εδώ, έλα από εδώ να ακούσουμε, να απελπιστούμε για οι δυο μας. Λοιπόν, κυρία μου, έχεις κάποιο ωφέλη από αυτά που διδάσκω? Τι διδάσκεις? Αυτό να μου πεις πρώτα, δασκαλέ μου. Διδάσκω κοινοπονία αποστολή μου, την τέχνη της αγάπης. Ήθε, κύριε, να γίνεις μέγας δάσκαλος στην τέχνη σου. Θα είμαι. Όσο θα έχω εσένα, αγαπημένη μου, δασκάλισσα και αφέντρα της καρδιάς μου. Το πράγμα προχωρεί χωρικά. Και τώρα τι λες, παρακαλώ? Τώρα που φιληθήκανε μπροστά στα μάτια μας, τι λες? Δεν μου ορκιζώσουν πως η κυρά σου η Μπιάνκα άλλον δεν αγαπάς όλο τον κόσμο από τα λόγους σου? Μω επίβουλε έρωτα, σύστατη γενιά των γυναικών. Σε βεβαιώνω, Λύκιε, αυτό είναι απίστευτο. Να μην γελιέσαι, πηγιά. Δεν είμαι ο Λύκιος, ούτε κανένας μουσικός όπως σου φαίνομαι, παρά ένας που δεν θέλει πια να ζει έτσι μασκαραμένος με ψεύτικα γυαλιά και ρούχα ταπεινά για μια γυναίκα που ψηφά έναν άρχοντα και κάνει θεό της έναν απένταρο όμορφο νιό. Μάθε, κύριε, πως με λένε Ορτένσιο. Συχνά, σινιόρ Ορτένσιο, έχω ακούσει για τη μεγάλη αγάπη σου στην Μπιάνκα. Και τώρα που είδαν τα ίδια μου τα μάτια την ελαφριά της γνώμη, θέλω κι εγώ, αν είναι ευχάριστο για σένα, να αποκηρύξω μαζί σου και για πάντα την Μπιάνκα και τον έρωτά της. Κύριε, άτυχε συνάδελφε, να το χέρι μου. Και ορκίζομαι να μην ζητήσω πια ποτέ τον έρωτά της. Μπράβο. Κι εγώ με όλη μου την καρδιά δίνω τον ίδιο όρκο, ότι ποτέ δεν θα την πάρω κι αν ακόμα ερχότανε να με παρακαλέσει. Εγώ, ωστόσο, για να μείνω πιστός στον όρκο που έδωσα, θα παντρευτώ μέσα σε 3 μέρες μια πλούσια χείρα που έτρεφε για μένα μεγάλο έρωτα όλο τον καιρό που εγώ αγαπούσα αυτή την ακατάδεικτη και χάριστη γυναίκα. Μα σώπα, κοίταξε, ξαναγυρίζουν. Κοίταξε πώς φιλιούνται και πώς γλυκομιλούν. Φεύγω, πάω να βρω τη χείρα μου. Δεν είναι βέβαια τόσο γλυκιά καθώς η Μπιάνκα. Μα τι, η καλοσύνη της γυναίκας τώρα πια, και όχι η ομορφιά της, θα έχει την αγάπη μου. Αντίο, σου αφήνω γεια. Πήγαινε στο καλό, σινιόρ Ορτένσιο, και μείνε ήσυχος. Θα μείνω βράχος στον όρκο μου. Πάει, ξεμπλέξαμε από αυτόν. Να τα δυο πιτσούνια μου. Μα την αλήθεια, ταιριασμένο ζευγαράκι. Κυρία Μπιάνκα, αφέντη μου Λουκέντιε, ο Θεός να σας χαρίζει την ευλογία που μπορεί να χαρεί μια ευλογημένη αγάπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία μου, ήμουν τρελά ερωτευμένος με την ομορφιά σου. Μα έμαθα, χωρίς να το πάρεις είδηση, το μυστικό της καρδιάς σου. Πως η προτίμησή σου, δηλαδή, γέρνησε τούτον τον λιμοκοντόρο, το Λουκέντιο, και ορκίστηκα μαζί με τον Ορτένσιο να αποτραβήξω την αγάπη μου από σένα. Χωρατεύεις, Τράνιε. Αλήθεια λες πως μαρνηθήκατε κι οι δυο? Κυρία, αλήθεια. Τότε γλιτώσαμε από τον Ορτένσιο, τον ψευτοδάσκαλο της μουσικής. Μα την πίστη μου, τώρα αυτός πάει να βρει μια όμορφη χείρα που θα της κάνει πρόταση για γάμο και θα την παντρευτεί την ίδια μέρα. Με την ευχή του Θεού. Και με την ευλογία μου. Και λέει θα την
φιλερώσει. Έτσι είπε. Ναι, έχει σπουδάσει, λέει, στο δαμαστήριο των γυναικών. Στο δαμαστήριο? Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ω, ναι, υπάρχει, λέει, και δίνει εκεί μαθήματα ο Πετρούκιος. Διδάσκει ένα σωρό κόλπα και τέχνες πώς μερώνουν τις τρίγκλες και ξορκίζουν την κακή τους γλώσσα. Κυρίε, κυρίε, κυρίε! Τι είναι, ποιον τέλο? Ω, κύριε, κύριε, καθόμουν ο δόλιος τόση ώρα που είμαι ψόφιος από την κούραση. Μα βρήκα τέλος έναν αγαθό γεροντάκο που ερχόταν τον κατήφορο και που είναι αυτό ακριβώς που μας χρειάζεται για να παραστήσει, όπως λέγαμε, τον άρχοντα πατέρα σου. Τι σοϊ άνθρωπος είναι, ποιον τέλο? Έμπορος πρέπει να είναι, κύριε, ή δάσκαλος, ή και τα δυο. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μα από τη στάση του και την περπατησιά του φαίνεται σαν ολόφτιστος πατέρας. Και τώρα τι θα κάνεις, Τράνια? Αν είναι τόσο απλός και με πιστέψεις ό,τι του πω, θα δεχτεί πολύ πρόθυμα να παραστήσει τάχα το Βικένδιο τον πατέρα σου και έτσι θα δώσει προγαμία εγγύηση στον Μπατίστα, τον πατέρα της αγαπητής σου Μπιάνκα, σαν να ήταν ο ίδιος ο Βικένδιος. Μα τώρα πάρε μέσα την αγάπη σου και άφησε με μόνο. Ναι, πάμε, Μπιάνκα μου γλυκιά. Ο Θεός και η τύχη να σου τα φέρουν βολικά. Τρανίε, προσοχή! Να τον ο άνθρωπος μας έρχεται. Ο Θεός μαζί σου, κύριε. Επίσης, κύριε. Καλώς όρισες. Κύριε, βλέπω να με περιεργάζεσαι με περιέργεια. Με θέλεις τίποτα? Ήθελα, κύριε, να ρώταγα, είσαι περαστικός από την πόλη μας ή είναι το τέρμα εδώ του ταξιδιού σου? Ω ναι, ω ναι, το τέρμα, κύριε, για ένα-δυο εβδομάδες. Μα ύστερα θα τραβήξω πιο μακριά, αν μου χαρίσει ο Θεός ημέρες. Και από ποιον τόπο είσαι, αν επιτρέπεις? Από τη Μάντουα. Από τη Μάντουα? Από τη Μάντουα? Από τη Μάντουα? Από τη Μάντουα, κύριε! Για το Θεό! Για το Θεό! Και ήρθες εδώ στην Πάδουα χωρίς να φοβηθείς για τη ζωή σου? Για τη ζωή μου, κύριε, πώς το λες? Με κάνεις και φοβάμαι. Είναι θάνατος! Θάνατος! Για τον καθένα που έρχεται στην πόλη μας από τη Μάντουα. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Στη Βενετία έχουν δέσει τα καράβια σας και ο Δόγης, από κάποια, καθώς λένε, προσωπική διαμάχη με το Δούκα σας, προκήρυξε δημόσια αυτή τη τιμωρία. Αχ, αλίμονό μου! Το κακό είναι χειρότερο για μένα, κύριε μου, γιατί έχω δυστυχώς πιστωτικές επιστολές μαζί μου για να τις παραδώσω εδώ, στην Πάδουα. Λοιπόν, για να σου γίνω, κύριε, χρήσιμος, να τι θέλω να κάνω. Και θα σου δώσω αυτή τη συμβουλή. Μα πρώτα πες μου, σου έτυχε να πας καμιά φορά στην Πίζα? Ω ναι, ω ναι, έχω πάει αρκετές φορές στην Πίζα. Ξέρεις εκεί κάποιον Βικένδιο? Ω ναι, ω ναι. Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει. Μα έχω ακούσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι ένας έμπορος με απαράβαλτα πλούτη. Είναι ο πατέρας μου! Πατέρας του! Και να πω την αλήθεια, μοιάζει κάπως της ευγενίας σου, κύριε. Όσο μοιάζει ο Φάντης με το Ρετσινόλ. Για να σώσω λοιπόν τούτη τη δύσκολη ώρα τη ζωή σου, θα σου κάνω μια χάρη στο όνομά του. Και σκέψου πως δεν είναι η πιο μικρή σου τύχη που μοιάζει του σινιόρ Βικένδιου. Θα πάρεις το όνομά του και θα καθίσεις σαν δικός μου μέσα στο σπίτι μου. Έτσι θα μείνεις ώσπου να τελειώσεις τις δουλειές σου μέσα στην πόλη. Αν βρίσκεις, κύριε, πως σου προσφέρω υπηρεσία ωφέλιμη, δέξου την προσφορά μου. Ω ναι, ω ναι, τη δέχομαι με τα χαράς, κύριέ μου. Θα σε πάντα ο σωτήρας για μέ της λευτεριάς μου και της ζωής μου. Τότε έλα μαζί μας να βάλουμε σε πράξη εκείνο που είπαμε. Δώσ' μου το χέρι σου και πάμε. Δώσ' μου και εμένα πάλι το χέρι σου και πάμε. Πάμε. Πάμε από εδώ. Όχι, από εδώ θα πάμε. Σιγά, σιγά, ω ναι, ω ναι. Εσείς θα μου βγάλετε τα χέρια. Ας πάμε κι όπου πάμε. Πάμε λοιπόν. Ω ναι, ω ναι, ναι, πάμε, πάμε, ω ναι. Δωμάτιο στο εξοχικό σπίτι του Πετρούκιου. Γκρούμιε, να σου πω. Είμαι όλος αυτιά. Τόσο το καλύτερο. Ένα από όλα αυτά, ας τρέξει να εισακούσει μια παρακλήσή μου. Έλα να σου πω, άκουσε. Όχι. Τι είναι αυτά που μου ζητάς, κυρία Κατερίνα? Κι αν το μάθει ο άντρας σου και αφέντης μου? Ο άντρας μου ο Πετρούκιος κάνει ό,τι μπορεί για να με βασανίζει. Και όσο με βασανίζει περισσότερο, τόσο και φανερώνει περισσότερο την κακή του ψυχή. Με παντρεύτηκε λοιπόν για να με αφήσει να πεθάνω από την πείνα? Ο κάθε ζήτουλας που θα έρθει στον πατέρα μου την πόρτα θα πάρει κάποιο χάρισμα. Ευτής θα μας ζητήσει η ελεημοσύνη. Ή αν το αρνηθούν, τη βρίσκει αλλού. Εγώ όμως που ποτέ μου δεν έμαθα πώς να παρακαλώ, και ούτε ποτέ ως τα τώρα βρέθηκα στην ανάγκη να το κάνω, πεθαίνω από την πείνα. Και χάνω το κεφάλι μου από την ίστα. Οι βλαστήμιες μου παίρνουν τον ύπνο. Οι φωνές με χορταίνουν. Και ό,τι πιότερο με δαιμονίζει από όλη αυτή τη στέρηση είναι πως όλα αυτά τα κάνει τάχα από μεγάλη αγάπη. Σαν να ήθελε να πει πως αν κοιμόμουν ή κι αν έτρωγα, θα πέφτα βαριά άρρωστη ή και θα πέθαινα αμέσως. Γκρούμιε, να ζήσεις. Φέρε μου τίποτα να φάω. Ας είναι ό,τι και να είναι. Φτάνει μόνο να είναι κάτι που να τρώγεται. Τι θα έλεγες για κανένα ποδαράκι μοσχαρίσιο? Αχ ναι, ναι, είναι πολύ καλό. Δώσ' μου από αυτό παρακαλώ. Φοβάμαι όμως πως είναι πολύ χολερικό φαΐ. Ναι.
Τι θα έλεγες για κανένα καλοψημένο σηκωτάκι? Αχ, και αυτό, και αυτό πολύ μ' αρέσει. Φέρε μου το, καλέ μου γκρούμιε. Μα πάλι δεν ξέρω, είναι θαρό κι αυτό χολερικό. Ε? Ναι. Δεν θα ήθελες λιγάκι βοηδινό με μουστάρδα? Αχ ναι, είναι από τα φαγιά που τα αγαπούσα πάντα. Μα η μουστάρδα είναι κι αυτή χολερική. Ε? Ναι. Ε, τότε δώσ' μου το κρέας κι ας μου λείπει η μουστάρδα. Δεν γίνεται. Ή θα φας και τη μουστάρδα ή αλλιώς δεν θα έχεις κρέας από τον γκρούμιο. Ε, ας είναι τότε και τα δυο. Ή ένα από τα δυο. Ή ό,τι άλλο θέλεις εσύ. Τότε θα φας μουστάρδα χωρίς κρέας. Ε? Ναι. Νέξεις, φύγε από εδώ κακέ κι άπιστε σκύλε, που θέλεις να με θρέψεις με τα ονόματα των φαγητών μονάχα. Καταραμένος να είσαι κι εσύ κι όλη τη κλίκα σου, που σας σε βραίνει η δυστυχία μου. Φύγε από εδώ, φύγε, φύγε σου λέω. Τι κάνει η Κατερίνα, τι κάνει το χρυσό μου? Γιατί είναι η κέτη μου έτσι μαραμένη? Για κοίτα εδώ ποιος έρχεται μαζί μου. Έλα, έλα κοντά, σενιόρ Ορτένσιο. Πώς τα περνάς, κυρία? Όσο δεν γίνεται χειρότερα. Καλοκάρδισε, Κέτη, γέλασέ μου. Να, αγάπη μου, για δες πόσο σε νοιάζομαι. Σου ετοίμασα μονάχος το φαΐ σου και σου το φέρνω ο ίδιος. Φέρτο εδώ. Όχι, μην απλώνεις χέρι. Χωρίς άλλο, αυτή μου η περιποίηση αξίζει, Κέτη, ένα ευχαριστώ. Πώς? Ούτε λέξη δεν μου λες. Α, τότε θα πει πως δεν σου αρέσει και πήγαν όλοι οι κόποι μου χαμένοι. Γκρούμιε, πάρ' την πιατέλα. Σε παρακαλώ, ας μείνεις στο τραπέζι. Και η παραμικρότερη περιποίηση πληρώνεται, νομίζω, με ένα ευχαριστώ. Έτσι πρέπει να πληρωθεί και αυτή η δική μου πριν να αγγίξεις από αυτό το φαΐ. Ευχαριστώ, κύριε. Έλα, θα φάω κι εγώ μαζί σας, κυρία Κέτη. Ντροπή, σινιόρ Πετρούκιο, τι είναι αυτά? Φά το όλο αν μ' αγαπάς, Ορτένσιε. Ας εφρανθεί η ευγενική καρδιά σου. Τρώγε γρήγορα, Κέτη. Τώρα, αγάπη μου, θα πάμε στο πατέρα, στο σπίτι όπου θα το γιορτάσουμε γενναία με φουστάνια, ρομέταξα, σκουφέτες και χρυσά δαχτυλίδια, με μπερέτες, με φιόγκους, τραμπαλάδες, κρινολίνα, με χάντρες και κορδέλες, πετράδια και όλων των ειδών τις τρέλες. Τέλειωσες το φαΐ σου? Τι να τελειώσω, δεν πρόλαβα. Γκρούμια, δεν ακούς? Πάρ' την πιατέλα, έλα. Σε περιμένει ο ράφτης Κατερίνα για να σου δίσει το κορμί με τους πλούσιους θησαυρούς της τέχνης του. Προσκύνω. Ω, καλώς. Ρίξε μας τα λούσα σου. Για πες μας λοιπόν, τι καλά μας φέρνεις? Έφερα το καπέλο που ευγενίες σου παράγγελε να φτιάσω. Ιδού. Ιδού, τι είναι αυτό? Καπέλο. Καπέλο. Αυτό το έχεις φορμάρει σε γαβάθα. Είναι ένα βαθύ πιάτο από βελούδο. Ντροπή, ντροπή σου. Είναι φρικτό σαν τζόφλι από καρύδια, μια σαν χλαμάρα. Ένα παιχνίδι, μια σκούφια για μωρό. Πάρ' το από εδώ. Κι άμενα φέρεις ένα πιο μεγάλο. Δεν θέλω πιο μεγάλο. Έτσι είναι η μόδα. Και έτσι τα βάζουν όλες οι κυρίες του καλού κόσμου. Όταν και εσύ θα γίνεις σαν κι αυτές, θα μπορείς και εσύ να βάλεις ένα τέτοιο καπέλο. Κύριε, θα ρω πως έχω το δικαίωμα να μιλήσω και θέλω να μιλήσω. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι, ούτε κανένα μωρό. Άλλοι καλύτεροι από σένα μάθηναν να τους λέω τη γνώμη μου. Και αν εσύ δεν μπορείς, καλά θα κάνεις να βουλώσεις τα αυτιά σου. Εμένα η γλώσσα μου θέλει να πει την οργή της καρδιάς μου. Γιατί αλλιώς η καρδιά μου, αν την κρατήσει μέσα της, θα σπάσει. Και αντί να γίνει αυτό, θέλω καλύτερα να λέω ελεύθερα. Ό,τι θέλω και όπως θέλω. Πολύ σωστά, είναι φρικτό καπέλο και σε αγαπώ πολύ που δεν σου αρέσει. Αν με αγαπάς και αν δεν με αγαπάς, το καπέλο μου αρέσει. Άλλο δεν θέλω. Αυτό μόνο μου κάνει. Το φουστάνι, αμέσως. Έλα, ράφτη, για να δούμε. Ορίστε. Ο Θεέ μου, τι μασκαράτικο είναι αυτό. Και τι είναι τούτα εδώ? Μανίκια. Μανίκια, καλεσόπα. Τούτα μοιάζουν σαν ορειβατικά κανόνια. Η φούστα, δες. Από πάνω ως κάτω χαράκια σαν μια τούρτα από μήλο. Για το όνομα όλων των διαβόλων ράφτη, τι σόι πράγμα είναι αυτό? Με πρόσταξε να γίνει όπως πρέπει και όπως το θέλει η μόδα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, ναι, βέβαια, αυτό είχα πει. Μα αν το θυμάσαι, δεν σου είχα πει να το χαλάσεις κιόλα όπως το θέλει η μόδα? Δεν το χάλασε, ο άνθρωπος. Χαλάζει να πέσει να σε κάψει, ράφτη. Αυτό το πράγμα δεν μου κάνει. Πάρτο και κάνε το τι θες. Ποτέ δεν είδα φόρεμα έτσι ωραίο, έτσι καλοραμένο, έτσι κομψό. Εσύ όπως βλέπω θες να με κάνεις τέλεια μαριονέτα. Πολύ σωστά το είπες. Γυρεύει να σε κάνει μαριονέτα. Η κυρά λέει πως η ευγενία σου, κύριε, γυρεύει να την κάνει μαριονέτα. Ω, τι θράσος πρωτάκουστο. Ψέματα λες, βρε κουβαρίστρα. Βρε βελόνα, βρε δαχτυλίθρα, βρε πύχη, μισή πύχη, ένα ρούπι, δύο ρούπια. Σκνίπα, ψήλε, χειμωνιάτ και γρίλε. Θα μου κάνει τον κόκορα στο σπίτι μου ένα κουβάρι νήμα. Μάξης. Φύγε κουρέλι, μάτι μαρετάλια από μπρος μου, γιατί θα σου μετρήσω τη ράχη με τον πύχη που κρατείς. Στο ξαναλέω εγώ πως τη το χάλασες, το φόρεμα. Κάνει λάθος η χάρη σου. Το φόρεμα έγινε όπως παραγγέλθηκε στο μαστορί μου. Ο Γκρούμιος είχε δώσει τις οδηγίες που έπρεπε να γίνει. Εγώ δεν του δώσα οδηγίες, του δώσα ύφασμα. Και πως είπες να γίνει? Με βελόνα και κλωστή, πως αλλιώς. Μα σε τι φιγουρίνη μου είπες να το κόψω? Είπα στο μαστορί σου να κόψει ένα φόρεμα.
Όμως δεν του είπα να το κόψει κομματάκια, άρα μας κόβεις ψέματα. Να, η γραφτή σημείωση και απόδειξη. Για διαβασέτη. Διαβασέτη. Εν πρώτης, ένα ελεύθερο φαρδί φόρεμα. Κύριε, αν του μίλησα εγώ ποτέ μου για κανένα φαρδί και ελεύθερο φόρεμα, να μην αξιωθώ να δω τρισέγγωνα πριγού να παντρευτώ. Εγώ του είπα ένα φόρεμα. Παρακάτω. Μια μικρή στρογγυλή τραχυλιά. Ομολογώ για την τραχυλιά. Με φουσκωτό μανίκι. Ομολογώ και για τα δυο μανίκια. Με μανίκια κομμένα με όμορφα ανοίγματα. Στάσου, εδώ είναι η ζαβολιά. Λάθος η σημείωση, κύριε, λάθος η σημείωση. Εγώ είχα πει να κόψετε τα μανίκια και ύστερα να τα ράψετε πάλι. Να η αλήθεια. Αυτό που λέω εγώ είναι η αλήθεια. Και ήθελα να σ' είχα πουθενά αλλού για να σε λογαριάσω πιο καλά. Είμαι έτοιμος και τώρα. Δώσ' μου εμένα αυτή την πύχη που κρατείς. Και εσύ πάρε το λογαριασμό. Έτσι, μπράβο. Και τώρα χτύπα ελεύθερα. Με τι να σε χτυπώ, με το χαρτί. Φτάνουν τα λόγια, δεν είναι για μένα αυτό το φόρεμα. Αλήθεια λες, κύριε, είναι για την κυρά μου. Αφού είναι για μένα, τι σκοτίζεστε. Σήκωσε αυτό το φόρεμα και ας κάνει ο μαστορής σου όπως θέλει. Όχι, παλιάνθρωπε, αυτό ποτέ δεν θα το κάνεις. Να σηκώσεις της κυράς μου το φόρεμα και να κάνει όπως θέλει ο μαστορής σου. Άνθρωπε μου, πού πάει το μυαλό σου. Ω, κύριε, το μυαλό μου πάει πιο βαθιά από ό,τι το φαντάζεσαι. Ορτένσιε, πες πως εσύ θα φροντίσεις να πληρωθεί το φόρεμα. Έλα, Ράφτη, πάρτο, φύγε από εδώ και ας λείψουν πια τα λόγια. Άκουσε, Ράφτη. Θα στο πληρώσω εγώ το φόρεμα αύριο. Και μην παρεξηγήσει αυτά που σου είπε ο κύριος, θα πάρω στο θυμό του. Φύγε τώρα και πες χαιρετισμού στο μάστορή σου. Μάλιστα, φεύγω, κύριε. Κυρία, προσκυνώ. Και τι να πω. Εγώ έχω να πω πως ούτε φόρεμα θα πάρει η Κατερίνα, ούτε καπέλο. Έλα, έλα, χέτη μου. Ας πάμε στον πατέρα σου όπως είμαστε. Ας είναι και με τούτα τα απλά και τίμια ρούχα. Μόνο το πνεύμα κάνει πλούσιο του ανθρώπου το κορμί. Πώς. Έχει κίσα πιο μεγάλη αξία από τον κορυδαλό επειδή έχει μόνο πιο όμορφα φτερά. Είναι η οχιά καλύτερη από το χέλι επειδή το πολύ χρωμό της δέρμα ευχαριστεί το μάτι. Όχι, και τι. Ούτε εσύ είσαι χειρότερη επειδή τάχα φορείς αυτά τα απλά φορέματα και αυτά τα φτωχικά στολίδια. Αν όμως το νομίζεις ντροπή, άσε να πάει όλη η ντροπή σε μένα. Γι' αυτό καλή καρδιά. Και πάμε αμέσως να γιορτάσουμε τούτη τη χαρά μας. Για ποια χαρά μιλάς? Τούτη τη χαρά μας στο σπίτι του πατέρα σου. Γκρούμιε, ας βγάλουν τα άλογα ως την άκρη του δρόμου. Εκεί θα καβαλήσουμε. Ως εκεί θα πάμε με τα πόδια. Μάλιστα, κύριε. Εσείς ελάτε περπατώντας. Εγώ και ως τη γωνιά θα πάω στο άλογο καβάλα. Για να δούμε. Πιστεύω η ώρα θα είναι τώρα 7 πρωί. Μπορούμε μια χαρά να είμαστε εκεί στο μεσημεριανό φαΐ. Με την άδειά σου. Η ώρα κοντεύει 2, κύριε μου. Πέρασε προβολού το μεσημέρι. Φοβούμαι πως θα είναι η ώρα για το δείπνο πριν να φτάσουμε εκεί. Η ώρα θα είναι 7 πριν καβαλήσω. Για δες, ό,τι να πω και ό,τι να κάνω ή θελήσω να κάνω, εσύ έχεις πάντα κάποια αντιλογία. Η ώρα θα είναι αυτή που λέω εγώ. Ιάκου, το παλικάρι μας προστάσει ακόμα και τον ήλιο. Σε λίγο θα είναι 2. Σε λίγο θα είναι 7. 2. 7. 2. 7. 2. 7. Πάδουα, έξω από το σπίτι του Μπατίστα. Εδώ θα περιμένουμε, Βιοντέλο. Σε λίγο θα είναι η δουλειά μας τελειωμένη. Ναι, Τράνη, έτσι φαίνεται. Τι έτσι φαίνεται που τα έχω στην εντέλεια όλα κανονισμένα. Λοιπόν, τι έχεις να πεις για το δαιμόνιο του μυαλού μου? Τίποτα. Πώς τίποτα? Τίποτα. Θα είχα να πω πολλά για το δαιμόνιο της ψευτιάς. Δεν πρέπει να με κατηγορείς. Το είπα πως είχα απόφαση να υπηρετήσω τα σχέδια του κυρίου μου με κάθε τρόπο. Ας έχεις χάρη που ο γεροδάσκαλος που ψάρεψα για να σου παραστήσει τον πατέρα παράνε αγαθός και φοβισμένος. Αλήθεια. Είδες πως φοβήθηκε και δέχτηκε στο πει και φύ να βοηθήσει το σκοπό μας. Δεν έβερε καμιά αντίρρηση. Πρόθυμα εντύθηκε Βικέντιος για να είναι εδώ στην Πάδουα ο πατέρας του Λουκέντιου. Κι άκου να δεις. Έχουμε ένα ψεύτικο πατέρα, το γεροδάσκαλο, μέσα στη φορεσιά του άρχοντα μεγάλου αφέντη μας, Βικέντιου. Και ένα ψεύτικο γιο, εμέ τον Τράνιο, μέσα στα ρούχα του Λουκέντιου. Και τώρα, ο ψεύτικος πατέρας θα ζητήσει το χέρι της κόρης του Μπατίστα, της γλυκητά της Μπιάνκας, για λογαριασμό του ψεύτικου του γιου, προσφέροντας όσο αντιπρίκη του ζητήσουν. Ενώ στο μεταξύ, ο αληθινός γιος του Βικέντιου, ο αφέντης μας Λουκέντιος, θα καταφέρει να αραβωνιαστεί κρυφά την όμορφή του Μπιάνκα. Τράνιε.
Πολλές είναι οι ψευτιές και λίγες οι αλήθειες σε αυτή την ιστορία. Μας βλέπω μπερδεμένους έτσι που τα μπερδέψαμε και δεν μας ξεμπερδεύει ούτε ο καλύτερος ξεμπερδευτής. Μη φοβάσαι, μόνο πρέπει να προσέξεις να κάνεις ό,τι σου είπα. Μην ξεχνάς πως ο γεροδάσκαλος θα είναι από εδώ και μπρος Βικέντιος. Μη φοβάσαι για μένα. Είπες του Σιωρ Μπατίστα αυτό που πρόσταξα. Του είπα πως ο πατέρας σου ο Βικέντιος είχε πάει στη Βενετία και πως από ώρα τον προσμένει. Είσαι σπουδαίος. Είμαι σπουδαίος. Μα ο γεροδάσκαλος αργεί. Και τι μας νοιάζει, εμείς δεν περιμένουμε κανένα δάσκαλο. Τράνι είσαι με τα καλά σου. Και τότε τι στηθήκαμε δόξα από την πόρτα του Μπατίστα. Άκου δεν περιμένουμε κανένα δάσκαλο. Γιοντέλο, περιμένω εδώ τον κύριό σου και πατέρα μου, σου το είπα να προσέξεις, το Βικέντιο. Α, ναι, μάλιστα. Τον εμποροδιδάσκαλο Βικέντιο. Μα κοίτα εκεί, πάνω στην ώρα, έρχεται. Χα, ψυχούλα μου, δεν ξεραθώ από τα γέλια. Είναι φτιστός Βικέντιος. Κάμπος ο πιο κοντός, πιο άσχημος, λιγότερο αρχοντικός, λιγότερο αεράτος, μα από ρούχα, μπαστούνι και καπέλο πάει καλά. Μόνο που ξέχασε να βγάλει τα γέλια. Πάψε. Καλή σου μέρα, κύριε. Κύριε, καλημέρα σας. Α, είσαι πολύ καλά μας καρεμένος, κύριε. Και μοιάζεις, το έχω ξαναπεί, σαν δίδυμος αυτάδελφος του κύριου μου. Μόνο που ξέχασες τα ματογιάλια. Πρέπει να ξέρεις, και το ξέρουν όλοι, ο άρχοντας πατέρας μου, ο Βικέντιος, δεν φορεί γυαλιά. Δεν φορεί. Δεν φορεί. Να τα βγάλω. Βγάλτα. Και πώς θα βλέπω? Με τα μάτια. Ω ναι, ω ναι, δίκιο έχετε. Θα βλέπω με τα μάτια. Να τα λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Τώρα είσαι Βικέντιος, ακόμα πιο φτιστός. Είσαι για φτίσιμο. Κύριε, αυτό είναι το σπίτι του Μπατίστα. Να τον κράξω? Ω ναι, ω ναι. Γιατί ήρθαμε εδώ? Ε, α, ναι, βέβαια. Σιωρ Μπατίστα. Κι αν δεν γελιέμαι, πρέπει να με θυμάται ο Σιωρ Μπατίστα σε μένα το Βικέντιο. Ω ναι, ω ναι, πρέπει να με θυμάται από τον καιρό που εδώ και 20 χρόνια είχαμε μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο της Γένοβας και οι δυο μας. Το πήγασο. Τα είπα καλά. Θαυμάσια. Κοίταξε έτσι να κρατήσεις τον τρόπο που ταιριάζει πάντοτε σε ένα αυστηρό πατέρα. Ω ναι, ω ναι, γι' αυτό να είσαι βέβαιος. Να και ο Μπατίστας έρχεται. Βιοντέλο, προσοχή. Είναι μαζί του ο αληθινός Λουκέντιος, ντυμένος πάντα κάμπιος. Χρειάζεται ετοιμότητα και ψυχραιμία. Φτάσανε. Κάνε το σοβαρό, κύριε. Σινιόρ Μπατίστα, καλότυχη είναι τούτη η αντάμωσή μας. Κύριε, από εδώ είναι ο άρχοντας που σου είπα. Παρακαλώ, στάσου καλός πατέρας τώρα για μένα. Δώσ' μου για χάρισμά μου πατρικό την Μπιάνκα. Στάσου, παιδί μου, με την αδειά σου, κύριε. Μόλις έφτασα με το σκοπό να εισπράξω κάτι χρήματα εδώ στην Πάδουα, ο γιος μου, ο Λουκέντιος. Ούτε το όνομα του παιδιού του δεν θυμάται. Με, ο γιος μου, ο Λουκέντιος, μου μίλησε για κάποια υπόθεσή του πολύ σπουδαία. Πως αγαπάει την κόρη σου και πως κι αυτή του έχει μεγάλη αγάπη. Δέχομαι αμέσως. Σαν καλός πατέρας, ε! Ω ναι, ω ναι, δέχομαι να παντρευτούν. Κι αν η ευχαρίστησή σου δεν είναι πιο μικρή από τη δική μου, είμαι πρόθυμος όταν κανονίσουμε οι δυο μας ό,τι πρέπει να δώσουμε μαζί την ευλογία μας για αυτό το γάμο. Κύριε, ο σύντομος και τόσο εγκάρδιος τρόπος που μίλησες μου αρέσει. Ναι, είναι αλήθεια πως ο γιος ο Λουκέντιος την αγαπά την κόρη μου και πως και αυτή τον αγαπάει. Το Λουκέντιο. Ε, ναι, το Λουκέντιο, ποιον άλλο. Α. Γι' αυτό, κύριε, αν σταθείς στο λόγο που είπες, πως θα φερθείς απέναντί του σαν πατέρας και πως θέλεις να τάξεις τη θυγατέρα μου αρκετό αντιπρίκι, έκλεισε η συμφωνία μας και όλα τέλειωσαν. Δίνω στο γιο σου πρόθυμα την κόρη μου. Τρανή, μπράβο, τα καταφέρεις. Ευχαριστώ σε, κύριε. Τώρα πες μου, πού προτιμάς να γίνουν οι αραβώνες μας και εκείνο το χαρτί που θα υπογράψουμε και από τις δυο μεριές? Δεν θα ήθελα στο σπίτι μου, Λουκέντιε, τι έχουν αυτιά και οι στάμινες, όπως ξέρεις. Έχω πολλούς στο σπίτι μου υπηρέτες και είναι και ο γερογκρένιος, πολλού κατασκοπεύει. Τότε να πάμε, αν θέλετε, στο δικό μου, όπου κάθεται τώρα και ο πατέρας μου. Παράγγειλε με αυτόν τον άνθρωπό σου στην κόρη σου να έρθει. Ο δικός μου θα πάει αμέσως τώρα για το συμβολιογράφο. Κάμπιε. Τρέξε σπίτι και πες την Μπιάνκα ευθύς να ετοιμαστεί. Εσύ ο ίδιος θα τη συνοδεύσεις. Γρήγορα όπως φέρεται θα γίνει του Λουκέντιου η γυναίκα. Θέρμο παρακαλώ τους θεούς να γίνει. Άφησε τώρα τους θεούς και πήγαινε. Σινιόρ Μπατίστα, θες να σε οδηγήσω στο σπίτι μου? Φοβάμαι πως απόψε θα περάσει εσμένα φαγή μονάχα. Πάμε, κύριε, θα τα βρούμε καλύτερα στην πίζα. Σε ακολουθώ. Κι εγώ τους ακολουθείς? Ω ναι, ω ναι, σας ακολουθώ κι εγώ. Κοίτα, κοίτα. Το νερό μου αφεντικό έγινε στυλιάλατος. Απ' την πολύ χαρά τα έχει χαμένα. Κάμπιε. Μπα, δεν ακούει. Κάμπιο Λουκέντιε. Τι είναι, Βιοντέλο? Είδες τον υπηρέτη σου, τον Τράνιο, που παριστάνει τώρα εσένα το Λουκέντιο, πώς σου έγνεφε με το μάτι και σου χαμογελούσε? Και τι σημαίνει αυτό, Βιοντέλο? Μα την πίστη μου, τίποτα. Όμως με άφησε εδώ να σου εξηγήσω τι νόημα και τι ουσία είχαν εκείνα τα σημάδια και γνεψίματα. Παρακαλώ, λοιπόν, εξήγησε το. Άκου. Ο Σιωρ Μπατίστας έχει πέσει τώρα σε καλά χέρια και κουβεντιάζει με τον ψεματινό πατέρα ενός ψεύτικου γιου. Και τι θα βγει από αυτό? Λαβράκι. Θα συνοδέψεις του λόγου σου την κόρη του την Μπιάνκα το βράδυ για τους αραβώνες. Εκεί λοιπόν. Ο παπάς του Αϊλουκά είναι στις διαταγές σου ό,τι ώρα θέλεις. Εκεί πού θα βγάλουν όλα αυτά? Δεν μπορώ να το ξέρω. Συλλογήσου μονάχα πως τώρα καταγίνονται αυτοί να ασφαλιστούν με ψεύτικα χαρτιά. Ασφαλίσου λοιπόν και εσύ για την Μπιάνκα τώρα που είναι απασχολημένος ο Μπατίστας με αποκλειστικών προνόμιων χρησικτησίας. Πηγαίνοντάς την στην εκκλησία.
Πάρ τον παπά, κάνα γραμματικό και μερικούς τίμιους ψευδομάρτυρες. Μα αν δεν πάνε σκοπή σου παραπέρα, πες την Μπιάνκα για πάντα καλημέρα. Ακούμπιον τελό. Δεν έχω καιρό. Ήξερα ένα κορίτσι που είχε παντρευτεί μέσα σε ένα απόγευμα την ώρα που είχε βγει στον κήπο να κόψει μαϊντανό για να παραγεμίσει ένα κουνέλι. Έτσι μπορείς να κάνεις και του λόγου σου, κύριε. Λοιπόν, αντίο, κύριε. Ο ψευτοαφεντικός μου Τράνιος με πρόσταξε να πάω στον Αϊλουκά να πω του παπά να είναι έτοιμος όταν θα πας εκεί με το παράρτημά σου. Ω, Μπιάνκα, Μπιάνκα. Αληθινά είναι δυνατόν. Πως μ' αγαπά το ξέρω και το ξέρει πως την αγαπώ. Τότε λοιπόν γιατί δηλιάζω. Θα δεις, θα πω όλα και ό,τι γίνει ας γίνει. Μα ο Λουκέντιος δεν θα έρθει χωρίς εκείνη. Δημόσιος δρόμος. Ακόμα λίγο στο όνομα του Θεού και φτάνουμε στο σπίτι του πατέρα. Αχ, τι λαμπρό φως ρίχνει το φεγγάρι. Ε, Κατερίνα. Μα, ποιο φεγγάρι, ο ήλιος. Αυτό δεν είναι φως του φεγγαριού. Κατερίνα, είπα το φεγγάρι. Ο ήλιος, Πετρούκη, δεν βλέπεις. Εγώ σου λέω πως λάμπει το φεγγάρι. Εγώ ξέρω να πω πως λάμπει ο ήλιος. Μα το γιο της μητέρας μου και αυτός πρέπει να ξέρει είμαι εγώ. Θα είναι φεγγάρι ή άστρα ή ό,τι θέλω, προτού να πάρω πάλι το δρόμο για το σπίτι του πατέρα σου. Την άκουσες, Ορτένσια, ε! Όλη την ώρα αντιλογία και αντιλογία και αντιλογία. Γκρούμιε, θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Εμπρός, να βάλε πίσω τα άλογα. Λέει όπως λέει, κυρία Κατερίνα, τελειώς έτσι που πάμε δεν θα φτάσουμε ποτέ. Ναι, έχεις δίκιο, σιωρ Ορτένσιο. Παρακαλώ! Μην γυρίσουμε τώρα που φτάσαμε ως εδώ. Κι ας είναι φεγγάρι ή ήλιος ή ό,τι άλλο σ' αρέσει. Κι αν θες να είναι λιχνάρι, εδώ και μπρος ορκίζομαι πως θα είναι και για μένα. Είπα πως είναι το φεγγάρι. Βέβαια, ξέρω. Αχ, ναι, καλέ. Τι ωραίο φεγγάρι. Όχι, λες ψέματα. Είναι ο ευλογημένος ήλιος. Τότε είναι ο Θεός ευλογημένος. Πραγματικά είναι ο ευλογημένος ήλιος. Όμως δεν είναι ο ήλιος όταν εσύ λες πως δεν είναι. Όχι. Το φεγγάρι μεταλλάζει και αυτό καθώς η γνώμη σου. Και όπως το πεις αυτό είναι. Και αυτό θα είναι και για την Κατερίνα. Εμπρός, Πετρούκη, την κέρδισες τη μάχη. Εμπρός λοιπόν. Έτσι κυλάει στο δρόμο της η σφαίρα και δεν ξεφεύγει από τη σωστή γραμμή. Μα σώπα. Βλέπω κάποιον άντρα να έρχεται κατά εδώ. Σου εύχομαι καλημέρα, ωραία κυρία. Ω, κύριε. Για πούμε το καλό. Πες μου, Γέτη, είδες ποτέ πιο δροσερή και πιο όμορφη αρχοντοπούλα? Δες πως παραβγαίνουν τα ρόδα και τα κρίνα στο πρόσωπό της. Τι λέει τα αφεντικό μου, ή τρελάθηκε ή βάλθηκε να τον τρελάνει τον ξένο γερον άνθρωπο. Σκάσε, Γκρούμιε. Ξένη ευγενικιά πανόργια κόρη, σου εύχομαι ακόμα μια φορά την καλημέρα. Γέτη μου, ξεπέζεψε, κατέβα, φίλησέ την που είναι έτσι όμορφη. Τι? Γέτη! Γέτη! Α, ναι. Ωραίο, γλυκό, παρθενικό λουλούδι. Ω, κόρη μου, ευχαριστώ για τούτο το φιλί. Πες μας, για πού πηγαίνεις και ποιος είναι ο τόπος? Καλότυχοι ο πατέρας και η μητέρα που έχουν δικιά τους τέτοια ωραία κοπέλα. Και ακόμα πιο καλότυχος είναι ο άντρας, που το καλό του αστέρι θα του δώσει συντρόφισσα του κρεβατιού του εσένα. Τι είναι αυτά, δεν πιστεύω να τρελάθηκες. Αυτός είναι άντρας, άντρας σεβάσμιος, με ωραία άσπρη γενιάδα και όχι καμιά όμορφη κοπέλα όπως λες. Αχ ναι, συγχώρεσέ με σεβαστέ μου γέροντα, το λάθος των ματιών μου. Τώρα παρατηρώ πως είσαι αλήθεια ένας σεβάσμιος γέροντα. Ω ναι, συγχώρεσέ την καλέ μου άρχοντα και πες μας που πηγαίνεις. Αν πας στον ίδιο δρόμο όπως εμείς, θα χαρούμε να σε έχουμε μαζί μας. Όμορφο μου αρχοντόπουλο και συγχαροπή μου κυρία, όπου με κάνατε να σας στήσω με αυτή την τόσο αλόκοτη υποδοχή σας. Μάθετε πως λέγομαι Βικέντιος. Είμαι κάτοικος στην Πίζα και πηγαίνω για την Πάδουα για να ανταμώσω κάποιο γιο δικό μου που είναι καιρός που δεν τον έχω δει. Πώς τον λένε? Λουκέντιο, άρχοντά μου. Τυχερό συναπάντημα και ακόμα πιο τυχερό για το παιδί σου. Η αδερφή της γυναίκας μου, αυτής της νέας κυρίας που είναι μαζί μου, θα έχει στεφανωθεί τώρα το γιο σου. Δεν πρέπει να απορείς, ούτε να θλίβεσαι. Είναι μια κόρη τιμημένη, ωραία, πλούσια και από μεγάλο σπίτι. Έλα, πάμε μαζί για να ανταμώσουμε τον ακριβό σου γιο, που θα του δώσει η χαρά πολύ μεγάλη ο ερχομός σου. Μα να είναι αλήθεια.
ή όπως συνηθίζουν οι εύθυμοι ταξιδιώτες, το βρίσκεται ευχαρίστηση να παίζετε με εκείνους που ανταμώνετε στο δρόμο. Σε βεβαιώνω, κύριε, είναι αλήθεια που να μην ήτανε. Έλα μαζί μας. Θα δεις με τα μάτια σου πως λέμε την αλήθεια. Γιατί εκείνο το πρώτο χωρατό μας σε δυσκολεύει τώρα να πιστέψεις. Γκρούμιε, δώσε τ' άλογο στον άρχοντα Βικέντιο. Με τα πάσης χαράς. Ορτένσιε. Όχι, Πετρούκιε. Σου λέω μπράβο δύο φορές, μα δεν θα ακολουθήσω. Σι μου δώσες το θάρρος. Θα πάω να βρω τη σύρα μου. Και άμα τη βρω κι αυτή είναι τσιστριμένη, σι του μάθες του Ορτένσιου να επιμένει. Τότε σ' αφήνω, γεια. Σου εύχομαι καλή τύχη και σε περιμένω νικητή. Γκρούμιε, σε λυπάμαι να έρχεσαι με τα πόδια. Καβάλα στο δικό μου, πίσω κάπουλα. Με τα πολύ μεγάλη πάση χαρά. Οπ! Ξεκινάμε. Ας πάω κι εγώ. Ντε! Ντε! Μα κακό ψοφωνάκης, τι σε έπιασε. Ντε! Ντε! Σιγά θα με κρατήσει, σιγά, ντε! Σιγά! Πάδουα, μπροστά στο σπίτι του Λουκέντιου. Σιγά! Σιγά! Σιγά και γρήγορα, κύριε. Ο παπάς περιμένει. Τώρα μπορώ να σε φωνάζω, κύριο, μια και άλλαξες. Και ελπίζω οριστικά τη φορεσιά του δασκαλάκου Κάμπιου με τα ρούχα του Λουκέντιου, άρχοντα αφέντη μου Λουκέντιε. Δεν είναι, Μπιοντέλο, ο Κάμπιο σε χάθηκε οριστικά. Έτσι δεν είναι, Μπιάνκα? Έτσι ακριβώς. Και για καλή μου τύχη βρέθηκε ο Λουκέντιος. Αφού βρέθηκε, πηγαίνετε να βρείτε τον παπά. Σας περιμένει. Ναι, πηγαίνω πετώντας, Μπιοντέλο. Μέσα να μπορεί να σε χρειάζονται στο σπίτι. Γι' αυτό άφησε μας και πήγαινε. Ποτέ μα την πίστη μου πριν να δω την εκκλησιά πίσω από τις πλάτες σας. Και ύστερα τρέχω πίσω στα ψεύτικα αφεντικά μου όσο μπορώ γρηγορότερα. Μα να σας δω στεφανωμένους πρώτα. Αλήθεια. Είσαστε ταιριασμένο ζευγαράκι. Κάμπιε! Οχ, ο γερογκρένιος σε γυρεύει. Δεν ξέρει πως έθαψες τον Κάμπιο και ανάστησες τον εαυτό σου. Να μην μας δει, πηγαίνουμε. Εμπρός Μάρς. Εν δυο. Κάμπιε! Περίεργο πράγμα, τι έγινε ο Κάμπιος. Κάμπιε! Φτάσαμε, άρχοντα Βικέντιε. Αυτή εκεί είναι η πόρτα, κύριε. Αυτό είναι το σπίτι του γιού σου, του Λουκέντιου. Ο πατέρας μας μένει παραπέρα κατά την αγορά. Εκεί θα πάμε εμείς και πρέπει τώρα να σε αφήσουμε, κύριε. Σε ευχαριστώ, γιέ μου Πετρούκιε, και σένα, κόρη μου Κατερίνα. Είπαμε, θα ανταμώσουμε το βράδυ εδώ στο γιού μου. Με το καλό να δεις το γιο σου. Και καλή να αντάμωση το βράδυ, κύριε. Καλή να αντάμωση, λοιπόν, το βράδυ, άρχοντα Βικέντιε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Μπα. Μπα σε καλό μου. Αν δεν ήξερα πως από τα γεννητάτα μου εγώ είμαι εγώ. Ο Ραβάνο Περγοράρο, δάσκαλος από τη Μάντουα, θα λέγα πως σε τούτος ο ψηλέας είμαι εγώ φτιστός. Όξο τον πόη. Μπα σε καλό μου. Αν δεν εγνώριζα πως έτσι είμαι αφόντα σε γεννήθηκα, θα έλεγα πως εγώ, ο Βικέντιος από την Πίζα, δεν είμαι εγώ. Μόνο είναι εγώ αυτός ο κοντοπίθαρος. Τούτος ο ψηλέας φορεί τη φορεσιά μου. Μα αφού τα ρούχα που φορώ είναι ξένα. Σαν κάποιο λάκκο να έχει φάβα. Καιρός να κάνουμε πανιά. Για μια στιγμή, σινιό. Ρε! Για έλα πιο κοντά. Έλα κι εσύ, να κόψουμε στη μέση τη διαφορά. Μπα, ίδια τα γένια μας. Και τα μουστάκια. Ίδιο καπέλο. Ίδια μαλλιά. Ίδια πουκάμισα. Λίγο παλιά. Ίδια η μεντάγια μας. Τρία πουλάκια. Και αλυσίδες μας. Και τα σακάκια. Τα παντελόνια μας. Τα φενοβράκια. Ίδιο το χρώμα. Ριγέ μελιά. Και τα μπαστούνια μας. Και τα μπαστού. Ω ναι, ίδια κι αυτά. Όλα ίδια, όλα όμοια. Μα εσύ είμαι εγώ. Όχι, εγώ είμαι εσύ. Τι λέω? Τι λες? Λέω, κοίτα τις κάλτσες μας, λέω οι δικές σου. Ποικό με μπλε, οι δικές σου? Μοβ σάξ, φιλέ. Τα πατά. Α, ο
Κώστε, δεν είμαι εσύ. Εγώ δεν είμαι εγώ. Τι είπες? Είπα χαιρετώ. Πήγαινε στο καλό. Μπαμπά, τι βλέπω? Ο γέροντας που μου μοιάζει άνοιξε με κλειδί την πόρτα του σπιτιού του γιού μου του Λουκέντιου και μπήκε μέσα σαν να ήταν νοικοκύρης. Για σπάω να δω. Κάμπιε! Κάμπιε! Είναι όλοι τους πολύ απεισχολημένοι σε αυτό το σπίτι. Χτύπα δυνατότερα. Ευχαριστώ, καλέ μου κύριε. Κάμπιε! Ποιος είναι αυτός που χτυπάει την πόρτα σαν να θέλει να την κρεμίσει? Ο ψηλέας που του μοιάζω είναι που χτυπά. Να τόσο κοντοπίθαρος. Μέσα είναι ο σιωρ Λουκέντιος, κύριε. Μέσα είναι, κύριε, μα δεν μπορεί να σε δεχτεί τώρα. Κι αν του φέρνει κανείς να πούμε 100 ή 200 λίρες για να του κάνει ευχαρίστηση? Κράτα τις 100 ή και τις 200 λίρες σου για τον εαυτό σου. Αυτός δεν τις χρειάζεται όσο έχει εμένα. Άκουσε, κύριε, χωρίς να χάνουμε την ώρα μας με περιτά λόγια, παρακαλώ να πεις στο σιωρ Λουκέντιο πως έχει έρθει ο πατέρας του από την Πίζα και περιμένει εδώ στην πόρτα να του μιλήσει. Ψέματα λες! Ο πατέρας του έχει έρθει κιόλας από την Πίζα και σε κοιτάζει τώρα από το παράθυρο. Εσύ είσαι ο πατέρας του? Ο ναι! Ω ναι, έτσι λέει η μητέρα του, αν πρέπει να της δώσω πίστη. Κύριε, που λες πως ήρθες τώρα από την Πίζα. Τι είναι αυτά? Αυτό είναι καθαρή παλιά ανθρωπιά να παρουσιάζεσαι με το όνομα ενός άλλου ανθρώπου. Άστονε τον αχρίο. Θα έχει σκοπό να γελάσει κανέναν άνθρωπο εδώ στην Πάδοα παίρνοντας το όνομά μου. Μα τώρα θα του δείξω εγώ. Θα πάω να βρω το γιο μου και θα φέρω και χωροφυλάκους να τον κλείσουν στα σίδερα. Περίμενε, μη φύγεις και θα δεις. Άκουσες, κύριε, από την Πίζα. Πάει να φέρει τους χωροφυλάκους, λέει. Κύριε, τόσο το καλύτερο. Είμαι άρχοντας γνωστός και εδώ στην Πάδουα. Ονομάζομαι Βικέντιος και θα βρεθούν επίσης άρχοντες γνωστοί να μαρτυρήσουν την ταυτότητά μου και να αποδείξουν την απάτη του. Τους είδα μαζί τους δυο στην εκκλησιά. Τώρα ο Λουκέντιος και η Μπιάνκα θα είναι παντρεμένοι. Ο Θεός να τους στέλνει ώρα καλή στην πρίμη τους και αέρα στα πανιά τους. Μα ποιον θωρώ εκεί? Το μεγάλο μου αφέντη το Βικέντιο να κουβεντιάζει με τον Γκρένιο. Τώρα είμαστε χαμένοι και αφανισμένοι. Να, κύριε, τι σου λέγα, αρχίσανε να φτάνουν ακάλεστοι οι μάρτυρες. Αυτός ο σατανάς που στέκει εκεί είναι παιδόπουλο του γιού μου του Λουκέντιου. Έλα εδώ, βρε κρεμάρα. Πιστεύω να μην είναι ανάγκη, κύριε. Έρχομαι εγώ, παλιάνθρωπε. Βρε, με ξέχασες ποιος είμαι? Να σε ξεχάσω? Όχι, κύριε. Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω? Α, έλεγα κι εγώ. Αφού δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τι λες, βρε διαβόητε κακούργε. Δεν έχεις δει ποτέ σου το Βικέντιο, τον πατέρα του αφεντικού σου? Τι, το σεβαστό μου αφεντικό? Όχι, ευτυχώς πάνω στην ώρα. Και βέβαια, κύριε! Να τόσο σεβαστός μου αφεντικός, ο άρχοντας Βικέντιος. Έρχεται κατά δόμαση με το μικρό μου αφεντικό, τον Τράνιο. Το Λουκέντιο ήθελα να πω. Και με τον άρχοντα Μπατίστα. Ώστε αυτός ο κοντοπίθερος που έρχεται μπροστά είναι ο Βικέντιος. Αυτός, γιατί? Και εσύ την ίδια ιστορία. Να! Να για να με γνωρίσει από την καλή. Να! Βοήθεια! Βοήθεια! Ένας τρελός θέλει να με σκοτώσει! Κύριε! Ποιος είσαι εσύ που τολμάς να χτυπήσεις τον άνθρωπό μου? Ποιος είμαι εγώ, κύριε? Πες μου καλύτερα ποιος είσαι εσύ, κύριε. Ω αθάνατη θεή, ω τον ομορφωτημένο κανάλια. Μεταξύ τόσο κάρδι, βελουδένιο βρακί, άλικο πανοφόρι και ψηλό μυτερό καπέλο. Ω, είμαι χαμένος, είμαι χαμένος. Την ώρα που εγώ κάθομαι στο σπίτι μου και ζω σαν καλός νοικοκύρης, ο γιος μου και ο υπηρέτης μου σκορπούν το βιός μου σε λούσα και διασκεδάσει. Αγρίαψε ο Βικέντιος, μα να μην είμαι ο Τράνιος αν δεν τραβήξω το σκηνί ως το τέλος. Τι έπαθες εσύ, τι τρέχει? Τον άκουσε, σινιόρ Μπατίστα? Μα, τρελός είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω κι εγώ. Κύριε, από το παρουσιαστικό σου φαίνεσαι ένας σοβαρός αρχοντικός γέροντας. Όμως τα λόγια που λες μαρτυρούν πως είσαι τρελός. Τι? Γιατί, κύριε? Τι σε ενδιαφέρει εσένα αν εγώ είμαι ντυμένος στο χρυσάφι και στο μαργαριτάρι? Το χρωστώ στον καλό μου τον πατέρα και μπορώ να τα έχω όλα αυτά. Ο πατέρας σου, βρε παλιάνθρωπε, αυτός φτιάχνει καραβόπανα στον Πέργαμο. Λάθος κάνεις, κύριε μου, λάθος κάνεις, κύριε μου. Παρακαλώ, τον ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι, σαν πως να μην τον ξέρω. Εγώ τον μεγάλωσα από τον καιρό που ήταν 3 χρόνων παιδί και τον Ελένε Τράνιο. Τόμπολα. Πήγαινε από εδώ, γάιδαρε τρελέ. Τι, ω Θεή, με βρίζουν κιόλας. Ναι, γιατί μας κόβεις ψέματα. Δεν τον Ελένε Τράνιο, τον Ελένε Λουκέντιο. Κι είναι ο μόνος μου γιος και ο μόνος που θα κληρονομήσει εμένα, το σινιόρ Βικέντιο, τον πατέρα του. Λουκέντιο τον Ελένε. Ω, θα έχει σκοτώσει τον κύριό του. Και σένα, Ελένε Βικέντιο. Ω, πιάστε τους!
Σας προστάζω στο όνομα του δόγη μας, σινιόρ Μπατίστα, όπως άκουσα πως είναι το όνομά σου. Και εσύ, σινιόρ Γκρένιο, πιάστε τους. Ω, γιέ μου, έλα εδώ, βρε κακούργε τράνιε. Πες μου, πού είναι ο γιος μου, ο Λουκέντιος. Ω, άφησέ με, άσε με. Φωνάξτε την αστυνομία να κλείσει με στη φυλακή αυτό τον τρελό παλιάνθρωπο. Μπατίστα, πατέρα μου, φρόντισε παρακαλώ να γίνει καταγγελία. Εμένα να κλείσουν φυλακή. Εσένα, μάλιστα. Για στάσου μια στιγμούλα, δεν θα πάει φυλακή. Μην ανακατεύεσαι εσύ, σινιόρ Γκρένιε. Εγώ προστάζω να πάει στη φυλακή. Οχ, τα παραχοντρίνα με τα πράγματα. Πρόσεξε καλά, σινιόρ Μπατίστα. Μην πέσει θύμα τίποτα κατεργαραίο σε τούτη την περίσταση. Μπορώ να ορκιστώ πως αυτός είναι ο αληθινός Βικέντιος. Ποιος, ο ψηλός ή ο κοντός? Ο ψηλός. Οχ, το βρήκες. Κασμός, Μπιοντέλο. Ορκίσου αν μπορείς. Τώρα που σας κοιτάζω δίπλα-δίπλα, μοιάζετε τόσο ιστοντήσιμο. Και τα μαλλιά, και τα, και τα. Όχι, μα την αλήθεια δεν μπορώ να ορκιστώ. Αν το ράσο δεν κάνει τον παπά, σιωρ Γκρένιο. Πασκασμός, Μπιοντέλο. Εσύ κατά που πας, γεροξεκούτη μου, θα μπορούσες μια χαρά να πεις πως ούτε εγώ δεν είμαι ο Λουκέντιος. Τι θα μπορούσε αφού το είπε? Χάσου από τα μάτια μας, γεροξεκούτη, να μη σε χώσω φυλακή. Μ' ακούς, ορίστε μας. Έτσι λοιπόν βρίζουν και ξεφτελίζουν εδώ στην Πάδουα τους ξένους. Ω, εσύ απέσυε κακούργε τράνιε, μα θα μου το πληρώσεις. Και μάλιστα της μετρητής, γι' αυτό στιγμή. Τράνιε, δες ποιοι έρχονται, είναι όνυμφοι. Τέλειωσε το παιχνίδι. Ο αληθινός Λουκέντιος και η Μπιάνκα του φτάνουν εδώ στεφανωμένοι και ενωμένοι διαβίου. Πάρε το ψεύτικο Βικέντιο και φεύγετε να φεύγουμε, γιατί θα βγει στο φως η αλήθεια και θα μας μαυρίσουν στο ξύλο. Μα τι λέει? Ο ναι, τι λέει? Μας θέσαν όλα μαζεμένα, μα το παιχνίδι το κερδίσαμε. Πάμε πριν μας αργάσουν το τομάρι. Πάμε. Ο ναι, να πάμε. Πατέρα μου, Βικέντιο, είσαι εδώ. Συγχώρεσέ με, γλυκέ μου πατέρα. Ώστε είσαι ζωντανός, γλυκέ μου, γε. Έλα στην αγκαλιά μου. Συγχώρεσε κι εσύ, πατέρα μου. Τι είναι αυτά που βλέπω? Μπιάνκα, εσύ, ντυμένη νύφη, μάθη λεμονιάς, και έκαμα γαμπρό το Κάμπιο, ή μην δεν είναι ο Κάμπιος? Γιατί φύγανε αυτοί? Ποιος είναι ο Λουκέντιος? Πατέρα σιωρ Μπατίστα, εγώ είμαι ο Λουκέντιος, ο γνήσιος γιος του αληθινού Βικέντιου, του Άρχοντα που στέκεται μπροστά σου. Και έκανα τώρα δάτη θυγατέρα σου γυναίκα μου, μεγάμο αληθινό. Την ώρα που άλλα πρόσωπα που παρασταίναν άλλους από ό,τι ήταν, σου σκότιζαν τα μάτια. Εδώ είναι αποδειγμένη συμπαιγνία για να μας παίξουν όλους. Πού είναι εκείνος ο αφορισμένος, ο Τράνιος, που ήρθε να με απειλήσει έτσι, ξεδιάντροπα? Μα πείτε μου, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι αυτός ο Κάμπιος? Ο Κάμπιος τώρα γίνει και Λουκέντιος. Ο έρωτας έχει κάνει αυτά τα θαύματα. Από αγάπη της Μπιάνκας, αποφάσισα να αλλάξω με τον υπηρέτη μου τον Τράνιο θέση κοινωνική. Επήρε αυτός τη θέση μου και το όνομά μου μες στην πόλη, και εγώ γενικά ο Κάμπιος, δάσκαλος της φιλοσοφίας, για να μπορώ να βλέπω ανεμπόδιστα την Μπιάνκα που αγαπούσε. Κι έτσι στο τέλος έφτασα στο πόθο μου το ευλογητό λιμάνι. Αυτό που έκανε ο Τράνιος με βοηθό του τον Μπιοντέλο, εγώ ο ίδιος τον είχα βάλει να το κάνει. Ώστε συγχώρεσέ τους για χατήρι μου, ακριβέ μου πατέρα. Θα του κόψω τη μύτη αυτού του παλιανθρώπου που ήθελε να με βάλει κιόλα στη φυλακή. Μα άκουσε, νεαρέ μου κύριε. Παντρεύτηκε στην κόρη μου χωρίς τη συγκατάθεση. Να μην ανησυχείς, σινιόρ Μπατίστα. Θα φροντίσω να μείνεις αρκετά ευχαριστημένος. Πες τους και εσύ τον, γιατί εγώ πρέπει να φύγω για να τιμωρήσω εκείνους τους κατεργάριδες. Και εγώ για να μετρήσω το βάθος ετούτης της παλιανθρωπιάς. Αχ, Λουκέντιε. Γιατί χλώμιασες, Μπιάνκα μου? Ο πατέρας σου θα μας το συγχωρέσει. Πάμε τώρα στο σπίτι μας. Γιατί το βράδυ φαίνεται θα έχουμε πολλούς καλεσμένους. Αποτυχία. Όμως θα πάω μαζί τους, με μόνη ελπίδα που μπορώ να ελπίσω, μαζί τους στο τραπέζι να καθίσω. Πάδουα. Δρόμος μπροστά στο σπίτι του Μπατίστα. Ώστε τα άμαθες όλα, Κατερίνα? Ναι, άντρα μου, Πετρούκη. Μου τα διηγήθηκε όλα ο πατέρας, που έκανε πολύ το θυμωμένο. Έκανε, μα δεν ήτανε? Όχι, δεν ήτανε. Εγώ τον ξέρω πιο καλά. Γι' αυτό έλα, άντρα μου. Πάμε κι εμείς στο σπίτι τους να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Πρώτα θα με φιλήσεις, Κέτη, και θα πάμε. Πώς? Μέσα στο δρόμο? Τι, ντρέπεσαι για μένα? Όχι, κύριε, ο Θεός φυλάξει. Μα ντρέπομαι να σε φιλήσω εδώ. Και τότε ας φύγουμε. Πάμε σπίτι μας. Θα πω να ετοιμάσουν τα άλογα. Έλα. Έλα να σε φιλήσω. Και τώρα σε παρακαλώ, να μην φύγουμε, αγάπη μου. Έτσι δεν είναι πιο καλά? Έλα, γλυκιά μου, Κέτη. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Δωμάτιο στο σπίτι του Λουκέντιου. Στρωμένο τραπέζι με φαγητά. Να τώρα επιτέλους οι παράτονες νόδες συντεριάζουν. Κι είναι καιρός, μια και έχει αποδιαβεί ο πόλεμος, να δούμε με γελούμενο πρόσωπο όλες τις αγωνίες και τους κινδύνους που γλιτώσαμε πια. Ωραία μου Μπιάνκα, πες το καλώς όρισες τον πατέρα μου. Με τα χαράς, Λουκέντιε. Καλώς μας ήρθες, άρχοντα και πατέρα μας, Βικέντιε. Κόρη μου, Μπιάνκα, γέ μου να δει και καλώς σας βρήκα. Εγώ με ίση αγάπη θέλω να χαιρετήσω το δικό σου. Πατέρα μου, Μπατίστα, είσαι καλόδεχτος στο φτωχικό μου. Ελπίζω να συγχώρεσες. Σε ευχαριστώ, Λουκέντιε. Τι να σας συγχωρήσω, το λέει και η παροιμία. Σα θέλει νύφη και ο γαμπρός. Αδερφέ μου Πετρούκιε. Γεια σου σίγαμπρε Λουκέντιε. Εύχομαι πάντα έτσι. Αδερφή Κατερίνα. Να ζήσεις. Εύχομαι Λουκέντιε να ζήσεις με την αγαπημένη μου αδερφούλα Μπιάνκα. Δύον ανθόσπαρτον και ευτυχή. Μπράβο σου Κέτι, τα πες πολύ ωραία. Και εσύ καλέ μου Ορτένσιε. Χιλιόχρονη ευτυχισμένη και πολύτεκνη. Αμήν. Το ίδιο εύχομαι και εσύ με την αγαπητή σου Χείρα. Δεν είμαι πλέον Χείρα, δυστυχώς, αφού τον επαντρεύτηκα. Δυστυχώς! Τι θα γίνει, όλο θα κουβεντιάζουμε, πότε θα φάμε! Πολύ σωστά, Σορ Γκρένιο. Τώρα μπορούμε πια να κουβεντιάζουμε την ίδια ώρα και να τρώμε. Σωστά, Κατερίνα. Ας τρώμε μόνο, ας τρώμε. Ναι, ας τρώμε. Ετούτα τα καλά μας τα χαρίζει Πετρού και Αιγέ μου η Πάδουα. Όλα όσα η Πάδουα δίνει είναι καλά. Για χατήρι και των δυο μας, θα ήθελα να ήταν αληθινός αυτός ο λόγος σου, γιατί και των δυονών μας οι γυναίκες είναι από την Πάδουα. Στη ζωή μου θα ρω πως έχει Ορτένσιος της Χείρας του το φόβο. Αν σας φοβάμαι, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε σε μένα. Μόλι την εξυπνάδα σου δεν μπόρεσες να καταλάβεις το νόημά μου. Εγώ εννοούσα πως εσένα ακριβώς φοβάται ο Ορτένσιος. Πετρούκιε, όποιος ζαλίζεται έχει την ιδέα πως γύρω του γυρίζει όλος ο κόσμος. Ή όπως λέει και ο λαός, όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Καλά μας την κατάφερε. Ορτένσιε, δώστε ένα φιλί. Κυρία μου, τι εννοούσες με αυτό που είπες? Πως ο άντρας σου, κυρία Κατερίνα, που πήρε μια στριμμένη, μετρά τις έγνοιες τάχατε το αντρός με τα δικά του πάθη. Τώρα το ξέρεις ποιο ήταν το νόημά μου. Ανόητο, αλήθεια νόημα. Απάνω της Κέτη. Απάνω της Χείρα. Στίχημα 100 μάρκα πως η Κέτη μου θα την βάλει κάτω. Στέκομαι στο πλευρό της. Δεν έχω την ανάγκη σου. Σαν έλεγα το ανόητο νόημα, κυρία Κατερίνα, εσένα ακριβώς είχα στο νου μου. Ναι, ήμουν ανόητη να δώσω σημασία στις ανοησίες σου. Μα γέλα εδώ. Έλα μέσα στη σάλα να τα πούμε χωρίς να είναι οι άντρες μας μπροστά. Τράβα μπροστά και ακολουθώ. Πάμε λοιπόν. Πάω κι εγώ μαζί τους. Να έρθω κι εγώ. Βρε, άντε από εκεί. Με συγχωρείτε, έπεσα. Στόπα, δεν έχω την ανάγκη σου. Σινιόρ Ορτένσι, έπεσε σαν υπότης. Στην υγειά σου. Σ' όλων μας την υγειά. Στην υγεία. Πίνω και στην υγειά σου, Τράνιε. Στην υγειά όλων των κυνηγών που σημαδεύουν χωρίς να πετυχαίνουν. Ω, κύριέ μου. Εμένα ο Λουκέντιος με ξαπόσλε σαν το λαγωνικό που μόνο τρέχει για τον εαυτό του. Μα από ό,τι τσακώσει είναι του αφεντικού του. Έξυπνη εικόνα, μόνο λίγο σκυλίσια. Ήταν καλό που βγήκε στο κυνήγι σου μονάχος, κύριε. Λέμε πως η λαφίνα σου σε έχει κάνει να χάσεις την ανάσα σου. Πετρούκιε, ο Τράνιος σου την έφερε. Σε ευχαριστώ για αυτή σου την πηχτή, καλέ μου Τράνιε. Πετρούκιε, ομολόγησε. Σε πέτυχε καλά με τη ρητσιά του. Με ήβρε λίγο ξιστά, Ορτένσια, το ομολογώ. Μα ως ξέφυγε το πείραγμα από μένα. Στίχημα 1-10 πέτυχε και τους δυο σας την καρδιά. Και σένα και το σιγαμπρό μου, το Λουκέντιο. Όμως χωρίς αστεία, γιά μου Πετρούκε, την πιο στριμμένη εσύ την έχεις πάρει. Εγώ όμως λέω πως όχι. Και για απόδειξη, ας στείλει να καλέσει τη γυναίκα του καθένας από μας. Και εκείνος που η γυναίκα του υπακούσει πιο πρόθυμα από τις άλλες, θα κερδίσει ό,τι στίχημα θέλετε. Ναι, σύμφωνος. Τι βάζεις στίχημα, Λουκέντιε? 20 κορώνες. Τόσα μονάχα. Εγώ βάζω τόσα για το γεράκι μου ή για το σκυλί μου. Για τη γυναίκα μου όμως είμαι πρόθυμος να βάλω 20 πλάσια. Το 10ο. Ορτένσιε. Τις δέχομαι. Κι εγώ. Κλεισμένη συμφωνία. Και ποιος θα κάνει αρχή? Εγώ θα κάνω. Λιοντέλο. Πάρον. Τρέξε να πεις την κυρά σου να έρθει εδώ που τη θέλω. Τρέχω, κύριε. Μοιράζομαι το στοίχημά σου, γιέ μου, πως η γυναίκα σου η Μπιάνκα θα έρθει. Δεν θέλω με κανένα μοιρασιά. Το θέλω όλο δικό μου.
Λοιπόν, Μιοντέλο. Αφέντη μου, Λουκέντιε, η κυρά μου η Μπιάνκα λέει, έχει δουλειά λέει και δεν μπορεί να έρθει λέει. Πώς είπες, έχει δουλειά και δεν μπορεί να έρθει, ο απάντηση είναι αυτή. Ναι, πώς, και μάλιστα αρκετά καλότροπη. Παρακάλεσε Πετρούκε το Θεό να μη σου στείλει δική σου χειρότερη. Περιμένω καλύτερη, Σιόρ Γκρένιο. Ορτένσιε, η σειρά σου. Μιοντέλο, πήγαινε στη γυναίκα μου και παρακάλεσε την να έρθει αμέσως. Το λεφτό, αφέντη. Ω, να την παρακαλέσει. Μα τότε σίγουρα πρέπει να έρθει η Ορτένσιε. Φοβάμαι, φίλε μου Πετρούκιε, ότι η δική σου, όσο και να παρακαλέσεις, δεν θα δεχθεί τα παραχάλια σου. Λοιπόν, πού είναι η γυναίκα μου, Μπιοντέλο? Θα θέλεις να της παίξεις κανένα, λέει, παιχνίδι, σιωρ Ορτένσιο, και δεν θέλει να έρθει, λέει. Και να πας, λέει, να την έβρεις του λόγου σου, αν τη θέλεις, λέει. Να λοιπόν, από το κακό στο πιο χειρότερο. Δεν θέλει να έρθει. Λέει. Τι φρικτό, αβάσταχτο, ανυπόφορο. Λέει. Μπιοντέλο. Όχι, αυτό δεν λέει. Γκρούμιε, πού είσαι? Εδώ είναι, αφέντη μου. Ρέξε στην κυρά σου και πες της πως προστάζω να έρθει εδώ. Μάλιστα, πως προστάζεις να έρθει εδώ. Πετρούκιε, ξέρω τι θα απαντήσει. Τι θα απαντήσει η Ορτένσιε? Πως δεν θέλει. Τότε η δική μου τύχη είναι η χειρότερη και τελειώνει η ιστορία. Αφέντη, αφέντη, αφέντη. Η κυρά μας. Συγχώρεσέ με ο Θεός. Να, ήρθε η Κατερίνα. Σκύβω και προσκυνώ τον άντρα και αφέντη μου. Παίρνω το θάρρος και ρωτώ. Ποιο είναι το θέλημά σου, κυριέ μου, και με πρόσταξες να έρθω? Πες μου, Κέτι, πού είναι η αδερφή σου? Πού είναι η Χίρα, η γυναίκα του Ορτένσιου? Στο σαλόνι, κάθονται στη φωτιά και κουβεντιάζουν. Πήγαινε να τις φέρεις και αν δεν θέλουν, πάρτες με το στανιό να έρθουν στους άντρες τους. Πήγαινε, λέω, και φέρτες εδώ γρήγορα. Μάλιστα, κύριε, πηγαίνω. Αυτό είναι θαύμα για όποιον βλέπει θαύματα. Είναι πραγματικά, Λουκέντιε, και αναρωτιέμαι τι άραγε να προμηνάει. Τι άλλο, Ορτένσιε, ειρήνη προμηνά και αγάπη. Και ήσυχη ζωή και σεβασμό και νόμιμη εξουσία μέσα στο σπίτι. Να είναι μαζί σου πάντα η καλή μοίρα, καλέ Πετρούκιε. Εσύ το κέρδισες στο στοίχημα. Και εγώ θέλω να βάλω σε τούτα τα λεφτά που κέρδισες ακόμα 2 φορές 10.000. Μιαν άλλη πρίκα για μιαν άλλη κόρη μου. Τι τώρα η Κατερίνα, αυτή που πήρες, είναι μια άλλη που δεν ήτανε πριν. Εγώ όμως θέλω να το κερδίσω πιο καλά το στοίχημα και να σας δώσω κι άλλα ακόμη δείγματα για την υποταγή της. Α, να την κιόλα που έρχεται και φέρνει και εκείνες τις δύο κακόγνωμες γυναίκες σας, Λουκέντιε και Ορτένσιε, την Μπιάνκα και τη Χίρα, σκλάβες του πιστικού γυναίκιου λόγου της. Τι έχει, μας ζητήσατε? Ήρθαμε, τι συμβαίνει? Τις έφερα σχεδόν με το στανιό, γιατί δεν θέλανε να έρθουνε. Αυτό το καπελάκι που φορείς, καλή μου Κατερίνα, δεν μου αρέσει. Μου φαίνεται πως δεν σου πάει. Βγάλ το και πέταξε το χάμο. Μπα, και για τέτοια μικροπράγματα στενοχωριέσαι, κυρία μου. Το έβγαλα και το πέταξα ευθύς. Να. Αχ, ας μιλάω, Θεέ μου, τι ανακλάψος που να καταντήσω έτσι κουτί. Κοίτα, καλέ Λουκέντιε, τι ανόητη υποταγή. Αν πότε και η δική σου υποταγή να ήταν τόσο ανόητη, γιατί η έξυπνη σου υποταγή, ωραί μου Μπιάνκα, μου κόστησε 100 κιόλας κορώνες από την ώρα του δείπνου. Ο πιο ανόητος ήσουν εσύ να βάλεις τέτοιο στοίχημα. Και τώρα, Κατερίνα, θέλω να εξηγήσεις αυτές τις ξεροκέφαλες γυναίκες το χρέος της κάθε μιας απέναντι στον κύριό της και άντρα της. Άσε τα αστεία. Δεν χρειαζόμαστε δάσκαλο. Κάνε όπως σου είπα και άρχισε πρώτα από τούτην. Όχι. Ντροπή. Εσύ μη σου φρόνεις έτσι απειλητικά το μέτωπό σου. Μη ρίχνεις τις αγίτες της οργής σου για να πληγώσουν τον κύριό σου, το βασιλιά και νοικοκύρη σου. Τι αυτό μαραζώνει το πρόσωπο, όπως η παγωνιά που καίει τα χόρτα. Η οργισμένη γυναίκα είναι, κυρά μου, σαν αναταραγμένη βρυσομάνα, σκοτεινιασμένη και θολερή, χωρίς καμιά ομορφιά. Κι όσο είναι έτσι, κανείς δεν θα θελήσει, όσο στεγνός κι αν είναι ήδη ψασμένος, να πιει ούτε μια σταλαγματιά από αυτήν. Ο άντρας σου είναι ο κυριός σου, η ζωή σου, ο φυλακάς σου, ο ρίγας σου. Είναι ο άνθρωπος που γνιάζεται για σένα και για την ευτυχία σου. Δίνει σε σκληρούς μόχτους το κορμί του, στη στεριά και στη θάλασσα. Και δεν γυρεύει άλλη αμοιβή από σένα παρά αγάπη, γελούμενη θωριά και αγκάρδια υποταγή. Πολύ μικρή αντιπληρωμή για τόσο μεγάλο χρέος. Την υποχρέωση που έχει στον ηγεμόνα του ο καλός πολίτης, την έχει και η γυναίκα για τον άντρα της. Και άμα είναι πεισματάρα και στριφνή και κατσούφα και στρίγκλα, τι είναι παρά ένας ελεϊνός αντάρτης και προδότης θανάσιμος απέναντι του στοργικού κυρίου της? Αχ, πόσο ντρέπομαι που είναι έτσι αλαφρονόητες οι γυναίκες.
και γυρεύουν τον πόλεμο εκεί που θα έπρεπε να προσπέφτουν γυρεύοντας ειρήνη, ή που ζητούν να πάρουν αυτές την εξουσία και τα πρωτεία όταν έχουν χρέος να βοηθούν, να αγαπούν και να υπακούν. Γιατί είναι το κορμί μας έτσι απαλό και τρυφερό και αδύναμο, παρά για να ταιριάζει η ευαισθησία μας και η τρυφερή καρδιά μας με τη σωματική κατασκευή μας? Ελάτε, ελάτε εσείς και εσείς, ναι και εσείς, ναι ναι, και εσείς που μας ακούτε, και εσείς και εσείς, κακότροπα και ανήμπορα σκουλίκια. Και μένα η γνώμη μου ήταν το ίδιο ξυπασμένη όπως και εσάς. Η περηφάνεια μου άλλη τόση. Τώρα όμως βλέπω, οι λόγχες που κρατάμε είναι άχερα μονάχα. Η δύναμή μας το ίδιο λίγο δύναμη, και η αδυναμία μας δίχως το ομοιό της. Έτσι πόσο πιο δυνατές φαινόμαστε, τόσο λιγότερο είμαστε. Λοιπόν, αφήστε αυτή την περηφάνεια σας που δεν φελάει σε τίποτα και ελάτε να κουμπίσετε τα χέρια σας από κάτω από τα πόδια των ανδρών σας, δίνοντας έτσι δείγμα για την υποταγή που τους χρωστάτε. Κι αν προστάζει ο δικός μου, είναι πρόθυμο πάντα αυτό το χέρι το σέβας που χρωστώ να του προσφέρει. Αυτό θα πει γυναίκα. Έλα να με φιλήσεις τη σαυρέ μου. Προχώρησε στο δρόμο σου, αδελφέ μου. Όλα θα πάνε καλά για σένα. Πάμε να κοιμηθούμε, Κατερίνα. Λουκέντιε, Ορτένσιε. Να, τώρα είμαστε οι τρεις μας παντρεμένοι. Μα εσείς οι δυο βιαστήκατε πολύ. Εγώ είμαι που το κέρδισα το στοίχημα, μόνο που εσείς πετύχατε το στόχο. Και τώρα εγώ, όντας κερδισμένος, εύχομαι στο Θεό να σας χαρίσει καλή νύχτα. Πήγαινε στο καλό. Την έκαμε σαρνή τη στρίγκλα εκείνη. Θαύμα είναι αλήθεια, τέτοιο αρνή να γίνει. Από το τρίτο θέατρο σας μεταδώσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της κλασικής κωμωδίας του κορυφαίου Άγγλου δραματουργού William Shakespeare, «Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι». Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Τάκης Ράπτης, ο θεατρίνος που διαβάζει τις επιγραφές. Θόδωρος Έξαρχος, Μπατίστας, πλούσιος ευπατρίδης από την Πάδουα που έχει κόρες την Κατερίνα και την Μπιάνκα. Γιώργος Τζόρτζης, Λουκέντιος, νεαρός ευπατρίδης από την Πίζα, γιος του Βικέντιου, αγαπητός της Μπιάνκας, που έχει ντυθεί για αυτή τη στην αγάπη δάσκαλος και είπε πως τον ελένε Κάμπιο. Δημήτρης Μαλαδέτας, Τράνιος, ακόλουθος και υπηρέτης του Λουκέντιου, που παρουσιάζεται για Λουκέντιος για να υπηρετήσει τα ερωτικά σχέδια του κυρίου του. Μέρια Ρόνι, Κατερίνα, η κακότροπη κόρη του Μπατίστα, η στρίγκλα. Πέτρος Λεοκράτης, Μπιοντέλος, παιδόπουλο στην υπηρεσία του Λουκέντιου. Τόνης Γιακοβάκης, Μπρούμιος, ακόλουθος και υπηρέτης του Πετρούκιου. Γιάννης Βογιατζής, Ορτένσιος, υποψήφιος μνηστήρας της Μπιάνκας, που παρουσιάζεται για δάσκαλος με την ελπίδα πως έτσι θα κερδίσει την αγάπη της και ακούει στο όνομα Λύκιος. Ξένια Καλογεροπούλου, Μπιάνκα, η μικρότερη, η γλυκιά κόρη του Μπατίστα, αδελφή της Κατερίνας. Γιώργος Μοσχίδης, Γκρένιος, ένας άλλος υποψήφιος μνηστήρας της Μπιάνκας. Δημήτρης Ποταμίτης, Κούρτης, ένας υπηρέτης του Πετρούκιου. Μπάμπης Γιωτόπουλος, Ναθαναήλ, άλλος υπηρέτης του Πετρούκιου. Νίκος Μαριούκλας, Φίλιππας, τρίτος υπηρέτης του Πετρούκιου. Τάσος Ιφάντης, Γαβρίλ, τέταρτος υπηρέτης του Πετρούκιου. Θόδωρος Ζιζίκος, Αδάμ, ο πέμπτος υπηρέτης του Πετρούκιου. Κέτη Τριανταφύλου, Βενιαμίν, ένα παιδί στην υπηρεσία του Πετρούκιου. Χρήστος Δοξαράς, ένας γεροδάσκαλος που παρουσιάζεται για Βικέντιος. Κυριάκος Λαζαρίδης, ένας ράφτης μικρέμπορος που φτιάχνει ρούχα και καπέλα για κυρίες. Λάμπρος Κοτσίρης, Βικέντιος, γέροντας ευπατρίδης από την Πίζα, πατέρας του Λουκέντιου. Μαρία Ζαφυράκη, μια χείρα που θα πάρει δεύτερον άντρα τον Ορτένσιο.
ανάγνωση του έργου «Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι» ήταν του Καρθέου. Η μουσική επιμέλεια της Ειρήνης Αλβαρλή. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία και η ραδιοφωνική προσαρμογή ήταν του Μιχάλη Μπούχλη.